Τι, τα παιδιά, τα παιδιά καταρχάς έχουν μπει πολύ νωρίς εδώ πέρα, στα σχολεία. Ποιοι είναι αυτοί που μπαίνουν 10 και 20. όταν τους βάζουμε ότι θα ξεκινήσουμε 10 και 4, δεν σημαίνει 10 και 16. Κράξεις κιόλας, ναι. Περίμενε, τι γίνεται πέρα τώρα. Άστα. Τι λέει εσύ, κανένα, τίποτα. Νέο, όχι ιδιαίτερα. Δεν έχω κάτι. Όχι νέα. Τι λέει εκεί στην Ελβετία, κανένα δρόμενο. Δρόμενο. Δεν ξέρω, νομίζω τώρα έχει κοντά ένα σαν φεστιβάλ που είναι σαν πάρτι που κατεβαίνουν στο κέντρο της πόλης και είναι την κάνει η πόλη με μουσική και τέτοια. Τι αλλά λες, δεν είμαι σίγουρος πότε είναι, ναι. Να σου πω, επιτέλους δίβες, σιγά που είμαστε δίβες, ρε ξενοφών. Γεια σου New Game, γεια σου Γρηγόρη, πω ήχος λέει. Καλησπέρα στην πάρα. Ρε, αν είναι δυνατόν. Είναι μέσα ο Γρηγόρης. ο New Game μέσα. Γεια σου, πάμε εκταράδες του, ναι. Να σου πω, εκεί δεν έχετε κρύα και βροχές και τέτοια. Επειδή άκουγα στην Ελλάδα, ας πούμε, ότι δεν ήταν και καλύτερος καιρός αυτές τις μέρες. Ούτε εδώ, και εδώ έχει χαλάσει λίγο. Αυτές τις μέρες είναι πολύ ζεστή. Τότε τι μας λένε αυτοί. Να σου πω, καλά, μόνο σε εσάς αυτό. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχετε νερό κοντά, φαντάζομαι, και τέτοια έτσι, πουθενά εκεί. Τι νερό, ρε. Καλά, θάλασσα δεν το βλέπω, αλλά ξέρω, όχι, δεν έχετε λίμνες, ποτάμια. Δεν έχετε λίμνες. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις, υγρασία έχετε. Όχι. Εδώ πέρα στη Σουηδία σου έχω πει τι υγρασία βαράει. Όχι. 90%. Το άδειξω όμως πώς μεταφράζεται, δεν είμαι ειδικός. Αλλά μπορώ ακόμα και... Μεταφράζεται στο ότι το κρύο σου τρυπάει το κόκκινο. Αψιλό ισχύει αυτό. Κοίτα, θα σου δείξω, ας πούμε, μόνο για σήμερα. Μόνο για σήμερα, έτσι. Που είμαστε καλοκαίρι και είμαστε ζεστά και αυτά και υποτίθεται ότι... Καταρχάς να πούμε στον κόσμο ότι η θερμοκρασία δεν είναι αντικειμενική, δηλαδή με την έννοια ότι 14 yeah. βαθμούς εδώ, 14 στην Ελλάδα είναι το ίδιο. Καμία σχέση. Ή αν σου πει ο άλλος ότι 30 βαθμούς Ελλάδα, 30 βαθμούς Σουηδία. Άμα έχει 30 βαθμούς Σουηδία, παιδιά, καίγεσαι. 35 yeah. είναι καύσωνας. Στην Ελλάδα 35 είναι ζεστό καλοκαίρι, εντάξει, είναι καλοκαίρι. Οπότε, παιδιά, παίζει ρόλο αυτό. Τέλος πάντων, σήμερα, ας πούμε, ή αυτές τις μέρες γενικά, να σου δείξω. Κυριακή, βασικά. Κυριακή 4 Ιουνίου. Α, καλά, όσο προχωράω, ανεβαίνει. Είναι τέλος πάντων. Αλλά αύριο, ας πούμε. Δεν ξέρω, φαίνεται. Δεν φαίνεται. Όχι, δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται τίποτα. Πέρα τώρα φαίνεται. Τώρα. 12, 12, 11. Όχι βαθμούς. Το από κάτω δες. Το humidity. Είναι και ανάποδα. 80%, 84%. Μπράβο. Αυτό, 84-85 κτλ. Καλοκαίρι αυτό. Το humidity. Η υγρασία. Το χειμώνα έχουμε 90-95. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και αν είναι 100% δεν γίνεται να πνιγούμε. Δηλαδή τι είναι νερό, ας πούμε. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αλλά έχουμε πάρα πολύ μεγάλη υγρασία. Άρα δεν είναι. Λέω πόρφυρο στα σχόλια, πάντα μέσα. Ο πόρφυρο δεν μπορεί να μπει μέσα σήμερα γιατί είναι μαζί με ένα φίλο του. Σουηδόφιλο του, αλλά όχι εγώ. Άλλος. Τι άλλα, λοιπόν. Δεν ξέρω αν είδες το τέτοιο, την εικόνα που έχουμε βάλει απ' έξω. Όχι. Του εξώφυλου, ρε. Τι όχι, τόσο να τι κοιτάς. Τόσο να τι κοιτούσες που κάθεις και περιμένεις. Τίποτα, δεν μου δείχνει κάτι εδώ. Δεν βλέπω το YouTube. Αλήθεια. Από την άλλη μεριά το βλέπεις. Άνοιξε πράγμα το YouTube, χάνουμε ένα viewer. Όντως, γιατί ο Δημήτρης ακούγεται σαν να είναι στην τουαλέτα, κρύβεται, ερώτηση. Σε πήραν πρέφα. Αυτό το περσόνα ούμπρο που ψάχνει η αστυνομία. Καλά. Περιμένετε, παιδιά, εδώ. Ό,τι και να λες, σε πήραν πρέφα, εγώ αυτό ξέρω. Τι είναι αυτό για τα παραμύθια των αδερφών Γκριν και τα λοιπά, αυτό που έχουν σήμερα. Uh-huh.
Ξέρεις κανένα από αυτά? Κι αν ναι... Έλα, περίμενε. Ξέρεις κανένα από αυτά, λέω. Κι αν ναι, έχεις ακούσει, έχεις δει πόσο... πόσο... Για ποιο λέει? Για τα παραμύθια αυτά, ρε. Σίγουρα τα έχουμε ακούσει όλα, ρε φίλε. Όχι, σαν να έχεις ακούσει τα παραμύθια. Τι? Περίμενε, γιατί χαλάσε και η εικόνα. Φτιάχνω την κάμερα, περίμενε. Όχι, σαν να έχεις ακούσει τα παραμύθια. Εάν ξέρεις, βάζεις τα φυγρατήρα, έλα ντε, έτσι όπως είναι. Όχι, αν ξέρεις το σκοτάδι που έχουν πίσω από αυτά τα παραμύθια. Όχι, πολύ. Σίγουρα κάτι άλλο. Δηλαδή, πού χούρε, παιδί μου, να πούμε ένα. Το ξέρεις με αυτό με τον πρίγκιπα και τον βάτραχο, ας πούμε? Όχι. Όχι, λέει. Με τον πρίγκιπα, την πρίγκιψα και τον βάτραχο, που το φυλάει και γίνεται άνθρωπος και παντρεύονται. Ναι. Αυτός μέσα στο original, δεν καθόλου έτσι. Της πέφτει αυτήν η μπάλα στο νερό. Αυτή είναι μια κακομαθημένη πριγκίψα και τα λοιπά. Δεν ξέρω ότι είναι μια αρχοντίσσα εκεί. Αυτό δηλαδή, δυσπέφτη... θες να μου πεις ότι ισχύει σε ιστορικά γεγονότα? Ότι έχουμε ένα βάτραχο που το φυλάς και την πρίγκιπας, όχι. Όχι, ρε φίλε. Τι ιστορικό. Με αμφιβολία εννοείται. Δεν καταλαβαίνω τι φάση. Δεν υπάρχει τέτοιο background. Αυτό που σου λέω εδώ τώρα είναι πώς είναι κανονικά το παραμύθι και πώς έχει μετατραπεί στο σήμερα. Και πώς έχει μεταφράσει η Disney, ας πούμε. Ναι. Πολλά από αυτά δεν τα έχουν γράψει οι αδερφοί Γκριμ απαραίτητα. Μερικά είναι απλά ιστορίες που πάνε από. Ξέρεις, από στόμα σε στόμα. Είναι το νόμιο, τα κατέγραψα απλά. Ναι, αυτό φάση. Και αυτό με το βάτραχο και το τέτοιο είναι ότι της πέφτει μπάλα στο νερό, ζητάει από το βάτραχο να την πιάσει, ή προσφέρει το βάτραχο, δεν έχει σημασία, το πιάνει αυτός και πάει και το δώσει. Καχάς όντως, γιατί ακούγεσαι περίεργα εσύ. Καλού κακού, να μας πεις. Τι ακούω, παιδί. Τώρα λίγο καλύτερα, αλλά ακούγεσαι λίγο με ήχο. Νομίζω δεν έχεις ανοίξει το μικρόφωνο, είναι το συνδέσει. Δεν νομίζω ότι ακούγεσαι από το μικρόφωνο. Ακούγεσαι από τον υπολογιστή σου. Τέλος πάντων, φτιάξτε το μέχρι να σου πω αυτό. Και την πιάνει την μπάλα ο βάτραχος, της τη δίνει και η τύπησα ψηκώνει και φεύγει. Ο βάτραχος τώρα για να... Ξέρεις, τι κάνει αυτή, λέει, πού πάει? Δεν μου είπε ότι ξέρεις... Και λέει, πάει από πίσω της. Και πάει και την πιάνει, την βρίσκει στο... Επίμονος και ο βάτραχος. Δεν τα παρατάει. Πάει και την βρίσκει στο παλάτι. Όταν λοιπόν εκεί ξανασυναντιούνται, την παίρνει η πριγκίψα, τον παίρνει η πριγκίψα τον βάτραχο και τον κουπανάει στον τοίχο, φίλε. Με δύναμη μιλάμε, έτσι. Από αυτό το κοπάνημα, ο βάτραχος γίνεται άνθρωπος. Δεν υπάρχει φιλή στο original κτλ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τελικά γίνεται άνθρωπος και παντρεύονται και ζουν με χαρά. Οπότε ποιο είναι το moral της ιστορίας, ας πούμε, ότι μία που είναι μία κακομαθημένη, περίεργη εκεί, αγενής κοπελίτσα, με απόπειρα δολοφονίας, ας πούμε, εντός εικόν. Πηγαίνει και... Έψαχνα το input και από τη στιγμή που το είπες αυτό, πάγωσα και σταμάτησα και σε φάση ό,τι τύχει. Τι πάει να πει το μικρό παραστατικό? Το πήρε όπως είναι. Μάλιστα υπάρχουν σε κάποια κινούμενα σχέδια. Άμα βρείτε παλιά εικονογραφημένα και τέτοια, υπάρχει αυτό που σου περιγράφω. Το παίρνει, παιδί μου, όπως είναι ο βατράχη και το κοπανάει σε έναν τοίχο. Το ρίχνει στον αέρα. Και αυτό από το χτύπα είναι άνθρωπος. Ναι. Και όχι από φιλή. Και όχι από φιλή. Άμα τα κάνουμε short αυτά, άμα θα κάνω short, θα σου δείξω κανονικές εικόνες. Τέλος πάντων. Επίσης, όλα αυτά τα παραμύθια κτλ. Έχουν φοβερές. Γραβούρες λέγονται, φοβερές εικόνες μέσα. Αυτή, για παράδειγμα, που έχω βάλει στο εξώφυλλο, είναι από το Πινόκιο. Στο Πινόκιο. Το Πινόκιο το σκοτώνουν. Απλά επειδή και ο Πινόκιο απ' την άλλη σκοτώνει τον Jesus Christ, το ξέρεις αυτό, τον Ιησού Χριστό. Κανείς δεν τα ξέρει αυτό. Δεν ασχολείται κανείς. Σου λέει ποιος Πινόκιο και Ιησούς Χριστός. Πού πάνε μαζί αυτοί οι δύο? What? Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Όχι, ρε, ποιο Τζεπέτο. Τζεπέτο το σώνει. Γι' αυτό και τελικά σώνει το Πινόκιο, γιατί σώνει τον πατέρα του. Βέβαια, αυτό το Πινόκιο είναι φουλ αλληγορικό. Φουλ αλληγορικό. Εκεί που λέει που σώνει τον πατέρα του και ο πατέρας του ουσιαστικά στο τέλος σώνει αυτόν. Καλά, είναι ράιδα και όλα αυτά. Είναι ουσιαστικά αυτό που ισχύει με όλους. Ακούγομαι το ίδιο. Ναι, περίπου. Ναι.
Δες εδώ στο, πώς το λένε αυτή την πλακία, δες στο, στα settings του... Επίσης δες αν έχεις ανοίξει το μικρόφωνο, αν το συνδέσεις με τον υπολογιστή σου. Μετά πήγαινε στα settings εδώ πέρα του app που έχουμε. Εντάξει, καλά κάτσε να ανοίξει μικρόφωνο γιατί θέλω να το ρωτήσω κάτι. Να είσαι καλά, Πόρφη. Γεια σας, παιδιά, λέει. Το σημερινό θέμα ανήκω αυτό που σου έστειλα Instagram να σχολιαστεί, αν θέλετε, με την κοπέλα στρατεύου. Ναι, θα το κάνω και αυτό. Καλό έκανες και μου το θύμισες. Κοίτα, αυτό, LeBron, είναι πολύ μεγάλο. Καθώς δεν έχουμε θέμα του σημερινού, έχουμε θέματα. Για μίλα τώρα, Πόρφη. Πόρφη, τι έγινε, έφτιαξε το μικρόφωνο, χάλασε το, το ακουστικά. Πατά Alt F4. Όχι ρε φίλε, σιγά. Καταρχάς να σου πω κάτι, δεν είναι μόρφωση το να ξέρεις αυτά. Νομίζω μόρφωση είναι το σχολείο. Έτσι, new game. Καλύτερα. Τώρα, ναι, ναι, τώρα νομίζω ακούγεις από το σωστό μικρόφωνο. Και για μίλα λίγο. 1, 2, 3, 4, 5. Ναι, 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 ναι. Τώρα έχεις από το μικρόφωνο. Απλά θα σου βάλω λίγο φωνή. Περίμενε, να σου ανεβάσουμε λίγο τη φωνή. 1, 2, 3, 4. Εντάξει, παρά είσαι ερωτικός, αλλά τέλος πάντων. Φωνή, 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 φωνή. Περίμενε. Για ξαναμιλά. Ο Νίκος έφυγε στο επόμενο παραμύθι. Έλα, έλα, μου ήρθε ένα γούλα. Σταμάτα. Λοιπόν. Τι λέτε πέρα, καταρχάς ξέρετε κάποια πριγκίψα που να φυλάει βάτραχο. Έλα μου, ντε. Δημήτρη, μήπως είσαι από λάπτοπ. Από λάπτοπ, νομίζω. Νομίζω δεν τραβάει έχω την έντοπα με αυτό. Νίκο, αυτά που λένε όχι. Το σχολείο για μένα είναι εκπαίδευση. Η μόρφωση είναι βαθύτερο. Ναι, 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 δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Εγώ αυτό που ξεχωρίζω είναι η μόρφωση με την παιδεία. Τώρα... Η πολύ καλύτερο σύγχρονο. Είναι όντως. Τρόποι για να ζεις αρμονικά με τους υπολείπους. Η εκπαίδευση είναι αυτό το specialization, ξέρω που λέμε, να, το επαγγελματικό. Και η μόρφωση είναι η γενική γνώση. Mm-hmm. Και η παιδεία, τι μου είπες ότι είναι παιδεία? Τι είπες ότι είναι παιδεία? Να ζεις αρμονικά με τους υπολείπους. Mm-hmm. Αν τα έπιασα όλα σωστά, κάνω drop the mic και φεύγω. Δεν ξέρω. Απλά για μένα, παιδί μου, πάντως σε μένα το σεβασμό μου έχουν συνήθως οι άνθρωποι που έχουν παιδεία και όχι όλα τα υπόλοιπα. Ρε φίλε, αυτό το παιδεία, ξέρω, δηλαδή πηγαίνεις σε ένα μουσείο και όλος έχει κάνει graffiti πάνω στο τέτοιο, λες, δεν έχει παιδεία, ξέρω. Graffiti πάνω σε τι? Σε ένα άγαλμα, ξέρω, οτιδήποτε. Λες, ο βανδαλισμός δεν είναι παιδεία. Ναι, δεν είναι. Αυτό λες. Ας πούμε, δεν λες ότι δεν είναι μόρφωση, ούτε δεν είναι εκπαίδευση, δεν είναι παιδεία. Οπότε παιδεία είναι για να ζεις, ναι, νόμοι για να ζεις μες στην κοινωνία. Μόρφωση, ένας παππούς ας πούμε, στο βουνό μπορεί να είναι μορφωμένος, ας πούμε, αλλά δεν έχει εκπαίδευση. Εκπαίδευση είναι το να είσαι, να έχεις επαγγελματική τέτοιο. Πώς το λένε, σωστό, μέχρι, σωστό μέχρι στιγμής. Επίσης ο παππούς στο βουνό, που τυχαίνει να είναι ο παππούς μου, ήταν ο παππούς μου, δεν είχε εκπαίδευση. Όχι ρε παιδί μου, αλλά που ήταν, θέλω να πω, κυριολεκτικά ήταν ο παππούς μου στο βουνό, Τσοπάνης. Είχε μόρφωση, δεν είχε μόρφωση, δεν είχε εκπαίδευση, είχε παιδεία. Οκ. Okay. Αλλά θα σου πω ότι και τα τρία δηλαδή μπορεί να υπάρχουν ταυτόχρονα ή το καθένα ξεχωριστά τελικά. Ναι, εννοείται. Ας πούμε, το μόρφωση θα μπορείς να καθίσεις με ένα παππού, ξέρω, και να σου εξηγήσει και να μάθεις μέσα από τη ζωή του πράγματα που κατέληξε ο ίδιος, ξέρω εγώ. Εκπαίδευση θα είναι, ξέρω, να μάθεις πληροφορική, ας πούμε, να είσαι χρήσιμο στον εργατικό τομέα. Και η εκπαίδευση θα είναι, ξέρω, να λες αυτό που σου είπα, ότι ξέρεις, δεν πετάς τα σκουπίδια κάτω, είναι θέμα εκπαίδευση, ας πούμε. Παιδείας. Παιδείας, ναι. Α, μην τα αλλάζεις τώρα που τα πιάσα. Δεν θα να το ξαναπάω την αρχή. Λοιπόν... Ναι, και μετά κάτι με κολούσε, αλλά τα άφησα. Σου έχω πει, το έχω πει αυτό. Καταρχάς, παιδιά, αυτό με τα link και αυτά από κάτω που έχω σκεφτεί και που έχουμε αρχίσει, που έχω αρχίσει, που έχω κάνει και με δέχτηκε το Amazon, αλλά έχω ξεχάσει, έχω βαριέμαι να τα αρχίσω. Όταν θα ξεκινήσει. Άσχετο.
πήρα μια, έχω μια, δεν ξέρεις τι, είναι μηχανή, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό, για fade ουσιαστικά είναι. Για να παίρνεις τα, ξέρεις, τα κοντά μαλλιά σου, τα κοντά τέτοια. Αυτές είναι οι μηχανές, όλες είναι για fail. Για fail, λέει. Τέλος πάντων, θα σου πω το εξής. Φίλε, έχω. Καλά, σχεδόν ποτέ μου δεν έχω ξυριστεί, αν εξαιρέσουμε το στρατό, ας πούμε. Και αν εξαιρέσουμε και το γυμνάσιο Λύκειο κάπου εκεί που ξυριζόμουν καθημερινά, χωρίς λόγο, για να την νόμιζα, δεν θα αποκτήσω γένεια και μουσια και τέτοια. Και είχα ταράξει το δέρμα μου στο ξύρισμα κάθε βράδυ. Λοιπόν, αν εξαιρέσουμε αυτό, από τότε που είμαι στο ίδιο, δηλαδή κοντά πόσο είμαι τώρα, 9 χρόνια, δεν ξέρω πώς είμαι, από το 14 μέχρι σήμερα, ναι, 9 χρόνια, 9,5 σχεδόν. Φίλε, εγώ δεν έχω, μπορεί να έχω χρησιμοποιήσει που και που κάνα ξεράφελα, στα 9 χρόνια και 4 μήνες έχω μόνο με, εντός εικόν, μηχανή τέτοιου, για fade εδώ, για τα πλαϊνά, παίρνω τα πάντα, μουστάκια, μουσια, τα πάντα, πάντα, πάντα. Φίλε, δεν φαντάζεσαι, πέρα από τη δουλειά που κάνει, που εγώ είμαι ικανοποιημένος προσωπικά, έτσι, για μένα δουλεύει, δεν φαντάζεσαι πόσο οικονομικό είναι. Γιατί σκέφτομαι, όλους αυτούς βλέπω καμιά φορά περίεργα. Τα κοιτάω, ας πούμε, τα ξεραφάκια αυτά στο κάτι Mac 4 και Mac 5 και 15, πόσα είναι αυτά τα Mac. Και όλα αυτά. Βλέπω, ας πούμε, ότι κάνει ένα τέτοιο που χούς λόγω 10 ευρώ, 15 ευρώ είναι σημασία. Και έχει μέσα τρεις κεφαλές, σου λέει. Κυρίως, δεν είχα σκεφτεί ποτέ γιατί πρέπει να έχει κεφαλές. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι η κεφαλή χαλάει, πρέπει να την αλλάξει. Γιατί δεν έχω αλλάξει ποτέ κεφαλή σε κάτι από αυτό που χρησιμοποιώ. Όχι, μα δεν έχουν κεφαλές να αλλάξουν αυτές. Τα πλένεις κανονικά με νερό. Δεν χαλάει το, ναι, το, πώς το λένε, το σιδεράκι μέσα στο τέτοιο. Χαλάει επειδή είναι κουρευτική, είναι η άμαλη, είναι επαγγελματική και είναι κανονικό αιγωμοτήριο. Αλλά επειδή είναι επαγγελματική και είναι η άμαλη και βλέπεις όγκο μαλλιού με διαφορά με ένα σπανού τα γένια. Να κονίζονται, δεν κάνουν, ξέρω εγώ τη φάση. Ναι, 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 όχι, πρέπει να τα κονίσεις και τέτοια. Αυτό το κάνεις, άμα θες. Αλλά δεύτερον, αυτό μπορεί να το κάνει κάποιος που είναι επαγγελματής και κόβει 15 κεφάλια την ημέρα. Μαλλιά εννοώ, έτσι. 15 μαλλιά την ημέρα, ξέρω εγώ, μαλλούρες την ημέρα. Είναι δίμιος. Τι. Θα έλεγε κανείς ότι είναι και δίμιος. Δίμιος. Και όχι για μένα που όσο έχω αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, ας πούμε, το σαϊκόν, η μία πλευρά του κεφαλιού σου είναι όλες μου τρίχες στο όλο το πρόσωπο. Οπότε γι' αυτό η μηχανή αυτή, εμένα άνετα μου κράτησε η πρώτη, ας πούμε, ακόμα την έχω, απλά σκέφτηκα να αλλάξω ότι δεν κόβει το ίδιο καλά και η μπαταρία, ας πούμε, αποδυναμώνεται κτλ. Αλλά μου κράτησε περίπου όλα αυτά τα χρόνια που είμαι εδώ. Πήρα τώρα μια καινούρια, την ίδια, απλά καινούρια. Και την παίρνεις για κάπου, δεν θυμάμαι τώρα, 60, 70, 80, 100, δεν θυμάμαι, κάπου και κάτω από 100 ευρώ, κάπου και 100 ευρώ και κάτω. 100 ευρώ και κάτω, έχω 10 χρόνια ξυρίζομαι, εδώ φτιάχνω τα μαλλιά μου, θέλω καμιά φορά, στήθος, άμα θες να πάρεις τρίχες, μασχάλες, αν θες να κοντύνεις, τα πάντα. Τα πάντα. Και σκέφτομαι πόσο φθηνά είναι τελικά, λέω. Και γενικά πρέπει να βρίσκουμε λύσεις τελικά στα προβλήματα. Γιατί πραγματικά σκέφτομαι ξεραφάκια, πόσες χιλιάδες ευρώ θα είχα δώσει. Ξέρεις τι γίνεται όμως. Με τα ξεραφάκια, ναι, οκ, okay, κόβεις κοντές τρίχες, ας πούμε. Αλλά με τη μηχανή, ρε φίλε, που κόβεις μεγάλες τρίχες, δεν παλεύεται μετά τον μπάνιο. Το να καθαρίσεις αυτό το μπάνιο από τις τρίχες που έχουν φύγει και το έχεις κάνει κατά επειδή έχει κουρευτεί, δεν ξέρω και εγώ τι, λέω άστο, καλύτερα να πάω σε έναν, να δώσω λεφτά, να κουρευτώ όπως κάνουν όλοι. Παρά αν κουρεύεσαι μόνος σου, είναι πολύ πρόβλημα. Έχεις δίκιο. Αλλά δεν λέω για κούρεμα. Όχι για κούρεμα. Για τα μουσια μιλάμε τώρα. Γιατί τι μουσια έχεις εσύ, ρε, αφού δεν αφήνεις ποτέ κάνει. Ρε, αυτά που δεν αφήνω πρέπει να τα κόβω για να μην αφήνω. Δηλαδή, τι εννοείς? Έτσι. Έτσι, για Ελλάδα. όχι, δεν είναι φυσικό μου. Τι είμαι, πέντε. Λοιπόν, δεν είναι φυσικό μου. Όχι, πρέπει να τα παίρνω. Τι να κάνω. Και μουσια και μουστάκι. Έχεις αυτές τις τρεις κεφαλές που γυρίζουμε? Όχι, ρε, κανονικό σου λέω. Τέτοιο δεν είχα ποτέ ζωή μου. Ρε, κανονική μηχανή που σου κάνει στο κομμωτήριο άλλος, που σου παίρνει τα πραϊνά. Με σκάλες. Εκείνο που σου λέω είναι ή κάθε μηχανές που γυρίζει δύο κύλιδροι εσωτερικά. Καταλαβαίνεις που λέω? Το ξέρω, το ξέρω, ξέρω ποιο είναι. Όπως το Philips. Είναι εκείνο που τρία κεφάλια στρόγγυλα και γίνανε γύρω-γύρω. Ναι, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Αυτά είναι για τέτοιο, για το, τη γυαλάδα, όπως λέγεται αυτό τώρα, να τα πήρες όλα. Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω.
Ναι, βάζει λάδι στην κεφαλή, λέει, και πάει σφαίρα, αυτό που σου λέω. Εγώ λέει, αξίζει, λέει εδώ New Game, αγοράζω λεπίδες που κάνουν το πολύ 2 ευρώ ή 5. Η κάθε λεπίδα σου βγάζει αρκετά ξύρισματα. 3-4. Τα θυμάστε τα παλιά αυτά, γαμάτα, ρε φίλε, αλλά δυστυχώς δεν τα χρησιμοποιώ, δεν μου χρειάζονται. Αυτά τα οποία αλλάζει, ξέρει, το κλασικά, τα κλασικά που έχουν τη λεπίδα. Γαμάτο. Χρησιμοποιείς φαλτσέτα, θες να μου πεις? Έχω χρησιμοποιήσει. Έχω, αλλά τι να την κάνω. Okay. Αλλά έχω χρησιμοποιήσει. Γιατί γενικά δεν ξέρω να με έχει πάρει πρέφα, αλλά μου αρέσουν τα κλασικά πράγματα. Ναι, δηλαδή, ναι. Μ' αρέσει. Κομπολόγια και τέτοια. Ναι. Και κουμπολόγια έχω μια μικρή συλλογή, αλλά δεν παίζω ιδιαίτερα. Αλλά μου αρέσει τα κλασικά, επειδή μου αρέσει η λεπίδα, μου αρέσει το να έχεις, ας πούμε, καλή ιταλική βούρτσα για τον αφρό. Πού και πού, έτσι, για το γαμότο που τα κάνω, έτσι πλέον για την γουστάρω, όχι επειδή το χρειάζομαι όντως. Είναι ωραίο το ξύρισμα, είναι ωραίο η εμπειρία. Απλά σταματάει να είναι ωραίο όταν είσαι αναγκασμένος να το κάνεις που έχω κάθε πρωί. Πάει να είναι ωραίο. Αυτό το κάνω εγώ, που το κάνω όποτε έχω κέφια. Δεν έχω κάνει ποτέ με φαλτσέτα full τέτοιο, αλλά πρέπει μετά να είναι πολύ ρυθμισμένο το δέρμα. Τι εννοείς? Πονάς, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, φαντάζομαι. Όχι, ρε. Όχι, ρε. Κοίταξε, θα εξηγήσω κάτι που ισχύει γενικά. Και μετά... στο λαιμό που κάνω τα από κάτω. Φίλε, μετά πονάω, ξέρω εγώ. Δεν είναι τέτοιο. Κοίταξε, δύο πράγματα. Εάν σε έχουν κάνει με φαλτσέτα στο λαιμό και τα λοιπά, ελπίζω να έχουν αλλάξει τη λεπίδα και αυτά να είναι καινούρια. Ναι, έχω πάει και το πορτοφόλι. Δεύτερον, πιστεύω, ρε φίλε, καθώς δεν πιστεύω ότι είναι το ίδιο δέρμα. Λαιμός και δέο, έτσι, με πόσο ξεσφορές έχεις στη ζωή σου, το πρόσωπό σου με το λαιμό σου. Θα μου πεις εδώ που είσαι τρίχα εσύ, α, εγώ δεν έχω, οπότε ναι, για μένα δεν είναι το ίδιο. Θεωρώ, ρε φίλε, ότι γι' αυτό παίζει ρόλο το να βάλεις πρώτα, ξέρω εγώ, να ανοίξεις πόρους με πετσέτα, να περάσεις μετά με αφρό. Όχι, αυτή τη διαδικασία. Όχι, δεν έχω κάνει όλη αυτή τη διαδικασία. Όχι. Γιατί άμα κάνεις όλη τη διαδικασία, θα είναι πιο smooth και πιο καλό το αποτέλεσμα και μετά θα νιώσεις καλύτερα. Επίσης, μετράει πάρα πολύ τι θα σου βάλουν μετά. Μερικοί μετά σου βάζουν αυτό που είχε ο προπαππούς μου, ο Νίκος Περιστέρη. Σου βάζανε αυτή την κολόνια που είναι μόνο αλκοόλ, 99% αλκοόλ. Δηλαδή, αυτό τσούζει. Δηλαδή, δεν είναι για. Υπάρχουν όμως μπάλσαμες, υπάρχουν διάφορα τέτοια. Τα μπάλσαμες και τα λοιπά που τα βάζεις είναι πολύ πιο. Α, την ολόκληρη την τέτοια δεν την έχω κάνει αυτή, ναι, όχι. Αυτό που ξεβιδώνω, έλεγα εγώ, το χρησιμοποιήσω ο παππούς μου. Δεν είχε φαλτσέτα ο παππούς. Αλλά και η φαλτσέτα είναι ωραία. Απλά η φαλτσέτα είναι όντως δύσκολη και επικίνδυνη στην αρχή μέχρι να τη μάθεις. Είναι πολύ δύσκολη. Τουλάχιστον εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ δύσκολη στην αρχή. Το έκανα και δεν έκανα τίποτα. Έχει λίγο, ρε παιδί μου, γιατί και αυτός από φαλτσέτα φτιάχτηκε. Δηλαδή, σύν ότι είναι ιταλικό, φαλτσέτα ιταλική. Βάζει μυρτό κολόνια μετά. Αυτό, η μυρτό αυτή. Πώς πήγαμε από τον Πινόκιο εκεί, έχεις ένα point. Κοίτα, δεν πήγαμε, δεν ξέρω γιατί πήγαμε εκεί. Περίμενα εσύ να μου πεις κάτι καταρχάς. Δεν ξέρω αν είδες, αλλάξαμε το όνομα του. Το αλλάξαμε. Θα δούμε αν το αλλάξουμε. Αλλά για σήμερα πάντως βγαίνουμε με poop. Ναι, το είδα πάνω και δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Persona Umbra podcast. Πω. Ευτυχώς που δεν είναι δύο όμικρον, ξέρω. Ναι, όντως. Λοιπόν, οπότε είμαστε στο poop για σήμερα. Τι, μπερδεύεται τη φαλτσέτα με το double-edged razor? Όχι, ρε. Ξέρουμε ποιο είναι το double-edged razor. Είναι αυτό που σου λέμε, το ξεβιδώνεις από πάνω και έχεις αυτό το πράγμα που το κόβουν κιόλας μερικά. Α, υπάρχουν και ψεύτικες φαλτσέτες. Υπάρχουν και. Δεν ξέρω αν λέγονται φαλτσέτες. Υπάρχουν κάτι που μοιάζει με φαλτσέτα, αλλά δεν έχει δικιά της λεπίδα και κόβεις αυτά τα ξηραφάκια τα κανονικά που μπαίνουν στα βιδωτά, τα big. Τα κόβεις στη μέση, αυτά σπάνε στη μέση αυτά. Γίνονται δύο λεπίδες. Και βάζεις αυτή τη βλακεία μέσα σε μια υποδοχή και ουσιαστικά ξανά έχεις φαλτσέτα. Ο μηχανισμός και αυτά φαίνονται ίδια, αλλά ουσιαστικά είσαι ένα το μισό μπιγκ εκεί μέσα. Να, υπάρχει αυτό. Κάνει σαν ξηραφάκι μια κεφαλή, τη βάζεις μέσα σε μια χαζομάρα και αυτό. Ναι, αλλά υπάρχει και το κλασικό. Το οποίο το ξεβιδώνεις από πάνω το κεφάλι, βάζεις ολόκληρο το ξηραφάκι σου μέσα, το μπιγκ, το ξανά μέσα στην τρύπα του και μετά του βάζεις πάνω το καπάκι και το βιδώνεις. Και έχεις ένα πράγμα που το κρατάς έτσι και από πάνω είναι σαν σφυρί σε προφίλ. Κατάλαβες τι σου λέω? Ναι, δεν το έχω δει αυτό.
Αυτό ξεριζόταν όλο ο πλανήτη, ρε φίλε. Τουλάχιστον έτσι νομίζω. Εγώ δεν έχω δει, ρε φίλε. Τι έκανα το πράγμα, δηλαδή. Τέλος πάντων, ναι, υπάρχει αυτό. Νομίζω αυτό έλεγε ο New Game. Λοιπόν, δεν ξέρω για βούρτσα ποια είναι καλύτερη. Πάντως, αν είναι του Hero εννοώ η καλύτερη, όχι η New Game. Αλλά ναι, θα μιλήσουμε και για βούρτσα σε κάποια λεπτομπή. Κυρίως για βούρτσα παπουτσιών που με ενδιαφέρουν πολύ. Κάτσε για τα γουίτα και γυναίκα με τον μπαλκόνι να χασκογελάει. Βλέπει η σειρά, δεν ξέρω τι βλέπει. Δεν ξέρω να ακούγεται σε εσάς. Να βλέπει το podcast. Το αστείο της ημέρας. Ναι, αυτό έλεγα. Λοιπόν, ήθελα να σου πω για τα άλλα παραμύθια θα χάσει. Γιατί να τα περάσουμε έτσι μια γρήγορη μικρή-μικρή να πούμε και κανένα άλλο θέμα. Θα μας πει και ένα παραμυθάκι τόσο αργά που είναι. Παραμύθι θα σου πω το backstory από τα παραμύθια. Ένα άλλο, ας πούμε, που είναι πολύ... Α, αυτό με τις σταχτοπούτα, δεν είναι αυτή που έχει με το γοβάκι που το δοκιμάζει. Ναι. Αυτό με τις σταχτοπούτα. Δεν θα σου πω όλη, γιατί όλη η ιστορία έχει πολλές διαφορές. Απλά ένα κομμάτι, ας πούμε, που είναι πολύ creepy σε όλο αυτό. Είναι ότι όταν βρίσκουν το γοβάκι και ο πρίγκιπας προσπαθεί να βρει σε ποια ανήκει το γοβάκι για να την παντρευτεί. Η πριγκίπισσα, και όχι, γιατί ξέρετε, αυτή που τελικά παντρεύεται, αυτή που έχει πέσει η γόβα της κτλ. Ξέρετε ότι ήταν δουλικό, ήταν παραδουλεύτρα, ήταν δεν ξέρω τι ήταν. Δεν ήταν η κανονική της κόρη, δεν ήταν της πριγκίπης, της βασίλισσας η κόρη. Ήταν του άντρα όμως που είχε την περιουσία. Ναι, οκ, okay, αλλά θέλω να σου πω ότι η βασίλισσα δεν την είχε ευνοημένη. Την είχε για το πεδαματαματού, έτσι. Βοηθούσε εκεί, δεν ξέρω τι έκανε. Το καλύτερο είναι να ζούλαινε. Δεν ακούω εγώ. Τι δεν ακούσες, τι έγινε. Χάθηκε ο ήχος του ασβού, ναι, παίζει, ναι, το ασβού, δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, και η βασίλισσα τώρα την επόμενη, επειδή άκουσε, έμαθε ότι ξέρεις ότι ψάχνει ο πρίγκιπας να παντρευτεί, ψάχνει ο πρίγκιπας γιατί γοητεύτηκε από εκείνη που θα ταιριάζει το γοβά και τα λοιπά, δοκιμάσουν, ναι. Άκου τώρα τι γίνεται, τελείως φλάτερ. Η βασίλισσα το λέει και το κάνουν, ναι. Κόβουν δάχτυλα ποδιού. Και φτέρνα από τις κόρες της για να ταιριάζει το κοβάκι μέσα. Βέβαια, και εδώ γίνεται λίγο και λίγο χαζό κιόλας, βέβαια, το όλο σπλάτερ ήταν λίγο ξεκάθαρο, ας πούμε. Ότι δεν ήταν δικό του το πόδι. Και τέλος πάντων, πάλι αυτή παντρεύεται. Πάλι αυτή κερδίζει, στα ακτοπούτα. Αλλά τη γυναίκα σου δεν ακούω, λέει. Εσάς μια χαρά. Α, ευτυχώς, εντάξει, καλύτερα που δεν ακούγεται. Απλά εμένα μου τραβάει την προσοχή όλη την ώρα κάθε τόσο. Ένα άλλο, ας πούμε, πολύ επίσημα μακάβριο είναι με τον... με την κοκκινοσκουφίτσα. Η κοκκινοσκουφίτσα που μέχρι και σήμερα έχει επικρατήσει, δηλαδή μέχρι και σήμερα έχει περάσει ένα κομμάτι του μακάβριου στα παιδάκια βιβλία. Ας πούμε, στις κόρες μου τα βιβλία έχω δει εγώ 2-3 φορές, ας πούμε, σε διάφορες εκδοχές τους. Όχι, που το λύκο τελικά τον πιάνουνε και στα τρία γουρνάκια το έχω δει επίσης. Που το λύκο τελικά τον πιάνουνε, στα τρία γουρνάκια το βράζουνε και μετά τον τρώνε. Ουι. Ναι, γιατί τα γουρούνια τρώνε τα πάντα. Τρώνε και κρέας και τέτοια. Στα τρία γουρνάκια ξέρω ότι πέφτει ο λύκος μέσα στην κατσαρόλα στο τέλος. Δεν καταφέρει να μπει από την πόρτα και παίρνει από τη στέγη και αυτό τον βλέπουν και βάζουν μια φωτιά από κάτω στην κατσαρόλα. Στη τέτοια, δεν ξέρω αν είναι σε όλες τις εκδοχές έτσι. Και πέφτει μέσα στο καζάνι και τον βράζουν. Τον κάνουν κανονικό. Γίνεται γλέντι εκεί μετά. Ναι, όντως. Μαζεύονται και άλλα ζώα και κάνουν. Λυκάω. Από Λοιπόν. Α, στην εκδοχή της κοκκινοσκουφίτσας. Τον λύκο. Τελικά. Ο New Game έχει δίνει ρεσιτάλ στα κόμματα. Παίζεις βαλίτσα μόνος στο τσάτ. Όχι, αν σου πει παραμύθι, αν σου πει ο Νίκος παραμύθι, θα πήγαινε κάπως έτσι. Ήταν ένας κακός αυταρχικός που λεγόταν Αμερικάνος και καταπίεζε τη μικρή κυρία και τον αβοήθη τον Ρώσο. Θα διαφωνήσω στη μικρή Κίνα και τον αβοήθη τον Ρώσο μόνο. Μόνο στα επίθετα. Στα επίθετα δηλαδή, ναι. Δεν είναι ούτε μικρή Κίνα ούτε αβοήθητη η Ρωσία. Λοιπόν, αν σου πει παιδιά. Αλλά ισχύει η New Game, ωραίο είναι. Λίκο στη φάδα. Λοιπόν, τι σου λέγα. Με την κοκκινοσκουφίτσα υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές δοχές που αλλάζουν σε πάρα πολλά σημεία το παραμύθι. Ένα από αυτά είναι ότι τον Λίκο, το ξέρεις ότι έχει καταπιεί αυτό στη γιαγιά της, σε ένα από αυτά,
Την πιάνει ο κυνηγός, δεν ξέρω ποιος, τέλος πάντων, τη βοηθάνε την κυνοσκουβίτσα. Βγάζουν, το πιάνουν το λύκο, βγάζουν τη γυαλιά από την κοιλιά, επιβιώνει και καλά η γυαλιά. Και βάζουν πέτρες, μπράβο. Το γεμίζουν την κοιλιά με πέτρες. Το οποίο είναι βάρβαρο. Είναι ήδη dark. Είναι ήδη dark. Ότι βάζει πέτρες στην κοιλιά του ζώου του καημένου που θέλει να ζήσει να φάει. Ναι. Και το αφήνουν και πεθαίνει τόσο αυτό. Είναι λογικό είναι αυτό. Όχι, πέφτει στο νερό και πνίγεται. Πάει να πιει νερό και πέφτει στο νερό και πνίγεται. Σε ένα από τις εκδοχές που έχω. Όχι ένα, κάποιο από το έχω δει, είναι ότι προσπαθεί να τρέξει, δεν μπορεί και πεθαίνει. Προσπαθεί δηλαδή να επιβιώσει και δεν μπορεί. Πεθαίνει. Απλά δεν ξέρω κάτι για νερό. Σε μια άλλη εκδοχή. Τι είναι αυτό. Oh. Σε μια άλλη εκδοχή. Γενικά πολλά παραμύθια είναι μακάβρια. Όντως ισχύει, παιδιά. Σε μια άλλη εκδοχή. Η κοκκινοσκουφίτσα πάει στο σπίτι, ο λύκος έχει σκοτώσει τη γιαγιά, έχει ντυθεί γιαγιά και... Δεν το αρέσει, κατεβαίνει στα τέτοια. Περίμενε, έχει ντυθεί γιαγιά και τη γιαγιά την έχει σκοτώσει, την έχει ταμαχίσει και την έχει κάνει φαγητό. Και όταν έρθει η κοκκινοσκουφίτσα και αυτή υποτίθεται ότι είναι η γιαγιά της ο λύκος, της τρώνε το τραπέζι να φάνε και, τρώνε τη γιαγιά, και τρώει τη γιαγιά της η κοκκινοσκουφίτσα. Καλή φάση. Γεια σου Ναταλία. Ναι, επίσης dark. Σε ένα άλλο, σε μια άλλη εκδοχή, είναι ότι όταν η κοκκινοσκουφίτσα πηγαίνει εκεί και του λέει: Έλα, παιδάκι μου, εδώ πέρα βγάλει τα ρούχα σου και έλα ξάπλωσε μαζί μου να με ζεστάνει κάτι τέτοια. Η κοκκινοσκουφίτσα κοιμάται με το λύκο. Υπάρχουν και τέτοια μέσα. Ναι. Γιατί είναι αυτό, τι είναι αυτό, γιατί είσαι τόσο μεγάλη μύτη. Δεν είναι η μύτη μου, κόρη μου. Να πιάσουμε μετά και τους ελληνικούς μύθους με θυσίες, σεξ μεταξύ οικογένειων και άλλα ωραία. Τώρα που είπες σεξ μεταξύ οικογενειών και τα λοιπά, σε αυτή που... Η πεντάμορφη και το τέρας, στο κανονικό, στους αδερφούς Γκρίμ, όταν λέω κανονικό παιδιά αναφέρω πάντα στους αδερφούς Γκρίμ, έτσι, στις πρώτες εκδοχές τους. Το τέρας με την πεντάμορφη είναι πρώτα ξαδέφια. Οπότε εκεί έχει. Εντάξει, είναι βασιλιάδες αυτή. Οπότε είναι γαλαζοέματα, οπότε οκ. Okay, οπότε επιτρέπεται. Αλλά ξεκολλήσει μεταξύ τη. Ναι. Τέλος πάντων, πάρα πολλά τέτοια. Αυτό το οποίο ποτέ δεν κατάλαβα και το συνειδητοποίησα πολύ νωρίς είναι το τραγούδι με το πλοίο που χάθηκε στο τέτοιο, ρε φίλε. Που λέει να δούμε. Που πήγε αταξίδευτο. Ναι. Καταρχήν. Ναι. Το είναι όλο το Dark. Πόσο αμπαλίστε, ρε φίλε, να χαθείτε με στη Μεσόγειο. Δηλαδή, εντάξει, συγγνώμη, γιατί. Να πάει στο νησί. Λυσχύει αυτό που λέει. Χαθήκε στη Μεσόγειο. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό, τόσο άμπαλη, μετά τραγουδάνε τα παιδάκια στα μεγάλα νήπια. Ποιος θα φαγωθεί, κανιβαλισμό. Δεν το σκέφτηκε κανένας από το υπουργείο ή δεν ξέρω κανένας δάσκαλος αυτό το πράγμα. Τώρα που είπες. Αλλά πρέπει... Α, το βρήκα, δεν είναι. Περίμενα. Γιατί μου έδωσε ώρα πάσα για ένα ωραίο βιντεάκι. Μπορώ να σας δείξω. Υπάρχει ένα σημείο στον πλανήτη. Μια και είπες... Για αυτό με την κοκκινοσκουφίτσα που λες με τον Λύκο. Λέει, ναι, αυτή την παραλλαγή την έχω δει. Ποιος το λέει? Εγώ, αλλά δεν νομίζω να ήταν παραμύθι. Πού την έχεις δει? Στο UG's. Λοιπόν... Υπάρχει, μια και είπες ότι παντού έχει νησιά και τέτοια. Μου θύμισες κάτι. Κάτσε να σου το δείξω εδώ πέρα, να το δούμε όλοι. Υπάρχει ένα σημείο του πλανήτη, παιδιά, που είναι το πιο απομακρυσμένο σημείο του πλανήτη από οτιδήποτε γειτονικό του. Δηλαδή, σαν να λέμε, παιδί μου, ότι πας, ξέρω εγώ, Μύκονος. Ναι. Είναι βασισμένο σε true story. Αφρική πήγαινε το πλοίο, νομίζω. Α, δεν το ήξερα. Ναι, και πάλι το... όπως ήταν μέσα στη Μεσόγειο. Είστε άμπαλοι. Πόσο ο καπετάνιος χάθηκε μέσα στην Μεσόγειο. Εντάξει, δεν είναι όλοι οι top. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, αυτή τη Μεσόγειο την ταξιδεύουν, ξέρω εγώ, αιώνες τώρα. Αλλά αυτός χάθηκε. Το βλέπεις, δεν ξέρω, φαίνεται. Πες μου αν έχει ήχο. Έχει ήχο. Ναι. Ναι, ρε. Okay. Ωραία, ακούστε και θα το πούμε μετά αναλυτικά άλλα. Did you know that there's a spot in the Pacific Ocean called Point Nemo? It's so remote that it is located at a distance of 2,688 kilometers from the nearest landmass, Ducey Island.
Imagine you are being stranded there with no rescue or hope of escape and nothing but the endless expanse of the Pacific Ocean surrounding you. You would be completely alone in the middle of the vast open ocean. Even Λοιπόν, πάυση. Υπάρχει αυτό το σημείο λοιπόν στον Ειρηνικό, σε εκείνο το κομμάτι που δεν υπάρχει σε κανένα χάρτη στα σχολεία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έχουν βγάλει αυτό το κομμάτι. Υπάρχει η Αμερική. Το ξέρω, ρε φίλε. Απλά θέλω να σου πω ότι ναι, είναι παραμορφωμένοι οι χάρτες. Κατά πολύ το ξέρουμε, το έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το σημείο, το οποίο είναι τόσο μακριά όλα τα υπόλοιπα πράγματα, όλες τις υπόλοιπες εταιρικές, όλα τα υπόλοιπα νησιά γύρω-γύρω, που το πιο κοντινό του κομμάτι σε αυτό είναι οι άνθρωποι που περνάνε από πάνω από το. Πώς το λένε, που είναι σε τροχιά γύρω από τη γη, οι αστροναύτες. Είναι ό,τι πιο κοντά σε αυτού, σε αυτό το νησί. Λοιπόν, και τι θα το κάνουν τώρα αυτό το νησί, τι θα το χρησιμοποιήσουν, ποιο είναι το σχέδιο. Even worse, the area around Point Nemo is prone to violent storms and extreme weather conditions that could easily capsize even the sturdiest of boats, leaving you with no way to seek shelter or safety from the brutal forces of nature. Due to its distance from any major landmass, the nearest human beings to Point Nemo are often astronauts aboard the International Space Station, which is approximately 450 kilometers above. Το πιο κοντινό σημείο που περνάει κάποιος άνθρωπος από εκεί είναι 450 χιλιόμετρα. Που είναι, σκεφτείτε, η απόσταση σχεδόν όλη η ορεινή Ελλάδα, έτσι. Δηλαδή, να το πιάσει σε ευθεία γραμμή, πρέπει να είναι από την Πελοπόννησο, πρέπει να είναι. Το Όλυμπος είναι 8, νομίζω. Το Everest είναι 13. Όχι, ρε. Ποιος μιλάει για βουνά. Σου λέω όλη η ορεινή Ελλάδα, λέω. Αν πιάσει την ορεινή Ελλάδα, δηλαδή, ξεκινήσει από... Εγώ αλλιώς το πάω. Όχι, εσύ εννοείς σε ύψος. Ναι, αν βάλεις, ξέρω εγώ, πόσα, καμιά εκατοστή Everest. Δεν υπάρχουν, ρε. Δεν υπάρχει αυτό. Απλά εγώ σου λέω να πάρεις από, από κάτω από Μεσσηνία μέχρι στα όρια με Σκόπια πάνω. Ναι. Αυτή η απόσταση, Βόρεια Μακεδονία. Αυτή η απόσταση, περίπου. Ξέρω κάτι τέτοιο, πρέπει να είναι 450 χιλιόμετρα. Μην σου πει και πρέπει να είναι και παραπάνω. Ή μπορεί να είναι Αθήνα Αλεξανδρούπολη 500, νομίζω. Κάτι τέτοιο. Σκέψου ότι αυτό είναι το πιο κοντινό που περνάει. Λοιπόν. Above the Earth's surface, making them closer to this remote point than anyone on the planet. Due to its ice... Ρε φίλε, τώρα που το έβλεσαι αυτό, περίμενε. Όχι στεριές. Περίμενε, πρέπει να το τελειώσουμε. Isolated location. It offers a safe spot for retired satellites to burn up and crash into the Earth's atmosphere. In fact, when the International Space Station is no longer useful, it will be crashed into Point Nemo. Το ξέρεις. Εκεί θα πετάξουν από εδώ και πέρα, είναι το σημείο που μάλλον και θα θάψουν τον διεθνή... πώς λέτε αυτό? Διεθνής... Ο οποίος είναι το Ρώσον, έτσι, παρόλο που το λέμε διεθνή. Καμία σχέση με το Ρώσον, τέλος πάντων. Είναι το Ρώσον. Επίσης, άντε, μια και θες να πες αυτό που θες να πεις, να σου πω, έχω πολλά άμαθη σήμερα για διάστημα. Για πες. Ωραία, καταρχήν, ο Όλυμπος λέει είναι 2900 T8. Οκ, το περίμενε μεγαλύτερο, τέλος πάντων. T8, 8 χιλιόμετρα, εσείς πες 8 χιλιόμετρα. Εγώ είπα 8, νομίζω. 8800 είναι το Everest. Πώς θα ήταν ο Olympus 8? Ό,τι να είναι, τέλος. Καλά, εντάξει, μην. Δεν το άκουσα καν. Νόμιζα ότι είπες 2,8 και είπα, οκ. Okay, όχι, όχι, whatever. Τέλος πάντων, οκ, okay, ναι. Γιατί ο Olympus δεν είναι καν 2,9, είναι 2,8 κάτι. Το τρελό με αυτό είναι ότι μας λένε, ξέρω εγώ, τώρα το μας λένε, το χρησιμοποιώ έτσι, ότι όλα αυτά τα νησάκια εκεί πέρα του Ειρηνικού έχουν καταβλισμούς από αυτούς τους πολυνήσιους που πηγαίνανε από νησάκι σε νησάκι με κάτι ψαρόβαρκες, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και οι ψαρόβαρκες αυτές δεν βυθίζονται. Που είναι αυτές εδώ στο ένα κανό και έχουν λίγο στα πλάινα. Δεν βυθίζονται, να πούμε τώρα. Εδώ πέρα πηγαίνει. Είναι αυτά, είναι πολύ δύσκολα. Όχι, άλλο λέω. Δεν αναποδογυρίζουν. Πολύ δύσκολα. Ωραία, δεν αναποδογυρίζουν, αλλά και πάλι. Είσαι στη μέση του Ειρηνικού με 5 άτομα σε μια ψαρόβαρκα και έχει τριγυρίσει και έχει κατακτήσει και όλο τον Ειρηνικό. Αυτό μου φαίνεται ό,τι πιο τρελό, δεν ξέρω. Ναι, φαντάσου. Όπως, καλά, δεν είναι μόνο αυτή, αλλά ναι, ναι, πολύ, πολύ λέει. Και οι Βίκινγκ έχουμε ξαναπεί ότι είχαν πάει πολύ πριν τον Χριστόφορο Κολόμβο και τα λοιπά. Ναι, 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 φίλε, πήγαν από safe pairs, δηλαδή πήγαν Γρυλανδία και από τη Γρυλανδία πήγαν στον Καναδά. Αυτό είναι doable, ξέρω εγώ. Doable. Δεν ξέρω. Είναι τα μέσα της εποχής. Τι είναι. Δεν του έβαλε πολύ με τα καλιάκ. Με τα που είχαν, με τις βαρκούλες. Έχω δει. Τι λες, ρε. Εγώ ήμουνα όταν πήγα στο Όσλο κάποια στιγμή που είχα πάει στο Όσλο. Τι είναι, έχω κολλήσει. Ή μου φαίνεται εμένα. Ναι, ψιλοκολλά. Κολλάει εικόνα. Ελπίζω μην κολλάει και ο ήχος. Όχι, ο ήχος.
Ελπίζω. Okay. Άμα ο ήχος, η εικόνα δεν πειράζει. Που λες, πήγα στο Όσλο και πήγα σε ένα μουσείο που είχαν έτσι ευρήματα το Βίκινγκ. Και άμα έβλεπες τη βάρκα, χώραγε στην κουζίνα μου. Σωρά, μιλάει. Δηλαδή, χώραγε στο σπίτι, εντάξει, πιο πολύ. Χώραγε. Πόσο ήταν, εντάξει. Εντάξει, έχω και μεγάλο σπίτι πλάκα. Όπως το πίσω που βλέπετε εδώ, αυτό το σαλόνι εδώ πέρα. Σε φάρδο. Σε μήκο, ναι, εδώ. Στο πόσο... Τόσο ήταν. Δεν ήταν πολύ μεγάλο. Ο ήχος είναι τέλειος, μια χαρά. Δεν πειράζει. Η εικόνα δεν χρειάζεται, παιδιά. Η εικόνα. Σαν τι? Σαν το Assassin's Creed, το Valhalla. Το video game. Δεν το θυμάμαι πώς ήταν εκεί. Το ξέρω το video game, δεν θυμάμαι το πλοίο που μου λες. Ήταν καλό πλοίο. Δεν θυμάμαι. Whatever. Ήταν καλό πλοίο. Ήταν καλό. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Κάτι θέλω να σου πω σχετικά με αυτό. Μου φύγει όμως, μου φύγει. Τέλος πάντων. Ρε Θανάση, τι λες τώρα, υπάρχουν πάρα πολλά fail τι που χάθηκαν και κάνανε και επίσης πηγαίνανε με τα αστέρια και με τα τέτοια, με αστέρια, με τον ήλιο, με όλα αυτά. Γι' αυτό ξέρανε το που είναι. Αν είχαμε κάνει χθες το live, ήθελα να σας πω και για... ή μπορεί να είναι ακόμα, μπορεί να το βρούμε ακόμα, περιμένετε, μπορεί να έχει και αύριο. Έχει κάποια ωραία φαινόμενα αυτές τις μέρες στον ουρανό. Αλλά σιγά μην τα δείτε εσείς, άμα κάθετε να ξενυχτάτε, βλέπετε ένα εικόνο τέτοιο. Προς τον όμπρα. Είναι αυτούς που ξυπνάνε όλοι στα γράμματα. Λοιπόν. Τώρα που είπαμε για ταξίδια και τέτοια που λες, και μια και το συνδυάσαμε με το προηγούμενο θέμα με τον αέρο, όπως το λέμε, τα διαστημόπλα κτλ. Έχει σκεφτεί ποτέ ότι. Έχουμε στείλει εμείς στο διάστημα. Ξέρεις ότι έχουμε στείλει μια πλάκα με χρυσό πάνω γραμμένη, ξέρεις, με ανάγλυφα κτλ. Κάτι δίσκους έχουμε στείλει μέσα, κάτι ξέρεις, διάφορα συντενταγμένα. Μετάλλικα, όντως. Ξέρω. Θα ήθελα πάντως. Λοιπόν. Ξέρεις ότι έχουν στείλει το Voyager 1 και το Voyager 2, νομίζω, έτσι. Το ξέρεις. Ναι, δεν θυμάμαι τώρα τι έκανε το καθένα, αλλά ναι, έχει πολλά. Κουντεθόρυβε απ' έξω και νομίζω είναι τα παιδιά μου. Όχι, ρε, δεν χρειάζεται να ξέρει τι έχουν στείλει. Έχουν απλά στείλει, σου λέω. Το Voyager 1 και το Voyager 2. Και αυτά τα δύο τα έχουμε στείλει χρόνια τώρα. Ταξιδεύουν. Και έχουμε στείλει, μπα και έχουμε, ας πούμε, είναι ό,τι πιο ελπιδοφόρο έχουμε να βρούμε κάποιου να μα βρουν αυτοί εμά. Έχουμε στείλει. Όχι. Τι όχι. Έχει στείλει ένα κοκοά μου να ταξιδεύει μέσα στη θάλασσα. Καλά, αυτό εννοείται. Οι πιθανότητε το να βρει κάτι μπροστά του είναι περιελάχιστε, έτσι. Απλά το κάνει για δημοσιογραφικού λόγου. Αυτό εννοείται, ρε παιδί μου. Αλλά δεν έχεις κάτι άλλο πέρα από αυτό το κοκκόα μου να στείλεις. Αυτό έχει στείλει. Ναι, ναι, ναι. Οκ. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι μέχρι τα 80's περίπου έστελνε η Γη ραδιοφωνικά κύματα τα οποία είχαν μια πιθανότητα να φτάσουν κάπου, αλλά επειδή τώρα έχουμε ίντερνετ, έχουμε σταματήσει τα ραδιοκύματα και αυτά, οπότε δεν στέλνει τίποτα η ανθρωπότητα έξω. Οπότε οι εξωγήινοι κάποια στιγμή μπορεί να ακούσουν κάτι. Δεν μπορεί να μας βρουν. Με την ησυχία. Μάλιστα. Λοιπόν. Κρίμα. Και αυτά δεν έχουν ταξιδέψει πολύ μακριά. Δεν ξέρουμε τίποτα. Έχουμε δει τη γειτονιά μας. Θα σου πω. Εκεί ήθελα να σου πω. Γι' αυτό ήθελα να σου πω κάτι. Αυτά ταξιδεύουν με αρκετή μεγάλη ταχύτητα για εμάς, αλλά δεν είναι τίποτα το σύμπαν. Ταξιδεύουν 15-17 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. 15-17 δευτερόλεπτα το δευτερόλεπτο. Δηλαδή που σημαίνει ότι είναι περίπου 55.000-60.000 κάτι τέτοιο χιλιόμετρα το χρόνο. Συγγνώμη, όχι, το πιο χρόνο, την ώρα. Περίπου 60.000 χιλιόμετρα, ας το πάρουμε χοντρικά, την ώρα ταξιδεύουν. Πότε πιστεύεις ότι θα είναι... θα περάσουν κοντά από ένα άλλο άστρο. Ή κατάλαβε τι λέω. Από ένα άλλο άστρο, από ένα άλλο με πλανητικό σύστημα. Το πιο κοντινό νομίζω στο δικό μας γαλαξία είναι 4 τη φωτό ή 4.000 τη φωτό, κάτι τέτοιο με 4. Το οποίο σημαίνει αν πηγαίνει σε 0,0000 τη φωτό, θα πα, δεν ξέρω, σε 4.000 χρόνια, ξέρω εγώ. Περίπου, θα σου πω, είναι 40.000, το έτος 40.000. Το έτος 40.000 θα είναι σε ένα διαφορετικό αστρικό σύστημα.
Θα έχει δηλαδή βγει από το δικό μας το έτος 40.000. Για να καταλάβουμε, αυτή τη στιγμή είμαστε στο 2.000. Και μπορεί να έχουμε φτιάξει άλλο τότε, έτσι, που να το έχει προλάβει αυτό. Α, καλά, ναι, αυτό είναι το πιο πιθανό μάλλον. μάλλον αυτό είναι το πιο πιθανό. Γιατί 40.000 είναι τέλος πάντων. Το έτος, παιδιά, 40.000. Θα είμαστε με αυτό εκτός σημαντικού τέτοιου. Επίσης κάτι που άλλος, με αυτό που είπες για κόκο άμμου. Αυτό που είπες για κόκο άμμου. Θα είσαι στο έτος 5.000 και θα ξέρεις ότι οι άνθρωποι που έχεις την ίδια απόσταση εσύ σήμερα με τους αρχαίους Έλληνες στείλανε στο διάστημα κάτι που μπορείς να πας να το βρεις. Πόσο ανατριχιαστικό είναι αυτό. Και αν του πεις τι μαλακές, θα φέρει το πίσω, πήγαινε τα παρτέτα. Πόσο έχει ταξιδέψει. Τίποτα, εδώ είναι, 2 δρόμια. Ναι. Κοίτα, η μόνη ελπίδα που έχουμε με τα σημερινά δεδομένα. Με τα σημερινά δεδομένα. Ούτε καν, τέλος πάντων. Είναι, παιδιά, είναι το να καταφέρεις να χρησιμοποιήσεις εντός αγικών την παραμόρφωση λόγω της βαρύτητας, δηλαδή κοντά σε τρύπες κτλ. Να μπεις μέσα από wormholes που λέμε. Δηλαδή σκουλικότρυπες, θα το πούμε. Είναι ό,τι πιο πιθανό. Ποιοι το λέμε. Εμείς οι κουβαντικοί φυσικοί, ποιοι το λέμε. Εμείς οι άνθρωποι, ρε. Είναι ότι, γιατί εμείς βάζουμε αυτά τα ονόματα. Λοιπόν, είναι ό,τι πιο κοντινό. Γιατί αν εξαιρείς αυτό, σκέψου ότι λέμε εμείς ταχύτητα του φωτός. Και έχουμε βρει ότι προς το πάνω τουλάχιστον, που δεν ισχύει. Τι. Το οποίο το wormholes είναι θεωρητικό. Αποδεικνύεται θεωρητικά όμως. Αυτό είναι θεωρητικό. Δεν έχουμε βρει, δεν ξέρουμε αν υπάρχει, δεν ξέρουμε. Φίλε, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Ούτε για τις μαύρες τρύπες δεν ξέρουμε τι συμβαίνει ακριβώς 100%. Λοιπόν, πολλά δεν ξέρουμε. Τέλος πάντων, με αυτά που ξέρουμε, γι' αυτό σου είπα, διευκρίνησα αυτά που ξέρουμε σήμερα. Μόνο έτσι μπορείς να βρει μια ευκαιρία, μια ελπίδα να γίνεις, να μεταφερθείς κάπου αλλού, που δεν ξέρεις αν αυτό θα σε μεταφέρει σε ένα άλλο σημείο του σύμπαντος ή σε ένα άλλο σε ένα άλλο multiverse, δηλαδή θα σε βγάλει τελείως από το δικό μας. Δεν το ξέρεις αυτό. Άκουγα Τζο Ρόγκαν τις προάλλες και εξηγούσε ένα κωμικό κάτι για το διάστημα, για το σύμπαν. Αν εξηγούσε ο Τζο Ρόγκαν, θα έλεγε παίρνεις 5 μανιτάρια και είσαι σε φάση σε άλλο multiverse, εντάξει. Όχι. Το εξηγούσε αυτά που του είπαν αυτοί που έχουν πάει καλεσμένοι οι φυσικοί εκεί πέρα. Και του είπε το εξής, ότι ένας από τους δικούς του είχε πει το εξής. Υπάρχουν για να καταλάβουμε ότι όλοι λέμε ότι okay, υπάρχει το άπειρο, σαν λέξη. Την ξέρουμε όλοι το άπειρο. Αλλά το άπειρο. Πραγματικά δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Δεν μπορούμε. Ό,τι και να πούμε, δεν μπορούμε. Επειδή λοιπόν είναι άπειρα, μάλλον. Α, καταρχάς να ξεκινήσουμε από το πιο μικρό, επειδή είπες κόκκους άμμους πριν και να το συνδυάσουμε το άπειρο. Ξέρουμε, ας πούμε, ξέρεις ότι ο δικός μας ο Milky Way, και όχι μόνο ο δικός μας, αλλά γενικά σαν μέσος όρος, κάθε γαλαξίας, ο δικός μας γαλαξίας είναι ο Milky Way, έτσι το ξέρετε αυτό. Mm-hmm. Κάθε γαλαξίας έχει κάποια. Όχι πλανήτες, αστέρια, σαν τον ήλιο. Πόσος νομίζετε ότι έχει μέσος όρος, πες μου εσύ γιατί δεν είσαι σε σχολεία κάποιος, πόσος νομίζετε ότι έχει μέσος όρο ένας γαλαξίας από αστέρια. Αστέρια, ήλιους. Όχι πλανήτες. Πόσο? 1,5 δις. Μέσο όρο έχουν, παιδιά, 200-300 δις. Ο γαλαξίας, περίμενε, ο δικός μας γαλαξίας. Μετά, αυτό είναι το σύμπαν. Έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Μετά, πόσες γαλαξίες που ο καθένας έχει 300-300 δισεκατομμύρια αστέρια. Και μπορούμε να φτάσουμε, έτσι. Άστο αυτό. Πόσοι γαλαξίες με 400 δισεκατομμύρια αστέρια το καθένα υπάρχουν στο σύμπαν που έχουμε δει. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι που δεν το έχουμε καταφέρει να δούμε ακόμα. Στο σύμπαν που έχουμε δει. Πόσοι έχουν, ξέρεις. Πόσοι γαλαξίες υπάρχουν που το καθένα έχει 400 δις. Άλλη τόση. Όχι, πολύ μεγαλύτερο νούμερο. Είναι 2-3 εκατομμύρια. Καλή φάση. Είναι 2-3 εκατομμύρια ή 200 εκατομμύρια. Ένα λεπτό να το ψάξω αυτό. Νομίζω είναι 2-3 εκατομμύρια. Νομίζω είναι 3 εκατομμύρια, αλλά anyways. Όχι, 3-3. Σοβαρά. Με εξυπηρετείτε. Όλα αυτά είναι σαν τέτοιο, αλλά
οι επιστήμονες όσο μαθαίνουν τείνουν να πηγαίνουν ότι μάλλον δεν είναι τόσοι. Είναι άπειροι. Δεν υπάρχει δηλαδή τέλος. Επίσης, όλα αυτά μιλάμε για ένα σύμπαν. Υπάρχει όμως και το multiverse, η θεωρία, που υπάρχουν πολλά σύμπαντα. Τέλος πάντων, και έλεγε ο Ρόγκαν τώρα. Δεν τα λέει αυτά ο Ρόγκαν, αυτά τα λένε φυσικοί. Δεν τα λέει ο Ρόγκαν. Αυτό που λέει ο Ρόγκαν είναι ότι επειδή υπάρχουν ακριβώς τόσα πολλά, σκεφτείτε μαζί, παιδιά, αν υπολογίσεις τρεις επί δις και γενικά πόσο συμβαίνουν, πόσα πολλά είναι, μόνο τα αστέρια, έτσι. Δεν λέω για τους πλανήτες, ξαναλέω. Δηλαδή, ο δικός μας εδώ πέρα, το γλυκό μας solar system, έχουμε ένα αστέρι, 9 πλανήτες. Δεν σας λέω για τους πλανήτες, λέω για τα αστέρια μόνο, για τους ήλιους. Λοιπόν, αν το βάλεις αυτό κάτω και σκεφτείς λοιπόν πόσα πολλά είναι οι πλανήτες και πόσες γη, μόνο νομίζω στη δικιά μας, μόνο στο δικό μας γαλαξία, νομίζω υπάρχουν μερικά δισεκατομμύρια γη, υπάρχουν νομίζω ένα δέκατο, λένε οι επιστήμονες, ένα δέκατο των αστεριών, δηλαδή από τα 200 δισεκατομμύρια που έχουμε στο δικό μας γαλαξία, στο Milky Way που έχουμε αστεριά, 20 δισεκατομμύρια γη, σαν τη γη, yes. 20 δισεκατομμύρια γη στο δικό μας μόνο. 20 δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια. Όχι εκατομμύρια, όχι χιλιάδες. Δισεκατομμύρια. Λοιπόν, είναι απίστευτα η αριθμή αυτή. Λοιπόν, στα 20, υπάρχουν... στα 20 δισεκατομμύρια υπάρχει περίπτωση. Το δικό μας, στα 20 δισεκατομμύρια δεν υπάρχει. Μάλλον ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ζωή. Δεν υπάρχει ζωή ενώ σε αυτή τη μορφή τα δικιά μας. Τώρα σκέψω όμως αυτό ότι αν το κάνεις σε τετράκις, που είναι όλες οι γης του πλανήτη, σε τρεις ας πούμε, που είναι σε όλο στο universe, δεν μιλάω καν για multi-universe. Υπάρχει πιθανότητα λοιπόν σε όλα αυτά τα τρεις και τετράκια να μην υπάρχει πουθενά κάπου ζωή κτλ. Σου λέει. Οι επιστήμονες τείνουν να πούνε, οι θεωρητικοί πάλι, ότι όχι απλά υπάρχει, αλλά κάπου υπάρχει ακριβώς το ίδιο με σένα. Υπάρχει κάπου ότι κάπου ναι, θα είσαι και εσύ κάπου. Συνέχισε. Σκέψω ότι υπάρχουν πλανήτες που έχουν πολύ καλύτερες συνθήκες ζωής από τη Γη. Mm. Αυτό δεν ξέρω πώς μετριέται. Είναι σε φάση εκεί θα ήμασταν καλύτερα. Mm. Καταρχήν υπάρχει ας πούμε μια γη που είναι σε κόκκινο αστέρι, οπότε ο ήλιος της θα ζήσει πολύ περισσότερο και κάτι τέτοια και σκέψω ότι καταρχήν όταν λέμε όμως για πολιτισμούς και τέτοια, είτε υπάρχει κάποιο φίλτρο που απαγορεύει τον πολιτισμό να ξεφύγει, δηλαδή ας πούμε και πολλά πετρέλαια και καταστρέφεις το περιβάλλον και καταστρέφεις εσύ ο ίδιος ή φτιάχνεις τεχνητή νοημοσύνη και σε σφάζει όλους και πεθαίνει γιατί και τέλος. Πρέπει να υπάρχει κάποιο φίλτρο μάλλον λένε που είναι μπροστά μας και αυτό αποτρέπει κάποιο πολιτισμό να φύγει από τον πλανήτη τους. Ναι. Λοιπόν, ψάχνω αυτό το μαξιός όσοι λες. Δεν ξέρω βασικά αν τα φαίνεται πάλι, αλλά είχα δίκιο τέλος πάντων, εννοώ ότι ναι, ότι λέει, in previous studies λέει, and come up with total number of 2 trillion galaxies στο universe που ξέρουμε σήμερα. 2 trillions. Το βλέπεις τον αριθμό εδώ πέρα, το 2. Ναι, 2 trillions. 3 εκατομμύρια, είδεις, οι γαλαξίες, όχι τα αστέρια, όχι οι πλανήτες, οι γαλαξίες, που το κάθε ένα από αυτά 2 trillion, άνεμαξι. Τι διαβάζω στο σχολείο από κάτω σε αυτό το βίντεο που έβλεπα σχετικά με τους γαλαξίες αυτά. Λέει και πάλι, λέει, το χρέος της Αμερικής είναι μεγαλύτερο. και λέει, σκεφτείτε, λέει, ότι έχουμε μεγαλύτερο χρέος, λέει, παρά όλοι οι γαλαξίες του πλανήτη, του σύμπαντος. Καλό. Λοιπόν, γιατί όντως έχει 15-3, κάτι τέτοιο η Αμερική, δεν ξέρω τι έχει. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. 24, ακόμα χειρότερα. Τι λέτε, παιδιά, κάτσε να διαβάσουμε κανένα σχόλιο. Είχε πάντα τότε πηγαίναν στις μάχες, πολεμήσουν, δεν χάνονταν. Η ιστορία δεν λέει ποτέ για κάποιο fail. Η αλήθεια είναι ότι ναι, έχει άπειρα, αλλά λέω σε μακρινές εκστρατείες. Εννοείται, πολύ χάνονταν. Παιδιά, μην μιλάτε για αυτούς. Τι να πούμε. Καλά, ναι. Μην πάμε μακριά. Ο Οδυσσέας έκανε 20 χρόνια στο Αιγαίο. Ουσιαστικά. Αυτός πιο φίλο είναι από το καράβι εκείνο. Αυτός είναι πιο φίλο από όλους, δηλαδή. Δεν ξέρω, πήγε από εκεί, πήγε Σικελία, πήγε παντού. Το άλλο. Είχα πετύχει πρόσφατα, το είχα αποσταθεί και στο Instagram. Ο Μωυσής, λέει, όταν έφυγε από την τέτοια. Α, ναι, 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 ναι. Πόσο 40 χρόνια για να βρει το τέτοιο. Ναι, ναι, και ήταν 6 μέρες πεπάτημα. 6 μέρες νομίζω. Ο χειρός οδηγός του πλανήτη.
Και έκοψε και δρόμο μέσα τη θάλασσα. Ναι, ναι. Σαν μεξικάνικο σύριαλ, είναι, λέει. Καλύτερα που δεν στέλνουμε τίποτα, υπάρχει ο φόβος μήπως είναι τόσο προηγουμένος πολιτισμός που εμάς θα μας θεωρήσουν ως κατσαρίδες σαν ζωολογικός κήπος. Ωραία, πες ότι σημαίνει αυτό, γιατί το έχω σκεφτεί πολλές φορές αυτό. Μπορεί να υπάρχει ήδη ζωολογικός κήπος, δηλαδή μπορεί να καθόταν και μας κοιτάνε και σε φάση, α, δεν σπιθήκε. Ναι. Ναι, ναι. Αλλά στην περίπτωση αυτό, εμάς γιατί μας φοβίζει αυτό. Δηλαδή, αν εσύ ξέρεις ότι υπάρχουν, ας πούμε, στον τάδε πλανήτη, υπάρχουν κάτι κατσαρίδες, θα πήγαινε εκεί να τους κατακτήσεις. Χαίστηκες. Δεν ασχοληθείς ποτέ μαζί τους. Κάτι που. Καλά, σε ευχαριστούμε για τα like και ευχαριστούμε για τον κόσμο που είναι μέσα. Είμαστε αρκετοί. Θέλει κι άλλο τόσο σήμα να επιστρέψει πίσω. Όντως είναι και αυτό. Α, καταρχάς, παιδιά, στη ταχύτητα του φωτός που λέγαμε πριν, να πούμε γι' αυτό. Επειδή για τις ταχύτητες που μιλάμε, για τα Voyager κλπ. Η ταχύτητα του φωτιά που είναι 230.000 κάτι τέτοιο χιλιόμετρα ανά. Πόσο? 360.000 το δευτερόλεπτο. Α, 360, οκ. Okay. Χιλιάδες το δευτερόλεπτο. Χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Ναι. Που εμείς λέμε, wow, και δεν μπορούμε να το πετύχουμε, γιατί έχει αποδεχτεί θεωρητικά με το. Πώς το λέμε, με την εξίσωση του Einstein, ότι δεν γίνεται, γιατί για να το καταφέρεις πρέπει η μάζα σου να γίνει άπειρη. Και επειδή άπειρη μάζα δεν μπορεί να γίνει, άρα δεν μπορεί να φτάσει. Λοιπόν, υπάρχει όριο. Τι? Τι χάθηκε πολύ εγώ, όπως. Χρειάζεται άπειρη ενέργεια και δεν μπορεί να το καταφέρει. Δεν μπορεί να την βρει αυτή την ενέργεια να το κάνει. Τέλος πάντων, επειδή λοιπόν την ταχύτητα του φωτός δεν μπορούμε να την φτάσουμε και εμείς την έχουμε ως το ανώτερο ξέρω, πράγμα που δεν μπορούμε να φτάσουμε. Παρόλα αυτά. Ο άλλος λέει: ξέρει την ταχύτητα του φωτός και όχι πόσο είναι ο Όλυμπος. Παιδιά, και τα δύο θα πρέπει να ξέρει μεταξύ μας. Έκανε εξωτουρισμό. Ισχύει και αυτό. Καλά, ο Οδυσσέας λέει: έκανε εξωτουρισμό. Όντως, είχε πάρει τη μισή Μεσόγειο. Και στη γυναίκα του έλεγε: μωρό μου σε μισή ώρα. Έχουμε χαθεί εδώ. Και όχι μόνο αυτό, πήγε πίσω, είχε τους μυστήρες και έψαξε: ποιοι είναι αυτοί. Ναι, δεν τρέπεστε λίγο. Δεν μπορεί να λείψει άλλο 20 χρόνια από το σπίτι του. Και όχι μόνο αυτό. Να ξενογαμεί. Βρήκε και το σκύλο του ζωντανό, ρε φίλε. Δηλαδή, ο σκύλο. Πόσο χρόνο. Όχι, ρε, γίνεται να ζήσει το σκύλο 20 χρόνια. Ρε, δεν ήταν λιγό σκύλο. 20 χρόνια σου λέω, ρε. Οπότε πρέπει να ήταν ούτε πάπι το σκυλί. Υπάρχουν σκυλιά που ζουν 18, 19, 20. Εντάξει, αυτό ήταν οριακά. Πέθανε με ο Άργος, με το που τον είδε, πέθανε. Τι να πω. Τέλος πάντων. Του σκότωσε. Αυτό. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω γι' αυτό. Α, το ταχύτητα του φωτός, λοιπόν, το 360.000 χιλιόμετρα που πηγαίνει ανά δευτερόλεπτο και μας φαίνεται απίστευτο κτλ. Και λέμε, ω, μα αν πηγαίναμε αυτή τη ταχύτητα, κάτι θα κάναμε. Πάλι τίποτα θα κάναμε. Σκεφτείτε ότι αυτή η τεράστια ταχύτητα που υπολογίζουμε, σκέψου ότι αν. Που δεν είναι μακριά από εμάς ο ήλιος, δηλαδή δεν ξέρω 100 πλανήτες πέρα. Είναι πόσο είναι, 3-4 πλανήτες, 5 πλανήτες είμαστε μακριά, 4 πλανήτες μακριά, έτσι. Πού είναι αυτό, ναι. Είναι ο Ερμής, η Αφροδίτη. Ερμής, Αφροδίτη, εμείς. Ναι. Αυτό. Άρα είμαστε τέταρτος πλανήτης. Ένα, δύο, τρίτος. Α. Ναι, τέλος πάντων. Εκεί. Είμαστε τρεις πλανήτες μακριά, παιδιά. Δεν είμαστε 100.000 πλανήτες μακριά, έτσι. Είμαστε δίπλα σχεδόν. Με βάση το δικό μας αστρικό τέτοιο κιόλας. Δεν μιλάω καν για γαλαξίες και σύμπαντα. Εάν μιλούσες με αυτή την ταχύτητα, αν αυτή η ταχύτητα ήταν το ίντερνετ, ας πούμε, και μιλούσες με αυτή την ταχύτητα και ο άλλος ήταν στον ήλιο και εσύ ήσουν στη γη. Δεν θα μπορούσε καν να μιλήσει τηλέφωνο μαζί του, γιατί θα ήταν 8 λεπτά κάνει ο ήλιος, το φως να έρθει στη γη. 8 κάτι κιόλας. 8 λεπτά καθυστέρηση. Ούτε τηλέφωνο δεν μπορούσε να κάνει με αυτό. Όταν θα πεις ότι ο άνθρωπος γίνεται διαγαλαξιακό είδος και απικεί σε άλλους πλανήτες, το κάθε είδος σε κάθε σημείο του γαλαξία θα εξελίσσεται τόσο διαφορετικά από τη γη, που στο τέλος είναι εξωγήινη. Αυτοί που θα έχουν πάει εκεί πέρα, γιατί θα είναι εντελώς διαφορετικοί από τον άνθρωπο. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα που λες και δεν ξέρουμε αν ούτε εμείς είμαστε. Εμείς είμαστε εξωγενείς ή δεν είμαστε. Είμαστε γήινοι. Θέλω να πω ότι είμαστε φτιαγμένοι από τις ουσίες που υπάρχουν στο διάστημα. Τις ίδιες ουσίες και στο σώμα σου. Ο άνθρακας, το οτιδήποτε σαν ουσία που έχουμε εμείς πάνω μας υπάρχει στο διάστημα. Είμαστε στη γη, οπότε είμαστε γήινοι. Ναι, αλλά οι ουσίες σου ήρθαν από άλλους πλανήτες. Εδώ. Εντάξει, ρε φίλε. Άρα είσαι. Δηλαδή, εξωγήινο θα μπορούσαμε να πούμε κανένα βασικά. Όχι, τι γίνεται. Άκουγα σήμερα ότι, ας πούμε,
το νερό της θάλασσας είναι πιο παλιό από τον ήλιο. Γιατί το υδρογόνο για να φτιαχτεί πρέπει να δημιουργηθεί σούπερνόβα. Οπότε κάπου έγινε έκρηξη σούπερνόβα, φτιάχτηκαν όλα αυτά, ταξίδεψε το σύννεφο, πιάστηκε σε φάση σαν στην τροχιά, δημιουργήθηκε ο ήλιος και μετά δημιουργήθηκε ξέρω και η γη και τα υπόλοιπα και οι υπόλοιποι πλανήτες. Ισχύει. Ισχύει. Το νερό είναι πιο παλιό από τον ήλιο και πιο παλιό από την γη, το νερό που έχουμε στη γη. Οπότε υπό αυτή την τέτοια όλα είναι ιδανικά. Ναι. Με αυτή την ταχύτητα φωτός που λέγαμε πριν, για να φύγεις από το δικό μας γαλαξία, θέλεις 100.000 έτη φωτός. Νομίζω 100.000, αν μπορώ να κάνω σε αυτό, αλλά πρέπει να το ψάξω μία. Αλλά νομίζω είναι 100.000 έτη φωτός. Για να βγεις από το δικό μας γαλαξία, με την ταχύτητα του φωτός. Θα σου πω αμέσως. Αλλά νομίζω τόσο είναι. Σκεφτείτε το λίγο. Γράψτε το μία. Speed of light to get out of Milky Way, out of our galaxy. Έλα, φίλε, Speed of light, Μαξί, μας το πες λάθος. Είμαι στο πες σωστά. Είναι 300.000, ούτε καν, 299.792. Τώρα μη ήθελα να σου πω 200 τόσο, με δουλεύεις τώρα. Μου πες 360, θέλω να πω, ρε παιδί μου. Οπότε εγώ τι σου είπα, 300.000. Νομίζω είναι 300.000 από το λεπτό. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ωραία, φίλε, σου έβαλε 60.000 παραπάνω μπόνους, εντάξει. Ναι. Είναι 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο η ταχύτητα φωτός. Ωραία, σου έβαλε 60.000 μπόνους, εντάξει. Δεν πειράζει. Για πες, speed of light to get out of... out of bed, λέει ο άλλος. out of bed. Το ξέρεις το ανέκδοτο, με το γρήγορο ταχύτητα. Όχι. Είναι τρία άτομα και λέει ο ένας. Λέει, εσύ, ποια είναι η γρήγορη ταχύτητα στο σύμπαν? Λέει, η γρήγορη ταχύτητα στο σύμπαν είναι του ήχου, λέει. Όταν σκάει κάτι, λέει, το ακούς, λέει, κατευθείαν. Λέει ο άλλος, ποια είναι η... Όχι, λέει, τι λες, ποια ο ήχου, λέει, είναι το φωτός. Όταν σκάει κάτι, λέει, όταν σκάει είναι η αστραπή, ας πούμε, πρώτα βλέπεις την αστραπή και μετά τη βροντί. Και λέει ο άλλος, τι λες, το κόψιμο είναι, όταν με πιάζει κόψιμο, λέει, ούτε φως ανοίγω, ούτε το σκέφτομαι, ήταν τη σκέψη η πρώτη, ναι. Σας είπα λίγο, μάλλον αυτό που σας είπα εγώ, είναι να φύγεις από τη γη, να βγεις από τον πλάνο. Είναι 200.000 έτη φωτός για να περάσεις τη διάμετρο όλου του γαλαξία μας. Για να περάσεις, δηλαδή, μέσα από το δικό μας γαλαξία, από το Milky Way, να βγεις απ' έξω. 200.000 χρόνια να πηγαίνεις με ταχύτητα του φωτός. Που με λίγα λόγια δεν έχουμε καμία ελπίδα καν να βγούμε το δικό μας γαλαξία, έτσι. Δεν ζητάμε καν να πάμε σε άλλους γαλαξίες κτλ. Αν δεν υπάρχουν οι σκουλικόδερφες. Ναι. Επίσης ένα αυτό. Δεύτερον, όταν έχει καλό καιρό, όταν είναι εξαιρετικά, αν είσαι κάπου που δεν έχει πολύ φως, ξέρετε, πολύ φωτορύπανση κτλ. Δεν ξέρω αν έχουμε πετύχει, αλλά στην Αμερική υπάρχουν κάποια σημεία που βλέπεις πάρα πολύ καθαρά και στο ίντερνετ θα βρείτε πολλές φωτογραφίες που βλέπεις το δικό μας γαλαξία, το Milky Way. Το έχετε δει το Milky Way, έτσι? Δείξε μας μια εικόνα, ρε φίλε. Γιατί δεν θέλω να δείξω από το κινητό. Δείξε μια εικόνα του Milky Way. Πώς φτάσαμε να πάρεις το Milky Way από τα παραμύθια? Να τέλος τα παραμύθια. Εγώ μπορώ να σου πω πολλά τα παραμύθια, αλλά δεν θέλω. Έχω να σα πω για τον τέτοιο, αν θέλει. Για τον. Αναλυτικά θα μιλούσα με τον Πινόκιο σήμερα. Το τι σημαίνει αλληγορία στο, αν θέλει. Αλλά αφού μου αρέσει αυτό το θέμα και αφού πιάσαμε κουβέντα. Βρήκε κανένα να σου δείξω εγώ. Λοιπόν, αυτό είναι το Milky Way από τη γη. Όπως το βλέπουμε. Καλά, δείξουμε και δύο, δεν πειράζει. Το δικό μου είναι καλύτερο. Θα ψηφίσει ο κόσμος. Εγώ το έχω ήδη μοιράσει. Πιο γρήγορος από σένα. Πες να μου δείξει το ίδιο. Όχι, να <νάρες. laughs> Λοιπόν, παιδιά, αυτό που βλέπετε εδώ πέρα πάνω, όλα αυτά τα αστέρια που βλέπετε εδώ πέρα πάνω, εδώ που είναι αυτό, αυτή η σειρά που βλέπετε εδώ πέρα, πώς το λένε, δεν ξέρω αν φαίνεται και το ποντίκι. Αυτό δεν νομίζω να φαίνεται με το μάτι. Ποιο? Αυτό πρέπει να αφήσει την κάμερα να μαζέψει φως ώρες για να φανεί αυτό. Όχι, ρε. Όχι, ρε. Μπορείς να το δεις αυτό με το μάτι. Το Milky Way μπορούμε να το δούμε με το μάτι. Ναι, ρε, σου λέω. Μπορείς να το δεις. Μπορείς να δεις το Milky Way. Τι? Γιατί δεν μετακομίζουμε το εκεί.
Πού? Εκεί που βλέπεις το Milky Way. Νομίζω πως σε πολλά σημεία το βλέπεις. Τόσο πάντων, δεν έχει σημασία. Αυτό, παιδιά, που βλέπετε εδώ πέρα, είναι όλα αυτά ανήκουν στο δικό μας γαλαξία. Εμείς για να φτάσουμε σε αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα, για να βγούμε έξω από αυτό το κομμάτι που βλέπεις μόνο εδώ, θέλεις 200.000, το φως θέλει 200.000 χρόνια, το φως. Εν τω μεταξύ, αυτό που λέμε η ταχύτητα του φωτός, ξέρετε πολύ καλά ότι... Αυτό που βλέπεις, ωραίο. Λοιπόν, τι μιλήσω. Παιδιά, το ότι είσαι σε αυτή τη γη και προσπαθείς, ας πούμε, να βγεις και λέμε εμείς ότι όντως θα γίνει το φωτός είναι πολύ γρήγορο κτλ. Σκεφτείτε ότι δεν είναι ό,τι πιο γρήγορο. Είναι ό,τι πιο γρήγορο σε κάτι που έχει μάζα και είναι υλικό εντός εικών. Σε οτιδήποτε δεν έχει μάζα και είναι άειλο, όπως είναι παράδειγμα το φως κτλ. Δεν είναι... Όχι, το φως έχει. Σε οτιδήποτε είναι άειλο, όπως είναι το ίδιο το σύμπαν, ενώ το κενό που λέμε εμείς, που δεν υπάρχει κενό μεταξύ, το περισσότερο κομμάτι του διαστήματος δεν είναι κενό, υπάρχει μαύρη ύλη, το dark matter. Το οποίο ακόμα δεν ξέρουμε τι είναι ακριβώς για το τέτοιο. Τι λέγεται. Τι είπα εγώ, μαύρη. Σκοτεινή ύλη. Λοιπόν. Αυτό ήθελα να σου πω που λες ο New Gamer εδώ πέρα που το λέει και όλος πιο πάνω. Ότι σε αυτό το σημείο να το σύμπαν λέει διαστέλλεται, τότε σε κάποιο σημείο θα είναι σαν να τρέχει σε διάδρομο. Όχι, όχι. Θα είναι σαν να τρέχει σε ένα διάδρομο που ο διάδρομος. Όχι ο διάδρομος πάει πιο γρήγορα. Ο διάδρομος μεγαλώνει σε διαστάσεις. Το ίδιο το σύμπαν διαστέλλεται πολύ πιο γρήγορα από τη διαστήματα του φωτός. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε τόσο εκόν τυχεροί σε σχέση μας, πούμε, με ένα δισεκατομμύριο χρόνια αργότερα στη Γη. Θα βλέπουν πολύ λιγότερα αστέρια και θα βλέπουν πολύ λιγότερα φαινόμενα στον ουρανό. Θα μου πεις μπορεί να έχουν βελτιώσει τα συστήματά τους, αλλά με γυμνό μάτι θα βλέπουν πολύ λιγότερα πράγματα. Γιατί ξέρουμε ότι χάνονται από το διάστημα πράγματα, δεν τα βλέπουμε πια, για το ακριβώς λόγο ότι απομακρύνονται πάρα πολύ από εμάς. Επίσης, αυτό που βλέπεις, ξέρεις ότι υπάρχουν σημεία και έχουμε βρει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν φωτογραφίες που έχουν, όχι με γυμνό μάτι εννοείται, έχουμε βρει φωτογραφίες από το Big Bang, από την έκρηξη, από αυτό την άβρα που δημιουργήθηκε, όχι την ίδια την έκρηξη. Το ξέρεις αυτό? Ναι, ρε. Είναι το, πώς λέγεται. Δεν ξέρω πώς λέγεται, αλλά. Γιατί ακόμα μπορείς να τα δεις. Μπλε χιόνια τηλεόραση. Δεν ξέρω, αλλά ακόμα μπορείς να τα δεις. Δηλαδή σκέψου ότι αυτό έγινε κάτι πριν τόσα δισεκατομμύρια χρόνια και μπορείς να το δεις τώρα. Δηλαδή ακόμα υπάρχει, ακόμα ταξιδεύει αυτό το φως. Κάποιοι άλλοι πλανήτες που νομίζουν πιο μακριά θα το δουν πιο μετά. Δηλαδή κάτι που εμείς βλέπουμε σήμερα, κάποιος άλλος το βλέπει αργότερα. Τέλος πάντων, είναι πολύ... Λοιπόν, εγώ στη ΔΕΗ έχω δει πολλούς εξωγήινους. Παντού υπάρχουν. Ναι, υπάρχει η θεωρία της πανσπερμίας. Έχει μεταδοθεί η ζωή από τους μετεωρίτες. Όλοι στο τέλος είμαστε ηλεκτρόνια, πρωτόνια και νετρόνια. Ισχύει. Ού, νετρόνια. Έχεις δει τους πλανήτες, τα neutron stars, τα οποία είναι από τα πιο... τα οποία είναι αστέρια, ναι, σαν τη Γη, που έχουν... Τι είναι αυτό που δείχνεις? Το σύμπαν. Το σύμπαν. Παραλίγο. Ωραία, αυτό είναι. Α, εννοείς η έκρηξη, το πρώτη φάση. Μας πήρε τα αυτιά. Εδώ πέρα, λέει, εδώ πέρα, που υπάρχει αυτό το μπλε, που είναι πολύ μεγάλο, λέει μπορεί να ακουμπάει ένα άλλο σύμπαν πάνω στο δικό μας, γιατί είναι υπερβολικά μεγάλο κενό για όλο το υπόλοιπο. Mm. Ναι. Τέλος πάντων. Μόνο με δεκτήριο. Μ' αρέσει πάντως που το κοινό μας είναι η ίδια φάση με εμάς. Συμμετέχει, ναι, στα παραμύθια, συμμετέχει στο εκτινισμού, συμμετέχει σε όλα. Και το θέμα της ποιο είναι ότι αυτό που μου φαίνεται τρελό είναι αυτό με το τέτοιο, με το entanglement με τα ηλεκτρόνια που επηρεάζει σε ένα και επηρεάζεται και ένα άλλο ταυτόχρονα οπουδήποτε στο τέτοιο, στο σύμπαν. Δηλαδή, αν έχω εγώ ένα ηλεκτρόνιο εδώ πέρα, ναι, υπάρχει ένα ηλεκτρόνιο, ξέρω εγώ, στην Ανδρομέδα, στον άλλο γαλαξία, και είναι tangled, επηρεάζοντας το δικό μου, επηρεάζεται και εκείνο εκεί πέρα. Το φαίνομαι με τις πεταλούδες, δηλαδή ισχύει και στο σύμπαν. Αυτό δεν γίνεται σε τέτοιο, με βάση την απόσταση. Αυτό γίνεται ακαριέα. Οπότε, θεωρητικά... Ακαριέα? Ναι, θεωρητικά, πώς το λένε, η πληροφορία μπορεί να τηλεμεταφερθεί στο διάστημα. Οπότε στο μέλλον, αν πεις ότι είσαι γαλαξιακό είδος, μπορεί να έχεις ένα ίντερνετ το οποίο να... Πώς το λένε, είναι ακαριό.
Άρα δεν θα έχει αυτή την επιλογή που έχουν τα κινητά και τα email και αυτά από το undo. Ναι. Όχι, στλα, ωραία, που στη... Καταρχήν εκεί για να σταλθεί θα πηγαίνει σε φάση στο κβαντικό επίπεδο στο ηλεκτρόνιο για να επηρεάσει το άλλο από την άλλη μεριά. Θα φύγω λίγο από αυτό το διαστημικό και τέτοιο. Για να σου πω κάτι, μια και μιλάμε για ηλεκτρόνια και τέτοια. Ξέρεις ότι ποτέ μα ποτέ εγώ με το τραπέζι δεν έρχομαι σε επαφή. Εγώ με το μικρόφωνο δεν το πιάνω ποτέ. Ότι πάντα ανάμεσα σε μένα και σε οποιαδήποτε επιφάνεια υπάρχουν, πάντα υπάρχουν άλλα μόρια. Είτε αυτό όμως είναι. Εσύ και το μικρόφωνο είστε 99% κενό. Ναι. Και ότι ποτέ όμως δεν έχω μάθει επαφή, το ξέρεις αυτό, έτσι. Δηλαδή αυτό που λένε ότι ο άλλος χτύπησε το χέρι στο τραπέζι, ποτέ δεν έχει χτύπησε το χέρι στο τραπέζι. Αυτό που νιώθεις είναι δεν ξέρω ακριβώς τώρα, δεν είμαι φυσικός να θα εξηγήσω. Δηλαδή ο Δήμιος που σου κόβει το κεφάλι, ποτέ δεν στο κόψε το κεφάλι. Απλά ακούμπησε τα ηλεκτρόνια. Το τσεκούρι του στο κόψε. Δεύτερο άνθρωπος. Λοιπόν, το τσεκούρι του στο κόψε, όχι αυτός. Υπάρχει ένα, έχει ξεκινήσει ένα κάτι σαν μήμο τέτοια σχόλια στο ίντερνετ, το οποίο ας πούμε πάνω σε αυτό που το κάναμε εγώ και εσύ τώρα, το οποίο το συνεχίζει ο ένας κάτω από τον άλλον, σε βάζει ότι δεν το σκότωσε αυτό, το σκότωσε ο Δήμιος. Όχι, δεν το σκότωσε ο Δήμιος, το σκότωσε το τσεκούρι του Δήμου. Και λέει, όχι, δεν το σκότωσε το τσεκούρι του Δήμου, το σκότωσε αυτός που έφτιαξε το τσεκούρι του Δήμου. Αν δεν το σκότωσε αυτός, το έφτιαξε αυτός που έβγαλε όπλο για κατοχή, έδωσε το OK να υπάρχουν όπλα. Όχι, δεν το έφτιαξε αυτός, καταλαβαίνεις, και πάει άστο. Ναι. Λοιπόν. Υπάρχει ένα τραγούδι, ρε, που ξεκινάει και λέει από μια κωμωδία, ένα σύριαλ, που λέει ποιος φταίει, ξέρω εγώ, έκανε ένας κάτι, ξέρω εγώ, με την αστυνομία, δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο, που ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλον και λέει όχι δεν φταίει η αστυνομική, φταίει η πολιτική, όχι δεν φταίει, πηγαίνει, ξέρω εγώ, και στο τέλος καταλήγει το τραγούδι, φταίει το Big Bang. Σωστός. Και το Big Bang, εντάξει, ακόμα παίζεται. Εντάξει, ταχύτητα του Big Bang. Κάτι που λέγαμε ταχύτητες πριν. Το ξέρεις ότι. Δεν ξέρω ούτε καν, δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ απλά να το δεννοηθώ, απλά να το παπαγαλίσω. Η επέκταση μετά το Big Bang, η εξάπλωση του διαστήματος, ή πώς το πούμε, το να αρχίσουν να πηγαίνουν, η διαστολή του διαστήματος, ήτανε 10, δεν ξέρω καν τον αριθμό όπως λέγεται, 10 στη μείον. Στη μείον 37 δύναμη το δευτερόλεπτο. Μεγάλων αρνητικά δηλαδή. Δεν ξέρω. Όχι. Δεν με κατάλαβες. Ήταν... Θα σε γελάσω, περίμενε. Γιατί ήταν τελείως κουφό. Πρέπει να το βρω κάπου. Καλά, μέχρι να το βρω αυτό, περίμενε. Μέχρι να το βρω αυτό. Γιατί μας φύγουν τα σχόλια και θέλω να τα έχω. Μη λέτε τέτοια θα μας αφορήσει ο Ιερώνυμος. Νίκος, αυτό το είπαμε αυτό με το τέτοιο, μόνο με διακτηνισμό. Ταυτοχρόνως είμαστε τα πάντα και τίποτα. Ρε Μπούμερ, ανάποδα είναι η κάμερα, τι μας το δείχνεις. Ναι ρε παιδί μου, το ξέρω ότι είναι ανάποδα, αλλά παρόλα αυτά ο Μπέντζης με κάποιο τρόπο καταφέρει και το διαβάζει. Γι' αυτό πας στο Μπέντζη να διαβάζει. Δεν το διαβάζω εγώ. Από καθρέφτη. Ναι. Ξέρετε ποιος έγραφε έτσι μέσα από καθρέφτη, ανάποδα, δεν έγραφε μέσα από καθρέφτη. Ποιος? Κάποιος τρελός. Καλά, μπορείς να το πεις και έτσι. Ο Νταβίντσι. Ο Νταβίντσι, ό,τι έγραφε, τα έγραφε μόνο από καθρέφτη μπορούσε να διαβάσει. Όλα τα έγγραφά του. Και όχι μόνο αυτό. Ο Νταβίντσι έγραφε κάσχες στον αριστερό, έτσι. Τι? Αριστερόχειρας. Αριστερόχειρα και έγραφε ανάποδα. Εντάξει, όταν μοιάζει και το σύνταγμα αυτό με ένα φίλο. Ο Νταβίντσι, άμα σου πω Νταβίντσι, τι σου στο μυαλό, δηλαδή ποιο το πρώτο που θα πει, τι επάγγελμα είναι ο Νταβίντσι? Εφευρέτης. Εφευρέτης, ναι, γιατί μου λέει ο ζωγράφος. Παιδιά, ο Νταβίντσι, τη ζωγραφική ήταν το χόμπι του. Εντάξει. Ίσα λέτε ο Persona Umbra, ο podcaster. Δεν είμαι podcaster στη ζωή μου. Δηλαδή, ήταν ζωγράφος από χόμπι. Χόμπι κανονικά. Δηλαδή, αυτό που εμείς έχουμε στο Λούβρο και λέμε απίστευτο, ξέρω τι έχει κάνει. Ήταν το χόμπι του. Σκέψου, δηλαδή, είναι τόσο genius ο τύπος που θαυμάζουμε τα χόμπι του. Φίλε, δεν υπάρχει το τι έχει φτιάξει.
Άστα. Έχει φτιάξει. Αλλά κατά βάση ήταν εφευρέτη. Έχει φτιάξει ό,τι θε. Α, δεν σου είπα. Μπορώ να το έχω κάπου το βίντεο. Υπάρχει, έχουν βρει τώρα τελευταία οι επιστήμονες ένα σκίτσο του μέσα σε κάποια από τα φυλάδια και στα έγγραφα που είχε. Όχι, όχι. Α. Το οποίο, παιδιά, παίζει, αλλά είναι πολύ μεγάλο επιτεύγμα αν ισχύει, να είναι ο πρώτος που έχει, που παρουσιάζει τη βαρύτητα. Πριν, πολύ πριν, δηλαδή, από, πες το λέω, πες το μωρέ, με το μήλο. Ναι. Πολύ πριν. Γιατί βρήκαν ένα σκίτσο. Κάτσε να το δω τώρα, μήπως το βρούμε κάπου. Γράψε το βασικά. Google αρέτα, ρε γάμο το. Με κάτσε να Google αρέτα εγώ. Και τα δείχνω στον κόσμο ανάποδα. Γράψε Da Vinci, Gravity Presentation, ξέρω, κάπως έτσι. Μπορώ να το περιγράψω πάντως, μέχρι να το βρει. Παιδιά, έχει κάνει... Που πέφτει προς τα κάτω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δείξε το λίγο αυτό. Και θα σα εξηγήσω πώς λειτουργεί. Θα σα εξηγήσω πώς λειτουργεί αυτό. Δεν πρέπει να ήταν γήινος. Λοιπόν, αυτό, παιδιά, μιλάμε για τώρα για άλλες χιλιετίες, για άλλα τέτοια. Μιλάμε 500 χρόνια πριν. Πόσο ήταν από το Γαλλίο. Αυτό, παιδιά. Αυτό εδώ που βλέπετε. Κάτσε να μεγαλώσω λίγο την εικόνα, να το βλέπει καλύτερα ο κόσμος. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε εδώ πέρα με το νερό. Βρήκαν επιστήμονες ότι για να δημιουργηθεί αυτό εδώ πέρα. Μπράβο, έτσι μεγάλωσε το. Αυτό σε πρώτη φάση δεν βγάζει νόημα. Να ρίχνω εγώ νερό και το νερό να πηγαίνει έτσι. Αυτό όμως εδώ σήμερα, οι σύγχρονοι επιστήμονες βρήκανε ότι μπορεί να συμβεί σε συγκεκριμένη ταχύτητα και αυτή η ταχύτητα, αν την κάνεις, υπολογίζεις τη βαρύτητα και το. Πρέπει να βάλεις δηλαδή σε αυτή την εξίσωση για να πέφτει το νερό έτσι, σε αυτή την ευθεία εδώ πέρα και να δημιουργείται αυτό το κομμάτι που βλέπουμε πέρα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Αυτές οι μπαλίτσες είναι το νερό που πέφτει. Για να κάποιος να εξηγήσει αυτήν την εικόνα, πρέπει να ξέρει τη βαρύτητα. Τι είναι η βαρύτητα. Και όχι μόνο να ξέρει τη βαρύτητα, να ξέρει ακριβώς τι είναι η βαρύτητα. Επιστημονικά. Θεούλης. Τέλος πάντων, πηγαίνετε να το δείτε, το ψάχνετε μόνο σας, διαβάστε σχόλια και τα λέω προς τον αναλυτικά την περίπτωση αυτή που σας λέω. Και παίζει να είναι πολύ πριν το Γαλλίο. Ο οποίος Γαλλίος, να πούμε ότι είναι ό,τι πιο μεγάλο μυαλό, από τα πιο μεγάλα που έχουν περάσει ποτέ από τη γη, έτσι δεν ήταν κάτι τυχαίο. Επίσης έχει εφεύρει ένα σωρό πράγματα. Ένα σωρό πράγματα. Ναι, ο ναι, τύπος έγραψε 5-6 νόμους που ισχύουν σε όλο το σύμπαν. Τουλάχιστον στο γνωστό μέχρι. Όχι, σε αυτά που βλέπουμε μπροστά μας και στην άμεση πραγματικότητά μας ισχύει η νευτόνια φυσική. Όταν φεύγουμε πιο έξω και μιλάμε για πλανήτες και τα λοιπά, δεν ισχύει η νευτόνια φυσική. Ρε φίλε, ναι, αλλά όταν μιλάμε για τη βαρύτητα. Ναι, αλλά η βαρύτητα είναι, υπάρχει σε όλο το, σε όλο το διάστημα. Περιγράφει τη ζωή στη γη. Η νόμη του. Αυτό. Ναι, οκ. Αλλά τόσο πάνω έγραψε τώρα τόσους νόμους φυσικής γύρω μας. Τα οποία, παιδιά, άμα το σκεφτείτε, δηλαδή, ότι η σημερινή φυσική βασίζεται σε αυτόν. Και στη σύγκριση που γίνεται, ας πούμε, σε αυτόν και στους σύγχρονους επιστήμονες, ή σε αυτόν, ας πούμε, και στον Αϊνστάιν, σου λέγω. Παιδιά, αν τους βάλεις κάτω, ο Αϊνστάιν βασίστηκε σε ανθρώπους προγενέστερους του και πήρε από κάπου τη σκητάλη. Αυτός δεν είχε. Αυτός δεν ξεκίνησε από κάποιον. Ποιος, ρε. Δεν είχε. Ο Γαλιλαίος δεν ξεκίνησε από κάποιον. Είσαι, ρε, τώρα. Δεν είχε. Υπήρχαν πόσοι από πίσω. Τι λες, ρε, τώρα. Αυτό δεν είχε. Δεν είχε, όχι. Όχι, δεν, όχι. Είχε. Δεν είχε. Δεν είχε. Δεν υπήρχαν αυτοί οι νόμοι σαν πώς το είναι, σαν... Ναι, δεν υπήρχε. Μιλάω για επιρροές και μιλάω για πράγματα. Το ένα έφερε τώρα. Δεν λέω επιρροές, ρε. Δεν λέω επιρροές. Το να σκεφτείς όμως το να βγάλεις ένα νόμο από το... Πώς το πω. Που κυβερνά τα πάντα πάνω στη γη. Και είναι, πώς λένε, είναι οικουμενικό, είναι παγκόσμιο, είναι φαινόμενο. Και δεν σου πω ότι δεν υπάρχουν φυσικοί. Από την αρχαία Ελλάδα και από την αρχαία Αίγυπτο και τα λοιπά, δεν υπάρχουν φυσικοί. Αλλά δεν είχε κάπου να το βασίσει αυτές τις θεωρίες και να τις εξελίξει. Τις δημιούργησε από το μηδέν τη θεωρία του. Τι έστω τη βαρύτητα, ας πάρουμε. Που τη δεχόμαστε ότι είναι ο Γαλλίος. Έστω, ας πούμε, ξεκινήσει από αυτό. Περίμενε. Λοιπόν, καταρχήν, όταν το πρώτο βιβλίο του Νεύτωνα, το Principia, βγήκε στη Royal Society, τον είπανε ότι έχει πλάγιαρισμό, ότι έχει κλέψει. Τόση ώρα, γιατί λέμε για το Γαλιλαίο. Συγνώμη, για τον Νεύτωνα, συνέχισε. Ναι, όχι, για τον Νεύτωνα, γιατί ψάχνω για το Γαλιλαίο, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Ναι, ο Νεύτωνας, ναι. Περίμενε. Λοιπόν, ο Νεύτωνας πήρε του Hooks το claim για το inverse square law,
και δούλεψε mm-hmm. πάνω σε αυτό, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι είναι το συγκεκριμένο. Ναι, ναι. Είμαστε ούτε καταλαβαίνουμε. Πήρε δουλειές και, πώς το λένε, έκανε acknowledged other δουλειές από τους συμπεριλαμβανομένου και του τι είναι αυτός, τι όνομα είναι αυτό. Βουλιάλδου. Καλά, αυτά είναι μεταφρασμένα κιόλας. Ο οποίος, όχι ρε, στα αγγλικά δεν το μεταφράζω. Το Βουλιάλδου το μεταφρασί. Ο οποίος υπονοήσε, αλλά δεν έκανε demonstration, το πώς ο ήλιος τραβάει τη γη, χρησιμοποιώντας το inverse square proportion to the distance. Μετά ο Μπορέλη, ο οποίος πάλι υπονόησε, Παναϊκού αλλά πάλι. Δεν περιέγραψε, για το, τι είναι αυτά, centrifugal tendency in counterbalance, τι είναι αυτά. Centrifugal είναι ο φυγοκεντρισμός, φυγοκεντρική τέτοια δύναμη, ναι. Tendency in counterbalance with the gravity attraction towards the sun. Δεν καταλαβαίνω από τι μας τα λες. Πήρε πολλών θεωρίες, τις ένωσε και έκανε και τα λοιπά και έφτιαξε το τέτοιο του. Έστω. Δεν τη συνέχισε όμως η θεωρία ενός. Έστω, μάζεψε όλα αυτά που είχε, τις γνώσεις, λόγω ότι ξύπνησε ένα πρωί. Αλλά έκανε μεγάλο άλμα, έκανε άλμα. Ρε, μεγάλο. Δεν διαφωνεί κανένας αυτό. Άμα εσύ πει, λέει, Διογάρα, το βλέπεις έτσι το Milky Way, δεν χρειάζεται. Ο New Game, εάν έχω δει, αυτό είναι του Νεύτωνα, εάν έχω δει πιο μακριά από τους άλλους, είναι γιατί στεκόμουν στους ώμους γιγάντων. Ο Νεύτωνας το έχει πει, δηλαδή πιο καλά, ψεκάθαρα. Ο Νεύτωνας το έχει πει, επειδή ναι. Ήταν, πώς ήταν αυτό, επειδή ήταν down to the earth. Επειδή το παλικάρι μου ήταν πολύ τέτοιο, πολύ μετριόφρον. Α, το εάν άλλο, μεταδώσει, άκουγα ότι όταν... Περίμενε. Δεν ξέρω γι' αυτό. Δεν ξέρω αυτό. Αλλά μου ήρθε κάτι στο μυαλό. Δεν ξέρω γι' αυτό για τον εαυτό, αν το έχει πει όντως. Αλλά γενικά δεν, τα ακούω λίγο βερεσέ αυτά τα τάδε, το πεωτάδε, τάδε, το πεωτάδε. Γιατί για να το έχει πει ο τάδε, πρέπει κάποιος να καθόταν από δίπλα του και να το έγραφε εκείνη την ώρα. Και τον εαυτό δεν τον ακούστησε κανείς πίσω. Είναι πολύ ωραίο άνθρωπο. Δεν είπε εκεί που ξυνόταν. Μπορεί. Μέταξε και κάποιος το έγραφε. Έχει επικρατήσει κάτι που το λέμε στο σχολείο μέχρι σήμερα, που είπε ο Τσόρτσιλ ότι οι ήρωες πολεμάνε σαν Έλληνες. Και το έχουν κάνει debunking, ότι δεν το έχει πει ποτέ αυτό. Θέλω να σου πω ότι περνάνε πράγματα στην ιστορία και στα βιβλία μας που δεν ξέρουμε ότι είναι. Προφανώς υπάρχουν πολλά τέτοια που έχουν βγει αργότερα. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι όταν πέθανε ο Νεύτωνας, τον κυδέψανε με, πώς το λένε, με ακολουθία βασιλιά. Και είχα πάει ένας Γάλλος τότε στο Λονδίνο εκεί πέρα και τα λοιπά και ήταν σε φάση ποιον κηδεύουνε και είναι, λένε, ο Νεύτωνας επιστήμονας και σε φάση τον κηδεύουν σαν βασιλιά, ένα προθνητό και έπαθε σοκ, έτσι, που οι Άγγλοι ήταν τόσο cool που ήταν όλοι ίσοι η φάση και η ελεύθερη κοινωνία και τα λοιπά και οι Γάλλοι ήταν με την αριστοκρατία και από κάτω η πλήβη και εγώ δεν ξέρω τι. Έτσι λέει ο Αλέξανδρος, δεν υπάρχει επαφή. Και ο Κίδης λέει ότι έπρεπε να έχετε καλεσμένο τον Χαρδαβέλα. Γιατί ο Χαρδαβέλα ασχολείται με αυτά. Πήγε σαν εξηγή του και αυτά παλιά. Αυτός δεν είχε, παιδιά, με αστροφυσική. Δεν είχε με αστροφυσική. Εντάξει, το είδες αυτό το meme που έβαλα στο story. Λέει, με τι ασχολείσαι, το ηγκόμενο στο ογκόμενο. Και λέει, αυτός αστροφυσικός. Α, λέει, υπέροχα, λέει, είμαι ζυγός. Και οι αρχαίοι Έλληνες λέει σε τι, οι αγαπητοί, σε τι, όχι ρε, για τη φυσική, εννοείται ρε παιδιά, δεν είπαμε αυτό. Έχω δει πιο μακριά από... Τι είπες. Βγάλανε πάρα πολλά και οι αρχαίοι Έλληνες και τα λοιπά, αλλά καταρχήν δεν τα χρησιμοποίησαν ποτέ να κάνουν να φτιάξουν τίποτα. Κατά δεύτερον, ήταν απλά από παρατήρηση και όχι από πείραμα. Και ήταν πολύ θεωρητικά. Δηλαδή, σκέψω το άλλο, ότι είχαμε ατμομηχανές στην αρχαία Ελλάδα. Και είδα σε φάση, ωραία, έφτιαξε με μια ατμομηχανή και έδειξε καλή είναι. Και σε φάση, ρε άνθρωποι, θα μπορούσαμε να είχαμε πάει στο 1800, ξέρω εγώ. Αλλά εντάξει, δεν σε ένοιαζε. Ήθελες απλά να κερδίσεις το στοίχημα. Θα έμπαινες στη Ρώμη με τέτοιο, με αξιοστοιχεία. Ναι. Είναι απίστευτο.
Κοίταξε, ναι, ισχύουν. Μόνο από αυτό το γεγονός πρέπει να κόψεις πολλούς βαθμούς απίστευτοσύνης από την αρχαία Ελλάδα. Τι εννοείς? Ότι είχαμε όλα αυτά τα τέτοια, αλλά τα είχαμε σε φάση. Α, ωραία, το έφτιαξε. Εντάξει, τώρα πάω να κάνω κάτι άλλο. Δεν με νοιάζει το εξέλιξη. Δεν με ενδιαφέρομαι. Κοίταξε, είχαν το εξής νομίζω που ισχύει σε όλα. Δεν ήταν μόνο στη φυσική τους κτλ. Ήταν σε πάρα πολλά. Ο κόσμος τότε, κατά τη γνώμη μου, μου αρέσει έτσι πως ήταν. Δεν βολεύει την ανθρωπότητα, αλλά είναι ωραίο όμως για τον άνθρωπο τον ίδιο. Τον επιστήμονα τον ίδιο. Σημαντικό. Ήταν όπως και ο Νταβίντσι. Προχωρούσαν σε ένα σημείο, αλλά προχωρούσαν μέχρι ένα σημείο σε αυτό το σημείο. Ή ως που μπορούσαν, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι δεν δίνουν όλη τη ζωή του, ρε παιδί μου, άλλος για πώς θα εξελίξει το αυτό. Δηλαδή, ο Τέσλα έδωσε όλη τη ζωή του, ο Νίκολα Τέσλα, με αφιερώθηκε μέχρι το θάνατό του μόνο σε ένα σημείο. Σε ένα σημείο πάνω στην επιστήμη του. Ο άλλος στην αρχή, ας πούμε, ο Νταβίντσι, έκανε ζωγραφική, ζωγράφιζε, έγραφε, εφευρέσεις. Έκανε πολλά. Πήγαινε με αγοράκια δεξιά-αριστερά. Γιατί ξέρει. Ο Νταβίντσι που δεν υπήρχε άλλο σαν καθόλου. Έτσι, εντάξει, χαλάρωσε και λίγο. Τι. Δεν υπήρχε άλλο σαν τον Νταβίντσι να κάνει τέτοιο βίο και να παράξει τέτοια πράγματα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω και στην αρχαία Ελλάδα, ο Δημόκριτος, ας πούμε, χάρη, δεν μπορεί να δεν ήταν όλη μέρα μόνο με το. Άλλο αυτό να ξέρει. Πώς ο Δημόκριτος δεν ήταν που ήταν με το άτομο. Ναι. Άλλο αυτό πάλι. Που δεν έχεις κανένα στοιχείο. Δεν μπορείς να δεις ούτε καν ότι κάτω από ένα κομμάτι πέτρας, ας πούμε, μέσα υπάρχουν άλλα μόρια και άλλα τέτοια. Ότι υπάρχουν μέσα, μπορείς να δεις πιο μέσα ότι υπάρχουν άλλα, όπως είναι τα άτομα. Ούτε, πώς μπορείς να σκεφτείς ότι μπορεί να υπάρχει κάτι εκεί μέσα? Κοίταξε, δεν νομίζω... Δεν βγάζει νόημα. Τι? Δεν νομίζω ότι αναφέρομαι στο άτομο το οποίο έχουμε σήμερα ως άτομο. Έστω το ότι υπάρχουν κάποια μόρια. Έλεγε σε φάση ότι υπάρχει ένα σημείο που δεν τέμνεται άλλο, είναι άτομο. Ναι, οκ. Αν βάλεις όμως μέσα ότι... Σκεφτόταν ότι υπάρχουν μόρια, ότι υπάρχουν, ας πούμε... Επίσης και σε αυτό λάθος ήταν. Το άτομο μπορεί να έχει επιμέρους να στοιχεία. Τέμνε. Ναι. Άλλο αυτό, ρε, επειδή μου ήταν λάθος, λέει. Αντί να του πεις στον ανθρώπο ότι πώς το σκέφτηκες, ρε, παιδιά, αυτό. Τέλειος στο τέλος. Λάθος είσαι. Τίποτα δεν κάνετε. Σκέψου, ρε, φίλε, πόσο... Δεν ξέρω, απίστευα πράγματα. Αλλά σε κάτι που θα μπορούσαν από την αρχαία Ελλάδα, από τον αρχαίο κόσμο, γενικά πια αρχαία Ελλάδα, δηλαδή μιλήσουμε και πολύ πιο μπροστά, μπορούσαν οι Σουμέοι, που λέει λόγος, να έχουν βγάλει. Α, υπάρχουν οι πολιτισμοί πριν από την αρχαία Ελλάδα που είχαν βγάλει ότι ο ήλιος είναι το κέντρο του γαλαξία μας, του solar system μας και όχι η γη. Όπως είναι οι Σουμέοι κτλ. Αυτή ήταν πολύ μπροστά, ρε. Αυτή φαντάζομαι ήταν 8.000 χρόνια π.Χ. πώς θα ήταν. Ήταν πριν τους Αιγυπτίους, πριν τους Έλληνες και είχαν επιστήμη. Καλά, λογικό, τύποι βγάλανε. Τι δεν βγάλανε? Βγάλανε γράμματα το ένα, το άλλο. Απίστευτα πράγματα. Πολύ σπουδαίοι λαοί. Σκέψου ότι η θρησκεία των Σουμέριων, αν θυμάμαι καλά, είναι η πρώτη θρησκεία η οποία είναι τέρμα κοντά με τον χριστιανισμό. Αν πάρεις και τα αναλύσεις, παίζει να είναι ένα-ένα, ξέρω εγώ. Σαν θεωρία ή σαν τέτοιο. Έχουν και ο ζωροαστρισμός, ναι, οι Σουμέροι. Έχουν κέντρο τον άνθρωπο και όχι, ξέρω, τους θεούς ή κάτι τέτοιο και είναι πολύ κοντά σαν θρησκεία, είναι πολύ κοντά στις μοντέρνες θρησκείες. Άνετα θα μπορούσε να επικρατήσει αυτή σαν κύρια θρησκεία παρά οι υπόλοιπες. Ναι. Γεια σου, Αλέκο. Αν έχεις φίλο εξωγήινο, μπορείς να μάθεις πολλά πράγματα. Καλά. Είχαμε και εμείς πολιτισμό 8.000 χρόνια πριν. Είχαμε, παιδί μου, αλλά δεν είμαστε αυτό το επίπεδο. Σε εποχές Χαλκού και τέτοια στην Ελλάδα δεν είχαμε καμία σχέση με αυτά. Είμαστε λίγο βάρβαροι σε αυτά. Δεν είχαμε καμία σχέση. Τι? Είχαμε και τους Μινοήτες. Είχαμε και τους Μινοήτες, οι οποίοι Μινοήτες. Τέλος πάντων. Όχι, το ψάχνω ακόμα. Κοίταξε, με βάση τη γραφή τους, τη γραμμική, την αλφα που είχαν πιο πριν και τη βήτα που έχουμε καταφέρει και τέτοιο, θεωρείται ότι είναι ελληνικά. Οπότε θεωρούμε τους ότι είναι Έλληνες. Δεν είναι οι Μινοήτες. Με DNA και με τέτοια. Τι DNA έχεις κάνει από Μινοήτικη Κρήτη? Δεν βρίσκεις απευθείας, φίλε. Βρίσκεις, ξέρω εγώ, κάτι κατάλοιπο το οποίο μπορεί να έχει DNA. Ξέρω, μπορεί να είναι, δεν ξέρω,
κόκαλο μπορεί να έχει, μπορεί να έχει τρίχα, νομίζω, μπορεί να έχει χιλιαδιό, το οποίο θα το βρεις DNA, θα είναι τελείως καταστραμμένο, δεν θα μπορείς να βγάλεις άκρη. Αλλά κάνει, πώς το λένε, προσέγγιση ότι έτσι ήταν, ξέρω εγώ, και οπότε ταιριάζει πιο πολύ σε αυτό το τωρινό. Θα σας πω σε ένα επόμενο τέτοιο. Αλλά μην το πούμε σήμερα, το κάνουμε σε ένα άλλο. Αλλά σε ένα... Ξέρετε ότι υπάρχει ένας, υπάρχει ένας Έλληνας στην Βίβλο, πολύ σπουδαίος, πολύ γνωστός, όχι σπουδαίος, πολύ γνωστός Έλληνας, και ήταν παρέα με τον Δαβίδ. Πολλοί κόσμοι το ξέρει, αλλά αυτός ήταν Έλληνας. Έλληνας, ήταν κριτικός για την ακρίβεια. Αλλά θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες, θα σας πω αργότερα. Από το κόκαλο μπορούμε να δούμε και τη διατροφή που είχαν τότε. Ναι, είτε μπορούσα να δεις. Τι ήθελα να σου πω, ναι, κάτι που θα μπορούσαν να δουν από τότε, αλλά δεν το καταφέρανε. Δηλαδή, ενώ κάνανε άλλα επιτεύγματα. Ήταν αυτό με σχετικά με. Είχαν ακούσει ότι δεν θεωρούνται Έλληνες, έχουν άλλη καταγωγή. Και εγώ το έχω ακούσει, αλλά θα δούμε. Αυτά όλα μένει να αποδειχθούν. Θα μπορούσαν να. Αυτό το ακούσει και για τους Τρώες, αλλά οι Τρώες είχαν ελληνική καταγωγή. Θα σε γελάσω τώρα, γιατί τέλος πάντων δεν ξέρω. Το είχε. Μιλάμε... Το τελευταίο στην Wikipedia και τα λοιπά και το ανέφερε ξεκάθαρα. Α, καλά, εντάξει. Τη Wikipedia σου έχω πει, μπορεί να το γράφω εγώ, εσύ ή οποιοδήποτε. Ναι, αλλά ρε φίλε, από κάτω έχει ένα κάρο πηγές. Δεν σημαίνει ότι μπορείς να γράψεις ό,τι θέλεις. Μπορεί να πάρεις. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Αλλά μπορεί ο άλλος να γράψει κάτι άλλο και να έχει άλλο ένα σωρό πηγές. Αν γράψεις τις πηγές σου και τσεκάρουν όλες τις πηγές, θα γράφεις βλακίες και θα σε πετάξουν έξω. Όχι, ρε. Θέλω να πω ότι υπάρχουν, όταν υπάρχουν αντικρού. Όταν ένα θέμα δεν είναι ξεκάθαρο, υπάρχουν πηγές για τις δύο όψεις. Ναι, ρε φίλε, αλλά εντάξει, υπάρχει, από κάτω έχει 15 σελίδες πηγές. Δεν μπορούν οι 15 σελίδες να είναι όλες διαφορετικές. Να. Ο Αλέξανδρος λέει ότι εννοείται ότι ήταν Έλληνες οι Τρώες. Ναι. Αν ήταν Έλληνες οι Τρώες με βάση τον Τροϊκό Πολεμό, τότε γιατί μαζεύτηκαν οι ελληνικές πόλεις εναντίον της Τρίας. Καταρχήν τότε δεν ήταν το ελληνικό, ας πούμε, και έτσι λέγεται και η Μακεδονία, ότι κατέκτησε την Ελλάδα η Μακεδονία. Ήταν ελληνικά φύλλα όμως και αυτή. Η Μακεδονία κατέκτησε την Ελλάδα, αλλά δεν λέει πουθενά ότι δεν ήταν Έλληνες. Ποιος? Κατέκτησε την Ελλάδα γεωγραφικά, το λέμε. Δεν λέμε... Εκεί όμως ήταν Έλληνες εναντίον Τρώων. Δεν είπα ποτέ ότι ήταν Μακεδόνες εναντίον Ελλήνων. Έχεις διαβάσει ποτέ τη φράση Μακεδόνες εναντίον Ελλήνων? Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Αυτό που θα μπορούσαν από τότε να δουν, τέλος πάντων, ήταν αυτό με τον ήλιο. Γιατί υπάρχουν σημεία στον πλανήτη, όπως είναι παραδείγματος χάρη τώρα, και το βλέπω αυτό καθημερινά τώρα, ας πούμε, εδώ που ζω στη Σουηδία. Ότι βλέπεις ότι ο ήλιος δεν δει, για παράδειγμα, σε κάποιες μέρες του κάποιου σημείου του πλανήτη. Και μετά καταλαβαίνεις ότι τελικά εμείς γυρίζουμε γύρω από αυτούς. Γιατί βλέπεις τον ήλιο, ας πούμε, να πηγαίνει γύρω όλο το 24ωρο, απλά να υπάρχει στον ουρανό και να περιφέρεται. Άρα τελικά δεν είναι, δεν είναι ο ήλιος που μεταφέρεται γύρω από τη γη. Είμαστε εμείς που πάμε γύρω από τον ήλιο. Αυτό θα μπορούσαν να το δούνε, λαοί που είναι πιο βόρεια. Οι Τρώες είχαν ελληνική καταγωγή γιατί ο έλεγχος των στενών. Για ποιο πράγμα. Οι Μινωίτες δεν είχαν, υπάρχει ανάλυση προς αυτό. Τέλος πάντων, τα έχω ακούσει και τα δύο, δεν ξέρω. Πάνω στην άλλη. Τι. Υπήρχαν 15.000 Τρώες, η μία πάνω στην άλλη, σαν πόλεις. Καταστρεφόντους, καταστρεφόντους, κτλ. Αυτό το ξέρεις, ότι όταν πήγε ο άλλος να... Ο Σλίμαν δεν ανακάλυψε την Τρία. Ο Σλίμαν ανακάλυψε την Κρήτη, νομίζω. Την Τρία ποιος την ανακάλυψε? Την Τρία ποιος την ανακάλυψε? Ο Τέσσερα. Δεν ξέρω. Έλα ρε, αυτός πρέπει να ήταν. Γράψε το κάπου. Δεν θυμάμαι, δεν μπορεί να τους μπερδεύω τέλος πάντων. Όχι, μπορεί να ήταν και τα δύο. Δεν σου απογορεύει να είναι. Οι δύο γνωστοί, να δεν μπερδεύω τα ονόματα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Εννοείται, πάντα ήταν ο έλεγχος στενών. Ο τύπος πήγε και σου λέει. Κάπως έτσι τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς την ιστορία. Ότι πήγαινε και σου λέει. Ψάχνανε και ήταν σίγουρος ότι έχει από τότε και κάτω. Τότε και κάτω έχει πολιτισμό, ας πούμε. Τάδε έδαφος και κάτω. Και βάλανε δυναμίτη και τέτοια, ξέρω, για να ανοίξουν, να προχωρήσουν σε ένα σημείο και μετά αρχίζουν να σκάβουν πιο ήρεμα για να μην καταστρέψουν. Και λέει ότι καταστρέψανε πάρα πολλά άλλα που ήταν, όπως είπες εσύ, που ήταν το ένα πάνω στο άλλο. Καταστρέψανε πάρα πολλά μετέπειτα αρχαιολογικά ευρήματα.
γιατί θεωρούσε ότι δεν υπάρχει τίποτα στον διάμεσο, αλλά εκεί είχαν πάρα πολλά. Όπως λες εσύ, ας πούμε, ότι έκτιζαν τη μία πάνω στην άλλη, ο Σλίμα ανακάλυψε την Τρία. Και τους ολωτούς τάφους. Α, τους ολωτούς τάφους που, στις Μυκήνες. Ναι. Ο... Όχι. Άλλος πρεδάστης, μην νοήτες. Πάντως ο Σλίμα ήταν την Τρία, ναι. Ο Ερίκος Σλίμα. Τέλος πάντων, whatever. Λίγο μετράει, δεν μας νοιάζει. Καταρχάς, θα προχωρήσουμε σε κανένα βίντεο. Εσύ έχεις. Εγώ έχω, ναι. Δεν είμαι αντίσης. Ναι. Κοίταξε, από ό,τι διαβάζω, χωρίς να έχω κάνει έρευνα τέτοιο, όλες οι πηγές αναφέρουν ότι τουλάχιστον ήταν η Τρία. Για ποιο μιλάμε τώρα? Κάποιος λαός, ο οποίος κατακτήθηκε από την Ελλάδα και μετά ήταν ελληνικός. Δεν ξέρω αν ήταν την Τρία και μετά. Αλλά κάτι τέτοιο κατάλαβα από δύο λεπτά που κοιτάω τώρα. Μη ελληνικές πηγές. Να πάμε λίγο στην... Έτσι απλά το αγγίξουμε, δεν θα το πούμε σήμερα. Να πάμε λίγο στην... Τι έχουμε πει πολλές φορές, αλλά με ενδιαφέρει τόσο πολύ, ρε γαμώτο. Θέλω να αναπτύξουμε κάποια στιγμή, αλλά είναι και ώρες τώρα δύσκολες. Το κομμάτι του ότι οι καταβλισμοί, όπως είπες πριν για το Χριστό και τα λοιπά, για τη χριστιανική θρησκεία, ότι οι καταβλισμοί και τα λοιπά υπάρχουν σε πάρα πολλούς λαούς της γης. Σε πάρα πολλούς λαούς, ο καταβλισμός. Αυτό σου δημιουργείται... Πριν πας εκεί πέρα, πατάω αν οι Μινόενς ήταν Έλληνες και βγαίνει το Καναδικό Μουσείο Ιστορίας και γράφει πρώτο-πρώτο «Minoans were not Greeks, nor do they appear to be closely related». Τι λες? What? Δεν έχουμε σίγμα. Για βάλω το λίγο εδώ αυτό. Πού το είδες αυτό πατάς? Οι Καναδοί. Οι Καναδοί δηλαδή λένε ότι οι Μινόενς δεν... Παιδιά, όταν σας λέω κάτι, ότι παίζονται όλα και το μόνο που έχουμε για τους Μινόενς που ξέρουμε, που μας πλησιάζει στο ελληνικό, είναι η γραφή τους. Η γραμμική, αλλιώς ακόμα παίζονται. Δεν ξέρουμε οι Μινοίτες ακριβώς τα πράγματα. Μάλιστα. Το Canadian Museum of History. Greece, Secrets of the Past, the Minoans. Τι από, δεν ξέρω. Τι λες. Κοίταξε, πολλά από αυτά στο σχολείο τα έχουμε καπηλευτεί λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, εντάξει. Αλλά ναι, σας έχω ξαναπεί ότι αυτά που εμείς στην Ελλάδα θεωρούμε ότι στο ελληνικό σχολείο, στην ελληνική εκπαίδευση, θεωρούν ότι α, αυτό είναι ελληνικό, α, αυτό είναι ελληνικό, α, κοίτα εκεί, α, κοίτα η Μενούνος έχει ελληνική καταγωγή. και άλλα τέτοια, η Παπαρίζουν Ελίδα, οτιδήποτε γουστάρουμε και το παίρνουμε, πώς το λένε, ο Αντικούμπο είναι Έλληνας κτλ. DNA reveals origin of Greece's ancient Minoan culture. Of Greece ancient Minoan culture. Reveals origin of Greece ancient Minoan culture. Οκ. Να, βλέπεις όμως ότι ακόμα. Δηλαδή, δύο πηγές καλές, ξέρω εγώ τώρα. Αν πάρω τώρα αυτό εδώ πέρα που μου λένε για την τέχνη και για τα τέτοια, παράτα με τώρα. Τώρα οι άλλοι λένε DNA, χέσαμε. Ναι, αλλά το DNA, ρε φίλε, γιατί και αυτό με το DNA και αυτά. Δηλαδή αν πάρεις ένα DNA κάποιου που ήταν από τη σημερινή Σκόπια, περίμενε, ή από τη σημερινή, ας πούμε, Θράκη. Να συμφωνήσουμε σε κάτι, ότι είμαστε άσχετοι από DNA research. Και δεν ξέρω πώς χειρίζεται. Ναι. Ναι, είμαστε. Άλλο λέω. Χειρίζεται και τι είναι σωστό δείγμα DNA και τι όχι και πού μπορεί να το βρεις. Συμφωνώ. Αλλά με βάση το DNA, παιδί μου, θέλω να πω με τους λαούς κτλ. Εδώ δεν ξέρουμε, ας πούμε, αυτό το που, τι ήταν ο κάθε ένας, ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή έχουμε τόσο μπασταρδευτεί τα τελευταία 500 χρόνια, ας πούμε, με τους Τούρκους κτλ. Τι? Συνεχώς γινόταν αυτό. Αυτό σου λέω. Και θέλουμε να βγάλουμε άκρη τι ήταν 8.000 και 10.000 χρόνια π.Χ. Μέσο όρο, ρε φίλε. Καταρχήν, υπήρχαν ιστορίες στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και στην Βυζαντινή, όπου μεταφέρανε κόσμο από άλλες περιοχές για να μην ερημώσουμε διάσημες πόλεις. Ας πούμε, νομίζω το είχαν κάνει οι Βυζαντινοί αυτό στην Αθήνα. Γιατί η Αθήνα ήταν ένα χωριό με πρόβατα, να πω, δεν ήταν τίποτα. Στην
αργότερα, ξέρω εγώ. Ισχύει. Ένα άλλο όμως είναι ότι πάρα πολλές περιοχές μένανε ανέγγιχτες, γιατί ήταν τόσο απομονωμένες και τα λοιπά, που περνούσε από πάνω Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ο Κέσσαρας, Βυζαντινή, και αυτό ήταν το ίδιο. Δεν καταλάβαινε ποιος είναι ο άρχον τους. Ήταν μέσα σε μια αυτοκρατορία, μέρος μιας αυτοκρατορίας, αλλά δεν αλλάζει τίποτα για αυτούς. Οπότε υπάρχουν και τα δύο. Το θέμα είναι... ναι, ισχύει και αυτό. Δεν ήταν αρχαιολόγος, νομίζω, ούτε εγώ. Τα θέματα που λες, Μάσχε, δεν μπορούμε, δεν έχουμε. Τι θέματα, ρε. Είναι κανονικά. Απλά να λέγομαστε μη οικονομικό καφενείο, ένα άλλο της καφενείου, σαν να πηγαίνει σε καφενείο. Δηλαδή, τα θέματα που έχουμε είναι ότι θα συζητούσουμε με φίλους για καφέ. Ό,τι του φανεί, του λέω στο φανεί. Δεν έχουμε σύγχρονα θέματα. Δηλαδή, δεν είμαστε ότι είμαστε κομπή. Μιλάμε μόνο για οικονομικά ή μόνο για φυσικά ή μόνο για αστροφυσικά ή μόνο για αρχαιολογικά. Μιλάμε για ό,τι είμαστε τέτοιο. Σε άλλα μιλάμε για άλλα πράγματα. Κατακλυσμοί εννοείς. Γιατί εγώ τι είπα. Κατακλυσμοί είπα. Τι είπα εγώ πριν. Δεν ξέρω. Όχι καταβολισμοί. Είπα εγώ καταβολισμοί. Είπα, έχω κουραστεί αν έχω πει καταβολισμοί. Δεν ξέρω καν τι σημαίνει καταβολισμοί. τι είναι καταβολισμοί. Ελληνικό φίλο λένε ότι είναι μηνύτες. Ναι, οκ, okay, τα καλύτερα έχασα, ρε φίλε, δεν πειράζει. Δεν έχασα τα καλύτερα, εδώ είμαστε. Θα επανέλθουμε σε όλα αυτά. Γιατί πήγαιναν στην Ήπειρο της σημερινής Αμερικής οι μηνοίτες μαζί με τους Αθηναίους. Ο λόγος που έφευγαν κάθε 7 χρόνια κάποιοι Αθηναίοι και πήγαιναν στην Κνωσό ήταν να ταξιδέψουν και να πάνε στην Βόρεια Αμερική. Να κάνουν τι εκεί. Να δουν πώς πάει το χρηματιστήριο. Νομίζω παρατράβηξε λίγο. Φεύγω, πάω Βόρεια Αμερική. Δεν ξέρω, Αλέξανδρε, όλο αυτό που λες, δεν ξέρω. Εσύ, μου φαίνεται λίγο περίεργο. Καταρχάς, γιατί να πηγαίνεις κάθε 7 χρόνια στην Βόρεια Αμερική. Ναι, δεν έπαχα. Αλλά είχαν πλοιαράκια. Ναι, δηλαδή, όποιος πήγαινε, πιθανότητα να μην ξαναγυρίσεις. Ναι. Να μην φτάσεις, καταρχάς. δεν ξέρω καθόλου. Να μου πεις πήγανε μέχρι η Ισπανία και τα λοιπά, το καταλάβω, ξέρω όλα αυτά. Αλλά από εκεί και πέρα, δεν γίνεται. Μέχρι και στο Civilization. Δεν μπορείς να πας παραπέρα. Πρέπει να φτιάξεις πλοία. Τίποτα πέσα σήμερα. Έλα, αστείο ρε παιδιά αυτό. Άντε γελάστε. Τι το αστείο το κατάλαβα. Καταβλισμοί έλεγες. Α, καταβλισμοί, όχι καταβολισμοί. Που μου είσαι γράψει πάνω. Καταβλισμούς. Α, καταβλισμούς είπα. Ήθελα να πω κατακλυσμούς, sorry. Το έγραψα λάθος λόγω της αυτόματης διόρθωσης. Π.χ. καταβλισμοί το Ρωμά. Ναι, αν έχω πει αυτό λάθος. Δεν τα λέω τυχαία. Δεν λέμε ότι τα λες τυχαία. Λέμε ότι πολλοί μπορούν να πούνε οτιδήποτε. Δεν είναι όμως τυχαία για αυτό που λες. Καταλαβαίνεις. Κάτι που δεν έχουμε στοιχεία δεν μπορούμε να το υιοθετήσουμε. Το τι μπορεί να φημολογείται κτλ. Ω, καλά. Ένα σωρό. Εδώ όμως δεν έχουμε στοιχεία ακόμα αν οι μηνοίτες είναι 100% Έλληνες. Δεν έχουμε πολλά στοιχεία για πολλούς λαούς, για πολλές τέτοιες. Και επίσης τι είναι και όλα αυτά. Πού μας έλεγε, τι είναι αυτό που βλέπουμε. Λοιπόν, πήγανε οι αρχαίοι Έλληνες στον Καναδά. Λοιπόν, και βλέπεις το Τορόντο να πίνουν καφέ, φωτογραφίες πιο κάτω. Έτσι αγιάδες της αρχαίας Ελλάδας. Γκρίκα μάκη από κάτω. Α, τι λέτε πέρα. Καλά, μέχρι να διαβάσεις εσύ, δείξε μας τη φωτογραφία μας. Remains of this historic Greek settlement in North America. Nor are the first hand descriptions of such journeys anything. Οπότε πήρανε διαλόγους του Πλουτάρχου, τους παρερμήνευσαν και είπαν ότι πήγαν στη Βόρεια Αμερική. Μάλιστα. Και γιατί δεν υπάρχει λέει, τίποτα από το οποίο να είναι φυσικό και να αποδεικνύει ότι πήγαν οι Έλληνες εκεί πέρα. Κάπου. Τώρα μπορώ να το βρω. Τέλος πάντων. για να χαλαρώσετε, το είστε αυτό. Ποιο. Περίμενε. Και επίσης αυτό εδώ πέρα το βγάζει ο Λυριτζής and his colleagues. Όταν γενικά πάω να ψάξω την ιστορία κάποιου λαού, αποκλείω τους ίδιους που περιγράφουν. Θα πάω να ψάξω ξένους τι λένε, άσχετους.
Γιατί αυτός προφανώς μπορεί να κινείται από το να φέρει λεφτά στο πανεπιστήμιο του μέχρι το να νιώσει πιο καλά υπερήφανος για την καταγωγή του. Ναι, εννοείται. Αλλά δες λίγο αυτό. Σου το... Στο ακυρώνω. Μέχρι να μας δεις τέτοιο. Να χαλαρώσουμε λίγο το κλίμα. Το κλίμα. Και μετά σου ξαναβάλω. Δες λίγο αυτό. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Αλλά είναι πολύ αστείο νομίζω. Πες μου να ακούγεται ήχος μόνο, γιατί παίζει σημασία, έχει σημασία. Τι είναι αυτό? Έχει ήχο? Ναι, ναι. Οκ. Καλό. Καλό, καλό. Λοιπόν. Στην Ισλανδία πήγανε και έχουμε και αποδείξεις. Ποιες είναι οι αποδείξεις που έχουμε ότι πήγανε στην Ισλανδία? Δεν ξέρω. Τίποτα πέσαν σήμερα. Τι εννοείς? Για αυτά που λέμε. Ψάξτε το όλοι. Καταβλητισμοί. Τι τριχάρα είναι αυτή. Τέτοιο, παιδιά. Πώς είναι αυτό? Τεστοστερόνη. Τι περιμένεις? Σας είπα... Α, σου είπα αυτό. Έκανα πρώτη φορά 50 ώρες νηστεία. Και... αφού είμαι εδώ, καλέ με. και φίλε, ανάμεσα σε αυτά που διαπίστωσα, δεν μπορώ να το πω, που είχα διαβάσει, είναι ότι ανεβάζει περίπου, καλά θυμάμαι πόσο τοις εκατό ανεβάζει, νομίζω 400% κάτι τέτοιο, ανεβάζει στη τεστοστερόνη σου, και ανεβάζει τον growth hormone σου, που είναι αυξητική ορμόνη, 2000% μετά τις 50 ώρες. Νηστεία ή fasting, ποια είναι η διαφορά? Νηστεία είναι ελληνικά το fasting, νομίζω. Ναι. Ναι. Τέσμα, δεν έτρωγα τίποτα, ενώ. Νερό και τσάι και τέτοια, και καφέ μπορείς, εντάξει. Υποτίθεται έχει μια θερμίδα, νομίζω, αλλά τέσμα, δεν χαλάει την νηστεία σου, δεν ανεβάζει τα επίπεδά σου. Μετά τις 50 ώρες, τέλος πάντων, έχεις επίπεδα, ας πούμε το growth hormone, μπορείς να ανεβάσεις κατά 0,1% points πάνω την ορμόνη σου και κάνει 450 ευρώ η ένεση, 400 με 450 ευρώ. Υπάρχει, μπορείς να την πάρεις από γιατρό. Ενώ εδώ σου λέω να την ανεβάσεις 2000% δωρεάν. Τώρα δωρεάν, εντάξει, με κόπο. Γιατί 50 ώρες, παιδιά, σου αρέσουν όλα μετά. Θες να φας και τα τούβλα. Το fasting είναι το intimate. Πώς λέγεται αυτή η λέξη πάντα? Ναι. Intimate. Η διαλυματική νηστεία. Το fasting το σχέδιο είναι νηστεία. Intimate fasting είναι αυτό το intermediate. Πώς λέγεται? Intermediate. Αυτό. Σε δύο σενάρια θα έχει μείνει έγκυος. Intermediate fasting. Σαν τέτοιο σενάριο θα έχει μείνει έγκυος ο Bruce Lee από Chuck Norris. Με τίποτα. Εντάξει, ο Bruce Lee, παιδιά, είναι άρχοντας. Θα μην κάνεις έγκυος. Ναι, αλλά και ο άλλος Chuck Norris, φίλε. Κάνει που σάψεις και σπρώχνουν τη γη προς τα κάτω, εντάξει. Όντως. Λοιπόν, τέλος πάντων, 50 ώρες. Και σε κάποια φάση, καλά είμαι εγώ, με αξίδι σας έχω πει, έτσι, σας έχω ξαναμιλήσει. Κοιμάμαι 4-5 ώρες, ας πούμε, τις καθημερινές. Γενικά, ποιες καθημερινές, ξέρω τον κύριο, ακόμα χειρότερα. Που έχουμε και κουμπές εδώ. Και θυμάμαι ότι τη μέρα που τελείωνα τις 50 ώρες ήταν να πάω ποδόσφαιρο. Όχι ψέματα. Το ποδόσφαιρο ήταν μια μέρα, ήταν κάπου στις, δεν θυμάμαι, 30 κάτι ώρες. Αλλά ήμουν τόσο κουρασμένος από όλες τις απόψεις και από την πείνα, δηλαδή δεν είχα ενέργεια καθόλου. Και ήταν πάω να παίξω ποδόσφαιρο και πήγαινα προς το εκεί που θα παίζαμε ποδόσφαιρο. Περπατούσα και λέω, πού θα λιποθυμίσω. Από το περπάτημα, για να πάω χαλαρό, δεν έτρεχα κάτι. Και λέω, πού πάω να παίξω μπάλα? Παιδιά, σας πληροφορώ ότι μετά από λίγο αρχίζει μπάλα και τα λοιπά. Παίρνω τα... Εντάξει, δεν πετούσα, αλλά ήμουν πολύ καλά. Πολύ καλά. Εντάξει, δεν πετάω κάθε φορά. Ήταν πάρα πολύ καλά. Και συνέβη, δηλαδή, το κράτησα και μετά την επόμενη που ξαναγυμνάστηκα, στις 50 ώρες δηλαδή, τώρα δεν μπορώ να σας πω διαφορές, αλλά αν ισχύουν αυτά που λέει, τότε κάνεις πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη των μειών σου
την ώρα που γυμνάζεσαι και οι ορμόνες σου, τη στερόνη σου είναι στο full, το growth hormone σου είναι στο full, πιάνει πολύ περισσότερο η γυμναστική σου. Ένα αυτό. Δεύτερον, έχεις διατηρηθεί από τις 12 ώρες περίπου που αρχίζει και έχεις λίπος μέχρι τις 50, έχεις διατηρηθεί μόνο με λίπος. Τι άλλο θα βλέπουμε? Εδώ είναι οι Φοίνικες και εδώ είναι η Ελλάδα. Οι Φοίνικες είχαν πάει από εδώ, πιάσανε το νότιο κομμάτι και πήγανε μέχρι Αγγλία. Αλλά πολύ βροχή και δεν ξαναπήγαν, βλέπω. Ναι. Και οι Έλληνες είχαν πιάσει αυτά εδώ πέρα, τα μέρη, Αιγύπτος και εδώ Νότια Γαλλία και τα λοιπά. Έπαιζες ποτέ το video game το τέτοιο με το Rome Total Empire, πώς λέγονταν? Ναι, εννοείται. Οι Νουμίδιανς σου άρεσαν? Γιατί τους βλέπω εδώ στο χάρτη που έβγαλες. Νουμίδιανς. Γιατί έβγαλες το χάρτη, ρε? Ξαναβάλε το χάρτη. Γιατί τι θες να δεις? Ήθελα να δω και άλλα πράγματα. Μου φάνηκαν ενδιαφέρον. Η Νουμίδια δουλέψει εδώ πάνω. Πού είναι σήμερα το Μαρόκο και τα λοιπά. Ναι. Σου άρεσαν, λέω? Α, καλά, πού να θέλω. Η Νουμίδια. Α, όχι, δεν έπαιρνε διάφορο. Έπαιρνε πολύ συγκρινή. Α, μόνο Ελλάδα ή πώς είναι, Ρώμη, τίποτα άλλο? Ναι, κάτι τέτοιο. Α. Οι Φοίνικες λένε ότι είναι εβραϊκής καταγωγής, κάποιοι ελληνικής. Τι ελληνικής? Οι Φοίνικες είναι τέτοιο, πώς το λένε, είναι σημητικής. Ναι, όλοι αυτοί άμα είναι σημητικής, είναι σημητικής. Τι ελληνικής καταγωγής, αφού οι Έλληνες δεν είναι τότε. Δηλαδή τι, ότι οι Έλληνες πήγαν... Αυτό που κάνανε οι Έλληνες είναι πήραν τη γραφή, κάποιο είδους γραφή τέλος πάντων από τους Φοίνικες. Και είχαν πολλά παρεδώσει τέλος πάντων. Ναι. Rome Total War, Rome Total War λέγονταν. Όχι το Total War Rome, νομίζω. Rome Total War. Ναι. Υπάρχουν Αραουκανοί στη Νότια Αμερική, οι οποίοι είναι απόγονοι Σπαρτιατών. Έτσι πήγαιναν και στη Βόρεια Αμερική. Τι μου λες? Εσύ, κοίταξε. Αν οι Έλληνες κάνανε εκεί πέρα, οι άλλοι... Συγγνώμη, μην μιλάς λίγο, Άκου λίγο, ακούς κάτι. Τι να ακούω? Πρέπει να βγω έξω να το ακούσετε. Αυτή τη στιγμή έχω τόσο ένα μπλε προπολικά και λέω τι έχει γίνει, πούστη. Και τώρα ακούω και ελικόπτερα. Ναι. Αν ακούς το ελικόπτερο, θέλω να σου πω. Έχουμε βρει το μυστικό του κόσμου και θέλουμε να μας κλείσουν τώρα γι' αυτό. Όχι, ρε, δεν είναι εμάς, αλλά εγώ γενικά στη Σουηδία, όποτε γίνεται πυροβολισμοί και τέτοια, είναι φουλ ελικόπτερα. Είναι όπως στην Αμερική λίγο, που τους κυνηγάνε με τα πες. Αυτό, δηλαδή, αν πηγαίνανε, ξέρω εγώ, Σπαρτιάτες ή Έλληνες οτιδήποτε στην Αμερική, θα πήγαιναν σε τόσο αραιή μορφή που οι γηγενείς τους είχαν φάει φαλάγγι, ρε φίλε. Σωστό και αυτό που λες. Σκέψου τον Αμαξίαν που είναι ταπλωμένος κάτι μήνες σε ένα καράβι. Μα έτσι πήγανε πώς το λένε, οι Βίκινγκ. Τους φάξαν όλους οι τέτοιοι, οι ντόπιοι. Σωστό και αυτό. Και πας εκεί και ο άλλος σε περιμένει. Ναι, γι' αυτό δεν μπορούσα να κάνω καταβλισμό. Πέρα από το γεγονός το τι θα πάθεις από αρρώστιες, από τσιμπήματα και τέτοια που δεν έχεις συνηθίσει στο δικό σου σώμα. Μιλάμε πάρα πολλά περιπολικά, έτσι. Ναι. Αλλά τότε σε εκείνη την εποχή πες ότι ήμασταν όλοι το ίδιο, ξέρω, αλλά... Πάτα να δεις, λέει, Αραουκάνι. Για πάρτε το μία, να δούμε. Αραουκάνι. Λουκάνς. Λα κανούα. No, chicken bread. Ανά. Όχι. Τι είναι αυτό? Σπαρτιάδες. Σας είπε κότες ο Αλεξανδρός. Αουραουκίναν people. Αυτό. Για πατά. Φωτογραφία θέλω. Και βλέπεις τον Τζέρα Μπάτλερ. Με περικεφαλαία. Έλα ρε τώρα που αυτοί είναι Έλληνες. Έλα εσύ. Πού είναι η Σπάρτη εδώ? Αυτή πώς είναι, δεν ακούτε το ελικόπτερο εσείς? Α, χιλί. Η χιλή δεν είναι που έχει, ναι, νομίζω η χιλή είναι. Το ξέρω ότι η χιλή έχει την περισσότερη τέτοια, νομίζω.
Α, ναι, χιλί. Δείξε λίγο στο χάρτη. Κοίτα πόσο μακριά είναι χιλί. Α, τώρα που είναι μακριά χιλί. Τι έμαθα πρόσφατα και το περισσότερο το έχουμε λάθος στο μυαλό μας. Ποια είναι πιο μακριά ή ας πούμε μερικές από τις πιο μακριές, δηλαδή από την κορυφή αν την πάρεις από το βορρά, όπως είναι η Ελλάδα, ας πούμε πάρεις στη Μακεδονία, μέχρι Κρήτη, ξέρω εγώ. Ποιες είναι οι πιο μακριές χώρες στην Ευρώπη? Μακριές χώρες στην Ευρώπη? Ναι, πω έτσι στο μυαλό σου πώς, ποιες σου έρχονται. Ναι, ναι, ας πούμε, πατσχάρι εμένα θα μου έρχονταν οι ποιες? Ιταλία. Ας πούμε θα σου έρχονταν Ιταλία για παράδειγμα. Αλλά δεν είναι Ιταλία. Περίμενε. Ω, μην γράψεις. Α, γράψεις European Man, μπορείς, αλλά μην γράψεις ποιες είναι χωρίς, μετά το γράψεις. Okay. Ατίνα, θα πατάω product, πω πίσω. Τι το είναι. Πάτα την πρώτη εικόνα, ρε παιδί μου, πάτα μία. Δεν έχει πολλές χώρες, δεν μου αρέσει. Και ωραία χρώματα. Αυτή είναι ωραία. Ωραία, βάλε αυτή. Και πολλοί θα σου λέγανε, ας πούμε, Σουηδία. Θα σου λέγανε Νορβηγία, θα σου λέγανε Ιταλία. Όσο πιο στομουλά πηγαίνεις, όσο πιο μικρές είναι οι χώρες. Ιταλία θα λέγα εγώ. Mm-hmm. Λοιπόν, οι πιο μακριές χώρες, λέει, στην Γαλλία. Ευρώπη. Η Γαλλία είναι μία από αυτές. Νομίζω είναι η τρίτη θέση ή κάτι τέτοιο. Η δεύτερη θέση. Η Γερμανία πρέπει να είναι, όχι πρέπει, είναι στην πεντάδα. Η Γερμανία επίσης. Είναι πολύ μακριά χώρα. Η Σουηδία είναι στην πεντάδα. Δεύτερη στην Ευρώπη είναι η Γαλλία. Όπως είπες. Μιλάμε όμως για καθαρή απόσταση ή χάρτη απόσταση? Όχι ρε. Κανονικά χιλιόμετρα. Okay. 500, η Σουηδία είναι 400 κάτι χιλιάδες, κάτι τέτοιο. 500 κάτι χιλιάδες πέρασε. Τώρα μπορείς να γράψεις κανονικά, να το αποτελέσματα μπορείς να τα γράψεις και να τα βγάλει. Μια πιο μακριά από όλες είναι η Ουκρανία. Τι λες, ρε? Ναι, δεν το περίμενα. Άμα το βάλεις εκεί. Δεν ξέρω αν είναι στο, όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι στο έτσι. Από εκεί πιάζει την γωνία πάνω μέχρι την κάτω, κάτω από οδύσο, που κατεβαίνει πολύ κάτω. Απλά οι χάρτες είναι ό,τι να είναι που έχουμε. Μία αντικειμενική εντελώς δηλαδή. Καλά, εντάξει, δεν έχουμε σημασία. Τέλος πάντων, η Ουκρανία, παιδιά. Και δεύτερη η Γαλλία, οι πιο μακριές χώρες. Περίεργο μου για την Ιταλία που δεν είναι Ιταλία, μου φαίνεται. Πολύ περίεργο. Κάτι παίζει με το χάρτη πολύ λάθος εκεί με την Ιταλία. Δεν μπορεί να μην ακούς. Πήρανε μεγαλύτερο νούμερο μπότα. Δεν μπορεί να μην το ακούς αυτό. Ακούω ένα stop police, take your hands up. You have the right to remain silent. Ρε, το τέτοιο σου λέω, δεν μπορεί να μην ακούς το λιγότερο. Είναι το ακούμε στα αυτιά μου, πρέπει να πάμε το σπίτι μου. Ναι, ακριβώς πάμε το σπίτι σου, θα μπει SWAT μέσα. Μην δείχνετε στο λαό ότι, ξέρω εγώ, οι Έλληνες πήγανε μέχρι το Τυχιλί. Μην δείχνετε στο λαό, ξέρω εγώ, ότι... όχι, να, κάτι προβολές βλέπω, το παράθυρο. κοίτα. Το βλέπεις το φως? Ναι. Ήρθανε μέσα. Όχι, ρε, το λιγότερο. Λοιπόν, νομίζω αρκετά είναι αυτό το θέμα όμως. Αν είχες το ελικόπτερο τέτοιο φως μέσα στο σπίτι, τι θα πάθαινες? Θα είχες και στην πάνω σου, λέγε. Καλά, θα γύρισα την κάμερα να δείτε και εσείς να ανεβάσουμε τα views. Μετά από αυτό θα τους έλεγα, what's your problem? Να σε βλέπω ασένα με καφέ τσιγάρο στο στόμα και να είσαι what? Γενικά, αλλά δεν τα πούμε σήμερα αυτά. Μπορούμε να κάνουμε άλλο επεισόδιο. Σκέφτομαι να το κάνουμε κανένα επεισόδιο στο μέλλον, άμα θα λείψει εσύ κάτι. Σας έχω ξαναπεί όμως ότι έχω υπάρξει πολλές φορές επαφές με τρίτου τύπου, με αστυνομικούς και με αστυνομικά τέτοια. Οπότε, μετά από κάποιο καιρό, μετά σου φεύγει η τέτοια. Πάντα παραμένει το άγχος και ο δεσπονός, αυτό το φόβος, γιατί όποτε. Είναι σαν αυτό, ρε παιδί μου, που όμως φωνάζει, ας πούμε, ο υπεύθυνός σου στη δουλειά, το αφεντικό σου κάποιος. Πάντα έχεις ένα κάτι στο στομάχι σου. Αυτό που είναι τέλεια καλό. Αλλά άμα σε φωνάζει αφεντικό, άμα σε φωνάζει διευθυντή σχολείου, μπορεί να σου πει τι καλό παιδί που είσαι σήμερα. Αλλά πάντα πας με ένα σφίγγμενο στομάχι. Έτσι και με την εξουσία, με το κράτος, με τους μπάτσους, όταν πας σε φωνάζει κάποιος,
είτε σε θέλει να, είτε στο δρόμο είναι σε πιάνει να σου πει κάτι, είτε σου έρχεται με ένα κάλεσμα στο σπίτι σου με γράμμα, ας πούμε, ελάτε στο τάδε αστυνομικό τμήμα. Συνήθως δεν είναι καλό. Ναι, ρε, ναι. Οπότε πάντα δεν περνάει αυτό, αλλά έχουν σημείτες ήταν οι φοινικές, ναι. Αλλά δεν περνάει αυτό. Οπότε όσες φορές και να έχω επαφές με αστυνομικούς, έχω συλληφθεί πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Μαλακίες, μικρές τίποτα σπουδαίο. Το μεγαλύτερο που έχω κάτσει είναι, επειδή ήταν έπεφτε, τι έχουμε το καλοκαίρι. Αγίου Πνεύματος έχουμε το καλοκαίρι. Κάτι έχουμε το καλοκαίρι. Το 15 Αύγουστο. Όχι ρε τότε. Κάπου Ιούνιο, Ιούλιο, κάτι πιο πριν. Τώρα κοντά, κάτι έχουμε. Δεν θυμάμαι τι έχουμε. Κάτι έχουμε, δεν θυμάμαι. Γιατί ήταν κλειστό τόσο πάντων το δικαστήριο. Έκανα εγώ επαφές του τύπου με τους αστυνομικούς. Τίποτα δεν έχει, καμία σχέση. Ρε, χιούμορ είναι, new game. Και ήταν κλειστό που λες και μαζέψανε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, θα πήγαινα για αυτόφορο. Του Αγίου Πνεύματος. Α, τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος. Αυτή τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος. Οχ. Ναι. Να βλέπεις τώρα πώς πέφτει η σύντοση. Είναι. Δεν γίνεται να μην ακούς το ελικόπτερο. Whatever. Και. Α, ήταν σαν τώρα. Ακριβώς σαν τώρα, κατά τύχη. Με Παρασκευή με πιάσανε. Σάββατο Κυριακή έπρεπε να είσαι μέσα. Αυτόφορα πήγαινε Δευτέρα. Δευτέρα ήταν Αγίου Πνεύματος και έκατσαμε και την Τρίτη. Δείξε λίγο γι' αυτό. Τι να δείξω. Α, τι μου είσαι εκεί. Αυτό που έλεγε ο Αλέξανδρος. Ο Παλαμίδης. Ο Παλαμίδης είναι στη μυθολογία. Ναι. Δεν ξέρουμε αν υπήρξε σαν πρόσωπο και τα λοιπά. Ναι. Και λέει εδώ πέρα ότι σύμφωνα με έναν... περίμενε. Όχι, πού ήτανε. Ναι. Ψανίες μπλα... Ναι. Λέει στο Πλάτωνα, στο Republic, λέει ο Παλαμίδης claim to have invented numbers. Ο ίδιος του λέει ότι εγώ έβγαλα αριθμούς. Και αυτός εδώ τύπος, ο Ρωμαίος, λέει ότι ο Παλαμίδης έφτιαξε και ελληνικά γράμματα. Είναι σαν λέω ο Νίκος. Ο Νίκος έφτιαξε το χρηματιστήριο. Ναι, κατάλαβα τι λες. Και αυτά τα γράμματα αποκλείεται να έβγαλε τα συγκεκριμένα γράμματα ο Παλαμίδης. Το α, β, ι κτλ. Αυτά εδώ πέρα είναι τα πιο πολύ χρησιμοποιημένα γράμματα στο αλφάβητα. Αποκλείεται. Και αυτά εδώ πέρα βγαίνουν από εξέλιξη για να φτάσουν να τα χρησιμοποιούμε εμείς. Δεν κάθεσαι ένας μια μέρα και λέει, λοιπόν παιδιά, χρησιμοποιείτε αυτό το άλλο, αυτό το τέτοιο θα είναι το α. Τέλος. Και το προωθώ. Είναι δικό μου. Δεν γίνονται έτσι τα γράμματα. Ο άλλος λέει τον Παλαμάρι, ξέρω εγώ. Το διάβασα. Δες αυτό. Βρήκα αυτό που σου έλεγα πριν, αλλά σου είπα δεν το ξέρω ακριβώς, θα σου μπερδέψω τον αριθμό. Αλλά δες εσύ, ο άλλος κλασικός Έλληνας. Έλεγε, λέει ότι έχει βρει, ότι έχει... Εγώ τους αριθμούς, εγώ τους έβγαλα. Το μηδέν, εννοείται. Δεν αυτό το έχω γράψει, επειδή είναι εύκολο σε νούμερα. Το μηδέν το βγάλαν ήδη, το ξέρεις, ε. Ο Brian Cox, το ξέρεις το Brian Cox. Ναι. Από τους μεγαλύτερους τους μαφισικούς. Τι όνομα είναι και αυτό. Άκου τώρα για το Big Bang, αυτό που σου έλεγα πριν για το 10 στη μείον 37η δύναμη κτλ. When space gets very hot and very dense and filled with particles, and that may happen again. There's a theory called eternal inflation, and it's actually the most popular theory, I think, at the moment. But what happened? Τι? Inflation, το Fed το έχει ρυθμίσει, δεν υπάρχει, εντάξει. Η πιο διαδεδομένη θεωρία μέχρι σήμερα είναι αυτή τώρα στις φυσικούς. The Big Bang is the way that it is. Inflation is the idea that space-time was around before the Big Bang, and it was expanding extremely fast. And it was doubling in size, in the most popular of these theories, every 10 to the minus 37 seconds. 10 into the minus 37 seconds. Υπήρχε, λέει,
ο χρόνος και τα λοιπά πριν το Big Bang, οπότε και υπήρχε η βαρύτητα. Πώς γίνεται να υπάρχει βαρύτητα πριν το σύμπαν ή το Big Bang, ρε φίλε, τι λέει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έχω χαζέψει. Αλλά μην τζορόκανε. Άκου λίγο. 7 seconds. So it's an unimaginably fast expansion. And then the idea is that draws to a close, so it quite naturally sort of dies away and the expansion slows down. And all the energy that was taken, that was causing that expansion, sort of gets dumped into space and heats it up and makes particles. And that's what we call the Big Bang. So the Big Bang is an event. Λοιπόν, τόσο γρήγορα αναπτύχθηκε πάντως. Δεν ξέρω να το φανταστώ αυτό, ούτε να το αντιληφθώ πώς λειτουργεί. 10 εις τη μείον 30 η δύναμη του δευτερολέπτου. Τι είπε, δεν ξέρω καν να το πω. Είναι σαν να είσαι στην Αθήνα. And it was expanding extremely fast. And it was doubling in size in the most popular of these theories. Every 10 to the minus. Διπλασιαζόταν το σύμπαν κάθε 10 στη μείον 37 του δευτερολέπτου. Διπλασιαζόταν το σύμπαν ανά τόσο. Ναι. Το σύμπαν, όχι, ξέρω τι, με ένα μπαλόνι, το σύμπαν. Διπλασιαζόταν. Τι είναι αυτό το 10 στη μείον 37, μπορεί κάποιος να μας πει. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Πόσο μικρό είναι, πόσο διάστημα είναι αυτό. Δηλαδή, 10 στη μείον 37 του δευτερολέπτου, τι σημαίνει αυτό. Τι να σου πω. Wow. Δεν μπορώ να το σκεφτώ. Δεν μπορώ να το διανοηθώ καν. 37 seconds. So it's an unimaginably fast expansion. Wow. Δηλαδή, όχι ακαριό που λέμε. Κάτι άλλο. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν απλά πρέπει να το ακούσει, γιατί ήταν. Το πώς το λένε, το μείον σε δύναμη είναι το 1 ναι. Διά. Οπότε 1 διά 10 με 37 μηδενικά δίπλα. Ναι, πόσο. Τόσο. Ένα μηδέν. Ένα παλαμίδι. Ο παλαμίδις ήταν στον Τροϊκό πόλεμο. Γι' αυτό το λόγο λένε μυθολογία, γιατί ακόμα θεωρούν ως παραμύθι το θεματικό. Ναι, αλλά επίσης. Έχει επηρεαστεί πάρα πολύ, ναι. Ο ίδιος λέει ότι εγώ. Είναι προϊστορία, είναι προϊστορία. Ποιος είχε πάλι ηλική καταγωγή ο Νικόλας Τέσλα, ρε παιδιά, είναι Σέρβος ήταν. Δεν το έχω ακούσει και αυτό. Α, αυτό που σας πήγα να σας πω πριν. Ότι πολλές χώρες και πολλοί λαοί λένε εδώ τι να είναι, έτσι. Ότι άλλος λέει ότι ο πρώτος χαρονίκος Τέσλα είναι Έλληνας, ο άλλος είναι Σέρβος, ο άλλος είναι Τούρκος. Τον Όμηρο, το έχω ξαναπεί τον Όμηρο. Έχει τύχει με Τούρκο να μιλήσω, λέει ότι είναι Τούρκος. Με Αλβανό μου έχουν πει ότι. Και όχι μόνο μου πει. Μου το δικαιολογούν. Γίνεται όμως, τρελαίνω με αυτά. Οι Τούρκοι εμφανίστηκαν στο Βυζάντιο στην περιοχή. Από πού και ως πού. Δηλαδή, δεν ξέρω πού το πάνε, σε φύλλα, δεν ξέρω πώς το πάνε, αλλά. Ναι, τέλος πάντων, οι Έλληνες Έλληνα, οπότε θέλω να σου πω ότι τεργαγύρευε. Ο Έσωπος, τον Έσωπο δεν τον έχουν για Έλληνα. Ναι. Το έχουμε ξαναπεί για τον Έσωπο. Ο Έσωπος είναι Αφρικανός, δεν είναι Αφρικανός. Δεν έχω ιδέα τι είχαμε πει. Εγώ νομίζω ότι είναι Έλληνας. Αυτό σου λέω. Εσύ νόμιζες ότι είναι Έλληνας και σου είχα πει ότι είναι Αφρικανός ο Έσωπος. Άλλο τι έχεις πει εσύ. Τέλος πάντων, έσω πως ήταν μαύρος. Αλλά τι πηγές διαβάζεις εσύ, δεν κάθομαι να. Ρε, ό,τι και πηγές για να διαβάζεις. Έσω πως δεν ήταν Έλληνας. Λοιπόν, έσω πως. Λέει, ήταν ελληνικής καταγωγής. Τελεία. η πρώτη πρόταση στη Wikipedia. Άσε τι πηγές διαβάζεις εσύ. Έχεις καμιά εικόνα, έχεις τίποτα κανένα. Πώς ξέρω, περίμενε. Παραπέρα, δεν έχει τίποτα άλλο, μόνο αυτό έχει. Μην με κάνεις τον άλλο του. Με την παραπληροφόρησή σου. Για πάμε λίγο, γιατί να σου πω. Να τους. Καλά, αυτός όντως δεν φαίνεται και πολύ τέτοιος. Και ήταν ελληνικής καταγωγής. Ελληνικής καταγωγής. Ναι. Καλά, υπηκότητα. Τι διαβατήριο έχει. Πού τα διαβατήριο έχει. Περίμενε, διάβασε λίγο. Έσωπο, which widely known as it comes down to Greco-Roman. Ναι, ρε, σου λέω. Αλλά, ρε φίλε, δεν είναι να κάνει με τέτοια. Ναι, nationality Greek, τι άλλο θέλεις, δηλαδή. Πόσο πιο ξεκάθαρο να το κάνει.
Δεν ξέρω. Στους Δελφούς γεννήθηκε. Α, πέθανε. Πέθανε. Πού γεννήθηκε? Από ποιανού σκούφια κρατάει. Πήγαινε πιο κάτω, όντως, τι να μάθω. Το πέρασες. Καλά, τέλος πάντων, πήγαινε πιο κάτω. Δεν έχει σημασία, πήγαινε. Live, περίμενε. Α, σε ελληνική κολονή στην Μεσέμβρια. Πού είναι Μεσέμβρια? Στην Ancient Thrace. Πού? Και Ancient? Και ένας άλλος, ο Καλλιμάχος, που το λέγανε... Πού ήτανε? Στις Άρδης. Στους Λίδιους. Πού γεννήθηκε ο Έσωπος? Ο Έσωπος που γεννήθηκε. Ο Ρωμαίος Έσωπος ήταν στην Αφρική. Αυτός the 3rd century poet Καλλιμάχος called him Aesop of Sardis και η Σάρδης είναι στη Lydian Empire που είναι στην Αφρική. Όχι ρε, δεν ήταν άλλος. Ο ίδιος ήταν, απλά λέει ο του 3ου αιώνα ο Καλλιμάχος τον αποκαλούσε ο Αίσοπος ο Σαρδής, ο οποίος, άρα ήταν από την Αφρική ο Αίσοπος. Θες να καταλήξεις εκεί που θέλεις, έτσι. Είναι, αυτό είναι τραγικό παράδειγμα. Θέλω να καταλήξω αυτό που θέλω. Ρε φίλε, από πού γεννηθεί, δεν μου λες τόσο ώρα. Το ψάχνω. Γενικά από πού ήταν η καταγωγή του. Ορίστε, στην ελληνική κόλωνη της Μεσημβρίας. Στη Θράκη. Πού είναι η Μεσημβρία? Στη Θράκη. Και εδώ τι λέει ο άλλος. Το τι λέει ο άλλος εκεί, ο ποιητής, με τα πολλά μολύβια. Ό,τι να είναι, τέλος πάντων, εντάξει, έλα, άστο. Ο New Gamer κάθισε και έγραψε 36 μηδενικά. Τι έκανε? Λέει κάπου τόσο, κάθισε και έγραψε 36 μηδενικά. New Gamer δεν μας βοηθάει και πολύ αυτό. Είναι όντως 36 μηδενικά αυτά. 37 είπαμε, ρε. Καταρχάς. Καταρχάς είπαμε 37 μηδενικά. Είναι δικές καταγωγής. Το είχα δει τόσο. Τόσο του δευτερολέπτου. Ακούς. Τόσο του δευτερολέπτου. Ο Ναπολεόν. Ναι. Πόντιος ήταν έτσι, όπως λέει. Όχι, έρχεται από... Πώς το λένε, περίμενε να δεις. Καταρχήν δεν ήταν Γάλλος, γιατί εκεί η Κορσική εκείνη την εποχή δεν ήταν Γαλλία. Ήταν εξάρτητο βασίλειο. Και είχαν πάει οι Έλληνες πιο παλαιότερα και την είχαν κάνει. Mm-hmm. Το είχα ψάξει αυτό, το είχα ακούσει από ελληνική πηγή και λέω έλα τώρα χαζομάρες και το ψάξα και όλες ήταν έτσι. Να, had Greek roots. Αλλά αυτό είναι το money.org.gr. Πάμε να μην αντί. Ναι, αυτό, κάτι τέτοιο είχα πετύχει και είχα διαβάσει. Όχι. Whatever. Αν έχετε βρει καλύτερες πηγές, διαψεύστε με. Μέχρι τότε ο Ναπολέον ήταν Έλληνας, τέλος. Γεια σας. Εγώ η δεύτερη που διαβάζω τώρα για τον Έσωπο λέει ότι στον δεν ξέρουμε από πού είναι Έσωπος, λέει. Πάντως αυτό που βλέπουν λέει ότι μπορεί ακόμα και να ήρθε ως σκλάβος από την Αφρική. Γεννήθηκε στη Θράκη. Τέλος πάντων, κάπου. Ναι, καλά, εντάξει, σου είπα το Wikipedia. Τώρα ας πούμε έχω μπει σε ένα άλλο στο TheRoot.gr. Να μην μου παίρνεις τώρα το πιο σοβαρό μέσο στον πλανήτη, τη Wikipedia. Ποιο είναι το Wikipedia? Συγγνώμη, το Wikipedia είναι το πιο σοβαρό μέσο στον πλανήτη. Από κάτω έχει 15.000 τέτοια, να πούμε, πηγές και τα λοιπά. Πάνε, έλεγξε το άμα θέλεις.
Μην μου λες τώρα το τι Wikipedia. Ούτε βαλογείς. Ο μονικός στον πλανήτη είναι η Wikipedia. Μην μιλάς τώρα χαζομάρα. Αλήθεια λες. Το θεωρείς αυτό. Εγώ δεν πιστεύω αυτό. Ότι είναι το πιο τέτοιο. Κάποια δολοφονία γίνεται μέχρι εδώ πέρα. Για να έχουμε τόσο ελικόπτερο στην περιοχή. Σας έχω πει ότι πεθαίνουν πάρα πολλοί Σουηδοί, έτσι. Έχουμε γίνει νούμερο ένα χώρα στην Ευρώπη σε πυροβολισμούς και τέτοια. Μ' αρέσει που κάνουμε live την τέτοια μας, την έρευνα μας. Μαύρος πόντιος ήταν ο λέει ο άλλος. Και ο Κολόμπος Έλληνας. Για τον Κολόμπο δεν ξέρω αν θέλεις να τον έχεις Έλληνα. Τέτοιο λαμόγιο που ήταν. Δεν ξέρω αν είναι διαφημίσει καλή αυτή. Εμείς τους Γάλλους τους λέμε έτσι από τους γαλάτες. Ενώ ο υπόλοιπος κόσμος λέει Φράγκους. Ναι. Όχι, ρε παιδιά. Οι Φράγκοι είναι Germanic φύλο. Είναι Γερμανοί οι Φράγκοι. Που ήταν το κύριο φύλο που κατέκτησε ναι, τους γαλάτες. Σου λέει άλλο πράγμα. Σου λέει πώς τους λένε. Όχι, δεν Φράγκους, είναι. Φράνς. Το Φράνς τι είναι. Οι Γάλλοι με τους Φράγκους είναι διαφορετικοί. Οι Φράγκοι είναι γερμανόφωνο φύλο, το οποίο ήταν η άρχουσα τάξη των Γάλλων που τους κατέκτησε και μετά αφομοιώθηκε από τους Γάλλους. Οι Φράγκοι είναι Γερμανοί. Ναι, άλλο σου λέει. Τι όνομα έχει επικρατήσει. Ναι, άλλο, τον είναι... Γάλλων ή των Φράγκων στην χώρα. Δηλαδή, τους λέμε διεθνώς ως Φράνς, που προέρχεται από τους Φράγκους, δεν προέρχεται από τους Γάλλους. Ναι, αλλά είναι δύο διαφορετικά. Αυτό σου λέει. Δεν είπε κάτι. Είπε ότι πώς τους λέμε. Όνομα λέει, το όνομα. Ρε φίλε, τόσο, τι? Δεν θα το πιάσω, είναι πολύ αργά. Ρε το όνομα, δίκιο έχει και το όνομα. Αφού έχει επικρατήσει το Φρανς. Ναι, αλλά αναφέρεται σε δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι, αλλά αυτός μιλάει μόνο το όνομα. Ξεκολλά. Οι γαλάτες τι ήταν, λέει. Πες μου τι ήταν οι γαλάτες. Ο Αστερίσκο Μελής. Οι γαλάτες τι ήταν από τη Θεσπρωτεία. Όχι, αλήθεια, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι ήταν οι γαλάτες. Ήταν οι γηγενείς της Γαλλίας. Οι γηγενείς Γαλλίας, μάλιστα. Να σου πω, γιατί καλά τα είπαμε, αλλά επειδή το θέμα τώρα έχει φύγει από αυτά που εγώ τέτοιο και πάμε σε... Δεν κάνουμε live. Δεν κάνουμε live ψάχνοντας στο ίντερνετ. Γιατί ο κόσμος, δηλαδή κάποιος πρέπει να αυτό το κάνει, πρέπει να έχουμε κάτι να τους παρουσιάσουμε, να τους πούμε, θεωρώ, ξέρω, κάτι τέτοιο. Ωραία, αλλά τι λοιπόν, άλλο έτσι, τι να παρουσιάσουμε, εντάξει, κάναμε δύο ώρες και κάτι καλά είναι. Να πούμε, έλα, πες. Ποιος άλλος δεν είναι. Πώς, ποιος, ποιος. Ποιος άλλος δεν είναι. Όχι, για τον έσω, που ακόμα δεν ξέρω. Τι. Ο ποιος. Και ο Περικλής ήταν Ρώσος, ο, πώς το λένε, ο Ρώσος, ήταν Ρώσος, όλοι ήταν Ρώσοι αυτοί. Εγώ δεν είπα τίποτα για τον για καμία Ρωσία, δεν είπα για καμία χώρα κάτι και δεν είπα, είπα απλά ότι πολλοί λαοί, πολλές χώρες, όλους τους καλούς τους θέλουν για την πάρτη τους και τους διεκδικούν. Σου πρέπει να τραβάς κάπου μια γραμμή ρε φίλε. Δεν γίνεται να μου λες οι Τούρκοι, οι οποίοι είναι μογγολικό φίλο, να μου λες ότι είχαν τον Όμηρο που δεν υπήρχαν καν Τούρκοι στην περιοχή. Δηλαδή κάπου πρέπει να τραβάς μια γραμμή. Μπορώ να δεχτώ πράγματα ότι είναι αφιλεγόμενα και ότι ναι, αλλά και εφόσον να υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αλλά μη μου λες αυτό το παράδειγμα σου. Αυτό δεν υπάρχει, τελεία. Δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ, επειδή πριν που μου έδειξες για τον έσωπο, απλά το άφησες στη μέση, ας πούμε, επειδή μου. Απλά προσπάθησες να μην το πας παρακάτω τη σελίδα για να μην το δούμε. Όχι, το είχαμε πάει σε εκείνο το επεισόδιο πιο κάτω. Να το είχαμε πάει. Γιατί εδώ πέρα πάνω λέει ότι the question of African origin. Ότι άρα δεν είναι από το μυαλό μου, δεν σου πω κάποια φιλολογία. Μέσα από το Wikipedia το λέει. Το είχαμε δει αυτά. Άρα υπάρχει. Εμάς λέτε tradition. Όλα θέλουν να τα κάνουν αφρικάνικα, εντάξει. Εμάς λέτε tradition. Α, τώρα το Wikipedia λέει μαλακίες. Εμάς λέτε tradition. Depicts Aesop as a black. As black African from Ethiopia. Όχι από τη Θράκη. Εγώ δεν λέω ότι αυτό ισχύει. Λέω απλά ότι υπάρχουν αυτά. Ναι, υπάρχουν αυτά, ναι.
Επίσης το έσωπος σαν όνομα, γιατί συνήθως αυτά δηλώνουν πράγματα. Τι σημαίνει το έσωπος? Τι σημαίνει ενώ... Δεν το ξέρω αυτό. Τέλος πάντων, θα το ψάξω παραπάνω όταν έσωπο. Αλλά γιατί υπάρχουν... σου κάνει λίγο έσωπος να είναι από την Αφρική, ρε φίλε. Άντε, στο δίνω και είναι από την Αφρική, εντάξει. Τι κερδίζεις, δεν καταλαβαίνω. Κοίτα, άλλο πράγμα εδώ. Στην ESO Play Shown in Japanese Dress το 1659 edition from Kyoto. Ακόμα και οι Ιάπωνες τον γνωδικό του τον έσωπο. Ναι, αλλά εκεί θα ήταν έσωπο-σαν. Έσωπο-σαν. Ναι. Γαμάτος. Μ' αρέσει πολύ. Όχι ρε πιλέ, απλά προσπαθώ να μάθω. Όπως υπήρχαν, ας πούμε, και πάρα πολύ, εντάξει, ένα ξέρω. Ρωμαίοι, ας πούμε, πολύ σπουδαίοι που ήταν μαύροι. Υπήρχαν, καλό να μαθαίνεις και... Ο Αλέξανδρος Ντουμάς, ας πούμε, που είχε γράψει τους τρεις σωματοφυλάκες που έγραψε το κόμμα του Κρίστο, που είναι το αγαπημένο βιβλίο. Τέτοια πράγματα, ας πούμε. Ο Αλέξανδρος Ντουμάς, ας πούμε, και ελληνικό επίθετο, ήταν μαύρος. Όλα αυτά, ας πούμε, δεν περνάνε εύκολα. Ας πούμε, ο άλλος στο μέλλον θα ακούει, ξέρω εγώ, ο Μπέζος με την Amazon και θα σου λέει, να, Έλληνες είναι. Το λέει και ο δραμάτος, Μπέζος. Έχουμε Έλληνες στην Ελλάδα. Εντάξει, το Μπέζος είναι το 99% των δυσύλλαβων ονομάτων δεν είναι ελληνικής καταγωγής. Είναι ή βλάχικα ή αρβανίτικα. Και τον Μπέζος, ας πούμε, τον Μπέζος, ο Γιάννης Μπέζος, δεν είναι ελληνικής καταγωγής. Το επίθετο εννοώ, το επίθετο. The beautiful Rodopinev. Τέλος πάντων, λοιπόν, ναι, θα το κλείσουμε. Ναι, θα το κλείσουμε. Θα το κλείσουμε το πριν ξυπνάμε κιόλας. Δεν σου είπα. Στο σπίτι έχει πέσει, δεν ξέρω στα ελληνικά αν είναι, μπορεί να λάθω αυτό που λέω, μετάφραση. Αλλά νομίζω είναι γαστρεντερίτιδα. Μπορεί και να είναι γαστρεντερίτιδα. Τέλος πάντων, οι μικρές. Είναι, νομίζω, από τις λίγες αρρώστιες που είναι έτσι και στις ξένες γλώσσες. Ας πούμε, στα γερμανικά είναι γκαστρεντερίτης. Μπορεί και να είναι και εδώ επιστημονικά, απλά στο σχολείο και αυτά με τα μικρά που το έχω ακούσει, λένε άρρωστη στην κυλίτσα. δεν έχω πολλές πληροφορίες. Το θέμα είναι όποιος ξέρει να μου πει, αν έχει περάσει κανείς σας, είναι κάτι, γιατί το έχουν ξαναπάθει πέρσι, πρόπερσι, ξέρω που το πάθανε, το κόλλανε στο σχολείο. Είναι κάτι που είναι μια χαρά όλη μέρα, έρχεται το βράδυ και κατά τις 1-2 το βράδυ αρχίζουν και ξερνάνε μπορεί και 10 φορές ένα βράδυ. Το παθαίνουν συνήθως και τα δύο παιδιά σου με τη μία. Ξερνάνε κάθε δεκάλεπτο και το πρωί είναι κομπλέ. Έχει φύγει όλο. Θα πρέπει να φας κάτι που να σε φέρει αυτό το πράγμα. Δεν είναι ιός που κολλάει τον έναν τον άλλον. Ποιοι βλάχοι και αρβανίτες λένε ότι είναι Έλληνες? Ποιος το λέει πάλι αυτό? Ναι ρε, κολλάς ο ένας τον άλλον, έτσι πάει. Βλάχτηκα μου τις καταλογές, δεν με νοιάζει. Οι βλάχοι δεν ξέρω από πού. Νίκο, μια φορά ο Δημήτρης δεν έχει φάει και θες να τον κλείσει εσύ. Δεν έχει φάει παπούτσι. Γιατί πάντα απλά δεν βρήκες τα emojis. New game. Οι αρβανίτες πάντως που το ξέρω πολύ καλά δεν είναι Έλληνες, όχι. Η καταγωγή τους, έτσι. Δεν λέμε ότι ποιος. Χαίρομαι πολύ. Και ο Πακιστάνος μετά από 20 χρόνια, 30 χρόνια στην Ελλάδα και τα παιδιά που θα γεννήσουν εδώ, Ελληνόπουλα θα γίνουν. Η καταγωγή των Αρβανιτών, γι' αυτό και λέγονται και Αρβανίτες. Τέλος πάντων, από αλλού. Επίσης, ποιοι ήταν Αρβανίτες? Αρβανίτες ήταν ο Μπότσας. Ο Μπότσας δεν μιλούσε ελληνικά. Πώς ήταν Έλληνες? Από πού και πού ήταν Έλληνες? Μιλούσαν σχεδόν τα σημερινά αλβανικά. Πώς είναι λοιπόν Έλληνες, να τους πεις Έλληνες αυτούς? Ο Μπότσαρης έμαθε ελληνικά σε ηλικία 25 χρονών. Πήγε στα Επτάνησα για να τον εκπαιδεύσουν, ας πούμε, εντός εικών, μιας και έγινε, ο Μπότσαρης έγινε εντός εικών στρατηγός. Έγραψε το, και που υπάρχει, γκουγκλάρετε το, ας πούμε, να το βρείτε, να το παραγγείλετε. Έγραψε το πρώτο αλβανοελληνικό λεξικό, αλβανοελληνικό, όχι αρβανιτικό ελληνικό λεξικό. Πρώτο αλβανοελληνικό λεξικό. Η μητρική του γλώσσα ήταν τα αρβανοελληνικά. Τα αρβανοαλβανικά, όχι τα αρβανοελληνικά. Και δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν το Σούλι αυτό. Και δεν ήταν μόνο εκεί, ήταν και στη Μεσολόγγι και παντού. Τέλος πάντων, αυτά είναι μια άλλη εκπομπή, θα τα πούμε αυτά μια άλλη φορά. Για τώρα τους βλάχους δεν ξέρω. Οι βλάχοι έχουν άλλη καταγωγή, δεν ξέρω. Πιο
Βαλκάνια πιο πάνω, δεν ξέρω. Κουράστηκα με τις καμεταγωγές. Κι εγώ. Εσύ μας το πήγες. Εσύ και οι καλεσμένοι στο chat. Τα ξαδέρφια στο chat. Τα ξαδέρφια. Τι. Όχι, ενδιαφέρον και αυτά. Ενδιαφέρον, αλλά για άλλη κουμπί. Λοιπόν, παιδιά, αυτά. Δεν μπορώ άλλο. Κουράστηκα σήμερα. Όταν δεν μιλάς ή μιλάς κάποια γλώσσα, δεν υποδηλώνει την καταγωγή, δεν είναι επιχείρημα. Κάτσε ρε φίλε, αυτό που σε κάνουν έθνος είναι η γλώσσα, τα έθη και τα έθιμα. Ποιο είναι άλλο? Και η θρησκεία νομίζω, αυτά τα τρία λάδι. Που είναι βλάχα. Ρε μην μιλάτε σήμερα ρε, μην μιλήσω αρβανίτας ο σημερινός ο αρβανίτας. Ή ο σημερινός ο σημερινός ο βλάχος. Ο σημερινός ο βλάχος, παιδιά, έχει 500 χρόνια στην Ελλάδα, μας κοροϊδεύετε. Εγώ σου λέω ο σημερινός ο Πακιστανός, τα παιδιά του στον δρόμο μεθαύριο που θα τα λένε, ξέρω εγώ, Πινελόπη, ξέρω εγώ, δεν θα ρωτήσει το επιθετό της. Θα τη λένε Πινελόπη, θα είναι λίγο μαυρούλα. Και ο πατέρας, ο παππούς της θα είναι από το Πακιστάν, θα έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα και θα έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, θα έχει παντρευτεί με Έλληνα. Ελληνίδα θα είναι. Τι είναι αυτό που λέμε? Δεν είναι θέμα θρησκείας, γλώσσα κτλ. Το θέμα είναι το DNA. Όχι, σου λέω τι δημιουργεί ένα λαό, ένα έθνος. Τι είναι αυτό που βλέπουμε σε ένα λαό. Δηλαδή, ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά? Επειδή λέει ότι η γλώσσα δεν είναι. Η γλώσσα είναι και παρά είναι. Αυτά είναι όμως τα soft τέτοια. Είναι θέα DNA. Άντε να το πάμε λίγο. Άντε να το πάμε λίγο και σε αυτό. Μου στείλε ένα φίλο, όχι με ένα σχόλιο έτσι μικρό, γιατί δεν θα κάνουμε τώρα αυτήν την κουμπί ολόκληρη τέτοια, αλλά μου στείλε ένα φίλο στο Instagram. Δεν θυμάμαι ποιο. Δεν θυμάμαι τώρα. Ότι για κάτι τέτοιο που είχαμε ξαναπεί, ότι είναι Romanian and Moldovan. Και εγώ κάτι τέτοιο νομίζω. Ο Ηρόδοτος λέει τους λέει σαν noble and just of Thracian tribes. Α, είναι Thracian tribes. Οκ. Okay. Η αλβανική γλώσσα είναι κατά βάση αρβανίτικα που κατά βάση είναι διάλεκτος με βάση τα αρχαία ελληνικά. Όχι. Αλέξανδρε, καμία σχέση. Η αλβανική, η ελληνική και η τουρκική δεν έχουν συγγενικές γλώσσες. Όχι, και δεν είναι τα αλβανικά και τα ελληνικά είναι ινδοευρωπαϊκές γλώσσες. Ξεχωριστά είναι ινδοευρωπαϊκές γλώσσες. Ναι, δεν έχουν συγγενείς όμως σήμερα. Πουθενά στον πλανήτη. Πουθενά. Οπότε δεν έχει καθόλου να κάνει με την ελληνική γλώσσα, την αλβανική γλώσσα. Πουθενά. Μην κοιτάτε τώρα που έχουν κοινές λέξεις. Πολλοί λαοί έχουν κοινές λέξεις. Δεν βρίσκω κοινές λέξεις ανάμεσα σε Σουηδούς και τέτοιο. Το ξέρετε αυτό? Τέλος πάντων, δεν μπορεί να βρει κοινές λέξεις. Αυτό που ήθελα να σου πω είναι, μου έστειλε ένας φίλος μία έρευνα την οποία, και ένα βίντεο κιόλας, το οποίο μιλούσαν κάποιοι επιστήμονες Έλληνες. Δεν θυμάμαι, ήταν κάτι σαν ντοκιμαντέρ, δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο. Γιατί έχει μέρες που καιρό, έχει ένα-δύο μήνες που μου το έχει στείλει. Να μου το ξαναστείλει όποιος, δεν θυμάμαι ποιος μου το στείλε καν. Το οποίο μέσα μιλούσαν και έλεγαν για το DNA και την έρευνα, και ότι κάνανε έρευνα, ας πούμε, στον ελληνικό πληθυσμό για να δουν, ρε παιδί μου, ότι αν έχουν το ίδιο DNA, ας πούμε, δεν ξέρω, με την αρχαία Ελλάδα, για παράδειγμα. Και είχαν βρει ότι, το άθιμα ακριβώς την έρευνα, αλλά είχαν βρει κάτι σε 70%. 70% είχαν κοινό από ο Νεοέλληνας με τον αρχαίο Έλληνα. Κάτι τέτοιο. Μεγάλο ποσοστό. Όχι, εγώ όμως... Εγώ όμως αυτό που είχα πει σε εκείνο το live είναι ότι πόσοι από τους σημερινούς Έλληνες ή έχουν καταγωγή από την αρχαία Ελλάδα. Δεν είχα πει ότι αν πάρουμε έναν, βρούμε τους, πραγματικά τους Έλληνες που έχουν καταγωγή από την αρχαία Ελλάδα, ότι δεν έχουν DNA αρχαιοελληνικό. Δεν είπα αυτό. Εννοείται ότι δεν χάθηκε ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός. Πολιτισμός ψιλοχάθηκε. Το DNA εννοώ, δεν χάθηκε σαν άνθρωποι. Περάσαν, κάνουν κατά εξής απόγονους κτλ. Εγώ λέω άλλο πράγμα. Πόσο του σημερινού πληθυσμού είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων? Δηλαδή είναι 30%. 50%, 20%. Δηλαδή, πόσο τοις εκατό των 10 εκατομμυρίων Ελλήνων, εντός εικόνων, δεν είναι 10 εκατομμύρια, κάνει οι Έλληνες σήμερα, των 10 εκατομμυρίων Ελλήνων, πόσοι από αυτούς ανήκουν στο 70% που έχουν καταγωγή τόσο μεγάλη από τους αρχαίους Έλληνες? Εγώ είμαι αρχαίος Έλληνας. Να σε καλά. Ευχαριστούμε που μας θυμάσαι. Το DNA. Τι. Θα κάνω τεστ DNA εγώ.
Α, το έκανες. Ναι, ναι. Ποιο από όλα έκανες, να ξεκινήσουμε από τα ελαφρά. Database στην Ευρώπη. Δεν θυμάμαι ποιο είναι. Πώς λέγεται το όνομα. Δεν θυμάμαι ποιο είναι. Το Ancestry NI, το... Πώς λέγεται αυτό. Τέλος πάντων, δεν σημασία. Και... Αν μου πεις τα ονόματα, μπορεί να το θυμηθώ. Τέλος πάντων, δεν σημασία. Πες, συνέχισε. Με έβγαλε 70% Ελλάδα. Με έβγαλε κάτι ψεχάδια από Ισπανία. Μια παρένθεση. Ναι. Αυτό τώρα βασίζεται... Ξέρεις, δηλαδή έτσι νομίζω ότι λειτουργούν όλα τους. Αυτό βασίζεται στα DNA τεστ που έχουν κάνει τώρα, σύγχρονοι, ναι, άλλοι άνθρωποι. Και όσο κάνουν, τόσο αυτοί παίρνουν data. Το DNA μου είναι το... βρίσκεται... Στη σημερινή Ελλάδα. Ανάμεσα που μένουν στην Ελλάδα, ναι. Όχι όμως... Από πού προέρχονται και... Δεν μετράει αυτό. Ναι. Μετράει μόνο ότι σήμερα το αίμα σου υπάρχει στον υλικό χώρο. Το DNA σου. Ναι. Ωραία. Ισπανία πόσο? Κάτι μικρά, κάτι λίγο ελάχιστο, ένα φύλλο νομίζω εβραϊκό, κάτι ελάχιστο, κάτι διάφορο. Κόλλο τέτοιο, το είχαμε καταλάβει. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν το... Νομίζω είχα αυτό. Ναι. Πρέπει 20, όχι 15, 20 να είναι μικρά Ασία. Και... Κάτσε ρε. Και η Ισπανία πώς όμως πριν ότι είχες? Ελάχιστο ρε, ελάχιστο. Αλλά με έβαλε η Ιβηρική Χερσόνησο. Σου λέω, τα μεγαλύτερα ήταν Ελλάδα 70%, μικρά Ασία νομίζω γύρω στο 15-20%, κάτι τέτοιο. Ναι. Και κάτι άλλο τα οποία ήταν από εδώ και από εκεί μικρά. Περίμενε. Για τον κόσμο που δεν ξέρει, πόντιος δεν είναι στην καταγωγή. Ναι. Άρα μέσα έχει πέσει. Μου έβγαλε μικρότερο ποσοστό ποντιακό από το ελληνικό. Δηλαδή, το μικρά Ασία μου το έβγαλε πολύ λιγότερο από το ελληνικό. Μήπως επειδή επειδή μήπως... έχει την αλλαγή πληθυσμού, ναι. Ναι, ναι. Μήπως επειδή όλοι οι πόντι έχουν ζουν στον ελληνικό χώρο πια. Δηλαδή, αν τον έκαναν πριν την τουρκική τέτοια, όπως λένε, καταστροφή, τη μικρή Ασιάτικη καταστροφή, θα σε έβγαζε 80% μικρά Ασιάτη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Οπότε μια χαρά έπεσε μέσα. Ναι. Μάλιστα. Καλά που δεν σε έβγαλε τίποτα Αφρικάνο. Από τη μέση και κάτω, κύριε, είσαι Αφρικάνος. Λίγο. Μέχρι ένα ποσοστό, τα πολύ μικρά τα ποσοστά δεν θα λένε. Οπότε λογικά θα είχε και τέτοια αν έκαναν άλλο. Με το ζόρι, παιδιά, με το ζόρι να ανεβεί. Πώς, εγώ δεν είμαι Αφρικάνος. Τι λέτε στα σχόλια? Εγώ είμαι αρχαίος Έλληνας, λέει. Ναι. Περίμενε, το ελληνικό έθνος υπήρχε. Το ερώτημά μας είναι αν οι Αλβανίτες μέρος του έθνους. Δεν... Το ερώτημά μας είναι αν οι Αλβανίτες... Α, είναι αν οι Αλβανίτες μέρος του έθνους. Αν ήταν... Δείξε λίγο στην επένα τη δικιά μου φωνή. Ένα λεπτό. Ποια είναι η δικιά σου φωνή? Εδώ πέρα. Λέει, τι είναι αυτό πάλι? Είναι για την ιστορία των Αλβανών, The Origin of Albanians. Ναι. Και έχει εδώ πέρα ένα διάγραμμα που λέει παλαιομηχανικά, μετά μίξη ελληνικών, αλβανικών, ηλιριανά και τα λοιπά, αλβανικά, και βγαίνει τόσκ. Δεν ξέρω τι είναι τόσκ. Τόσκ, δεν ξέρω τι είναι. Μετά Armenian, Greco-Phrygian, με μπλα 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 μπλα, βγάζει τα αρβανίτικα και αυτά. Όχι ρε, όχι ρε, δεν συνδυάζονται αυτά. Όλα έρχονται από το τόσκ, σου λέει. Ή πηγαίνει έτσι το τέτοιο ή πηγαίνει έτσι. Και εδώ πέρα λέει Παλαιομπαλκάνικ. Οπότε λογικά αυτό είναι το πρώτο και πηγαίνουν προς τα κάτω. Εγώ νόμιζα ότι στο τελευταίο όλα έρχονται από το Τόρσκ. Δεν καταλαβαίνω καλά το σχεδιάγραμμα. Ναι, ούτε εγώ. Αλλά λέει Παλαιομπαλκάνικ, ρε φίλε. Οκ, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά μετά στο τέλος το χάνω. Δεν καταλαβαίνω. Ποια η γραμμή από τις δύο συνεχίζεται, η δεξιά ή η αριστερά? Α, όχι, όχι. Θα βγαίνουν από εδώ. Όχι, όχι. Το πρώτο λέει Παλαιομπαλκάνικ, χωρίζεται σε δύο. Στα Γκρέκο-Αλμπάνια, δηλαδή βρήκαν τα ελληνικά και τα αλβανικά, και τα Armenian. Το οποίο τα Armenian, παιδιά, μέχρι σήμερα νομίζω ότι είναι, αν όχι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Και μετά έχουμε, λέει, τα Illyric βγήκαν, δηλαδή συνδυασμό αλβανικά, αλλά τέτοια δεν ξέρω. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, εκεί δεν κολλάει. Φίλο, ρε φίλε. Δεν γίνεται να. Δεν κολλάει με τα ελληνικά.
τα ελληνικά. Οι Αλβανοί να προηγούνται από τους Ιλλήριους. Επίσης αυτό δεν γίνεται που λες. Δίκιο έχεις. Ούτε, ναι, δεν γίνεται. Και μην το βγάζεις. Μην το βγάζεις λίγο, διαβάσω. Και δίπλα μετά λέει δίπλα στο λέει δίπλα εκεί. Μεγάλος λίγο το θέμα, σε βγάλεις τα μάτια. Γκρεκοφρίγιαν. Πάρε σε βγάλεις τα μάτια. Πιο μικρό. Λάβει ο Αλβανό το τέκνο. Ανέβα ρε παιδί μου, πιο πάνω. Εδώ. Γκρεκοφρίγιαν. Τι καταλαβαίνω. Και μετά λέει Albanian Messapic. Και μετά Torsk. Εγώ γι' αυτό σου λέω ότι τέτοιο, ωραία. Γι' αυτό σου λέω ότι το σχεδιάγραμμα σου λέει, ξεκινάει από παλαιό Balkanic και σε κάθε τέτοιο, το δεξιά κομμάτι, σου λέει ότι έγινε αυτό τέλος. Στο αριστερό κομμάτι συνεχίζει προς τα κάτω. Δηλαδή Greco-Albanian, δημιουργήθηκε η Lyric λέει αυτό, μετά Albanian. Είναι και εδώ Albanian, οπότε όπως και να το πάρεις τη φορά του, πάντα αυτό από όταν Albanian έρχεται. Δεν γίνεται όντως. Μετά λέει Albanian, μετά λέει Tosk. Δεν καταλαβαίνω. Το Tosk μετά το Albanian. Δεν υπάρχει Tosk μετά. Δεν καταλαβαίνω. Το ελληνικό έθνος λέει υπήρχε. Το ερώτημά μας είναι αν ευρύνεται μέρος του έθνους. Δεν είχαν ελληνική συνείδηση, αλλά μπορεί να είχαν ελληνική καταγωγή. Όχι, δεν σου είπα εγώ δεν έχουν ελληνική συνείδηση. Παιδιά, δεν υπήρχε αυτό το έθνος που λέμε σήμερα. Αυτό το έθνος που λέμε σήμερα έχουν γεννηθεί μετά το δεύτερο παγκόσμιο σχεδόν. Δεν υπήρχε το ότι είμαι εκεί, ξέρω στο Σούλι και νιώθω Έλληνας ή νιώθω Αλβανός τέτοιο. Ένιωθε Σουλιώτης ο άλλος. Ζούσε σε μια περιοχή που λεγόταν Ήπειρος. Δεν πήγαινε με τη βάση. Πού ήταν τα όρια της Ελλάδας? Αφού δεν υπήρχαν όρια ελληνικά εκεί πέρα. Δεν υπήρχαν σύνορα με κάποια χώρα. Δεν υπήρχε κράτος Ελλάδα. Υπήρχε Οθωμανική Αυτοκρατορία και πριν από αυτό υπήρχε Βυζάντιο. Από πού και ως πού κάποιος θα θεωρούσε ότι είναι Έλληνας ή Αλβανός οτιδήποτε στην περιοχή εκεί. Δεν υπήρχαν αυτά, είναι στο δικό μας μυαλό. Δεν τα είχαν αυτά οι ντόπιοι. Οι ντόπιοι τα λέγανε αυτά μόνο με βάση τις θρησκείες και τις γλώσσες τους. Δηλαδή ο άλλος ο Αρβανίτας, ας πούμε με τον Τουρκαλβανό. Αρβανίτα λέγανε τον Έλληνα, τον Έλληνα, τον Αλβανό, ο οποίος ήταν ελληνικής, ας το πούμε, κουλτούρα σήμερα, κυρίως λόγω θρησκείας του, όχι γλώσσας, ότι ήταν χριστιανός. Ο Τουρκαλβανός, η διαφορά που είχε με τον άλλον Αλβανό ήταν ότι δεν ήταν από την Τουρκία ο Αλβανός εκείνος, ήταν απλό ότι ήταν μουσουλμάνος. Αυτές ήταν οι διαφορές τους. Ο κόσμος δεν έβλεπε χώρες. Δηλαδή, πού ακριβώς ήταν τα σύνορα της Ελλάδας και έλεγε ότι, οκ, παιδιά, μέχρι αυτό το χωριό είμαστε Έλληνες, από εδώ και πέρα δεν είναι Έλληνες. Δεν υπήρχαν αυτά. Δεν υπήρχαν αυτά. Ήταν μπασταρδεμένοι λαοί. Υπήρχαν αλβανικής καταγωγής φύλλα και λαοί, πώς το λένε, σύγχρονα μιλάμε έτσι τώρα, μιλάμε μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, υπήρχαν, ζούσαν και στη Θεσσαλία κτλ. Που έγινε και εκεί ανταλλαγή πληθυσμών εντός αγικών. Επειδή πήγαν οι Τσάμιδες, γιατί ξέρω πώς λένε, οι Τσάμιδες, επειδή πήγαν με τους Γερμανούς. Οι Τσάμιδες εκδιώχτηκαν μετά το δεύτερο παγκόσμιο. Οι Τσάμιδες μέχρι σήμερα ποτέ δεν ήταν Έλληνες. Ζούσαν όμως με χαρά μέσα στην Θεσσαλία ζούσαν. Αλλά οι Τσάμιδες δεν ήταν ποτέ Έλληνες. Μιλούσαν ελληνικά μια χαρά, τα πάντα όλα. Ζούσαν εδώ εκατοντάδες χρόνια και σηκώθηκαν και φύγανε. Οι Τούρκοι δεν ζούσαν, οι Έλληνες δεν ζούσαν στη Μικρά Ασία. Τι σημαίνει αυτό, ήταν Τούρκοι. Όμως, δεν σου λέγει ο άλλος στη Μικρά Ασία, παράδειγμα ας πούμε, ότι. Τώρα δεν ξέρω γιατί εκεί πέρα ήταν και λίγο άλλη φάση. Αλλά σου λέγει, ας πούμε, ότι. Ή μπορεί να σου λέει ότι είναι Έλληνας, αλλά διαβατήριο είχε Τούρκικο. Τι είχαν οι δικοί σου, ή δεν υπήρχαν τότε διαβατήρια στην περίπτωση αυτή, δεν ξέρω. Η καταγωγή σου, θυμάσαι εσύ, ρε. Για πού, ρε. Ήσουν κουτσούβελο όταν φύγεις. Όταν αφήσατε τη Μικρά Ασία, όσοι Μικρασιάτες Έλληνες ήρθαν στην Ελλάδα. Ναι. Εκεί ήταν Τούρκοι, δεν ήταν Τούρκοι. Στο Τούρκικο. Το ξέρω, ρε. Στα χαρτιά δεν ήταν Τούρκοι, δηλαδή δεν είχαν χαρτιά από τουρκικό κράτος. Δεν νομίζω. Νομίζω ήταν ελληνικό κράτος και διώχθηκαν από εκεί. Στην Τουρκία. Ναι. Είχε απελευθερωθεί, νομίζω. Κάτσε, ρε, ποιοι είχαν απελευθερωθεί πιο πριν, σου λέω. Δηλαδή ήταν εκεί πέρα τόσο. Για κάποια στιγμή το είχαν κατακτήσει, ρε φίλε, αλλά εκείνη την εποχή που μιλάμε, που εκδιώχθηκαν, νομίζω ήταν. Είχε απελευθερωθεί, οπότε ήταν ξέχωρο κράτος. Ναι, πριν απελευθερωθούν. Και διωχτούν, αυτό έγινε ξέρεις, μπαμπάμ. Ναι. Ήταν κατακτημένοι, ζούσαν υπό Τουρκία. Πήγαινε ο άλλος, ας πούμε, στο Δήμο. Τι πήγαινε, Έλληνας ή ως Τούρκος. Έγινε αυτό το πράγμα, είχαν απελευθερωθεί, νομίζω.
αν θυμάμαι καλά. Ναι, αλλά εγώ δεν λέω αυτή την περιοχή, περίοδο. Λέω λίγο πιο πριν. Πριν έρθουν οι Έλληνες εκεί να απελευθερωθούν, τι ήταν, λέω εκεί. Ο προπαπούς, ας πούμε, είχε χαρτί, πήγαινε στο Δήμο. Κάποια στιγμή ο προπαπούς θα είχε τουρκικά χαρτιά, ναι. Αυτό σου λέω, δεν πρέπει να έχει τουρκικά χαρτιά, αφού ζει στο τουρκικό κράτος. Αφού είσαι Τούρκος πολίτης εκείνη ώρα. Προφανώς, ναι. Τέλος πάντων, τι σημαίνει στα αλβανικά, εγώ είμαι αρχαίος Έλληνας, δεν πάμε, τι σημαίνει στα αλβανικά το έρε, το δουμπ, δεν έχω ιδέα. Έρε, το δουμπ, δεν το ξέρω. Ο καθένας είναι ό,τι θέλει, ο άλλος λέει είναι πεταλούδα, εγώ είμαι αρχαίος Έλληνας. Καταλήγουμε σε αυτό. Ο καθένας είναι ό,τι θέλει και τελείως υπόθεση. Α, ασχολούμαστε τώρα με βλάκι. Ο Χίτλερ στη Γαλλικιδική έκανε έρευνα για την καταγωγή τους, μάλλον. Το αποτέλεσμα ήταν... Και όλες του έρευνες ήθελα να καταλήξει εκεί που ήθελε. Έλα τώρα, εντάξει. Καμία δεν είναι επιστημονική. Τίποτα δεν έχει βγάλει επιστημονικό. Έτσι εξηγείται η τσιγουνιά του. Η τσιγουνιά του Μπέντζι. Εδώ κάποια στιγμή είχαν βρει κάτι, δεν θυμάμαι. Ελληνικό ή το ποντιακό. Τι ελληνικό είναι το ποντιακό. Ναι, πες. Όχι, επειδή είπα το ελληνικό και το ποντιακό, ότι είναι και τα δύο το ελληνικό. Ναι, εννοείται. Εσύ. Άλλη καταγωγή σου, άλλη τέτοιο, ναι, σου λέει. Νομίζω μια έρευνα και μια ανασκαφή και βρίσκανε πράγματα τα οποία ήταν αντίθετο σε αυτό που θέλανε να αποδείξουν. Και ο Γκέμπελς ήταν σε φάση, ωραία, θάψτε τα αυτά, καταστρέψτε τα. Γρήγορα. Πάμε να πούμε αυτό που θέλουμε, τέλεια. Ο Χίτλερ ήταν αποτυχημένο ζωγράφο. Δεν τον πιστεύω μου τόσο. Του Αλβανού. Υπήρχε μια ιστορία με έναν τύπο καθολικό παπά, ο οποίο έσωσε ένα παιδάκι από βέβαιο πνιγμό και το παιδάκι αυτό ήταν ο Χίτλερ. Πήγε το παιδάκι ο Χίτλερ να πνιγεί, ένα καθολικό παπά τον έσωσε και μετά έγινε ο Χίτλερ. Το ξέρεις ότι μετέπειτα επίσης συνέχεια σε αυτό που λες, στον πρώτο παγκόσμιο βρέθηκε απέναντι σε κάποιους, δεν ξέρω τώρα υπάρχει νομίζω καταγεγραμμένο, απέναντι σε κάποιους στρατιώτη, τον βρήκε κάποιος από την πλευρά των δυτικών, βρήκε έναν στρατιώτη ψηλό ταλαιπωρημένο, τόσο πάνω κουρασμένο τα λοιπά, δεν ξέρω τι, νομίζω δεν είχε καν πυρομαχικά και... Τον βρήκε να ξεκουράζεται, να προσπαθεί να πάει κάπου να πιει νερό, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, και δεν τον πυροβόλησε και τον άφησε να φύγει. Και το χαιρέτησε, ας πούμε, και ο άλλος τον ευχαρίστησε, ας πούμε, τον εγώ που τον άφησε να ζήσει και έφυγε ο άλλος. Απλά εξαφανίστηκε. Και αυτός ήταν ο Χίτλερ. Δηλαδή, πολλές φορές του έχουν χάρη στη ζωή αυτού. Ναι. Και υπέρνει σε πολλές φωτογραφίες. Σε πολλές φωτογραφίες, ναι. Δύο ψηλού δρόμου μετά τον πρώτο παγκόσμιο. Παντού είναι. Και ξέρεις ότι το μουστάκι του δεν ήταν έτσι στο πρώτο παγκόσμιο, ήταν μεγάλο. Σαν το δικό μου παχύ. Αλλά... Και λέει, θα το κάνω σαν τον Τσάρλι Τσάπλιν για να, πώς το λένε, να ξεκινήσω μια μόδα. Όχι ρε. Ναι. Όχι ρε, τι είναι αυτά που λες. Το έκοψε έτσι εμείς ύστερα από εντολή, γιατί βγήκανε τότε, ήταν το αέριο μουστάρδας και τους αναγκάζανε να βάζουν τις μάσκες αυτές στο πρόσωπο για τα αέρια. Δεν μπορούσε αυτό να είναι ελεύθερο. Από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ο Χίτλερ και μετά το κόψε. Μην επιμένεις αυτό. Πάντως αυτό εγώ ξέρω ότι το έκοψε λόγω της μάσκας αερίων που χρησιμοποιούσαν. Τον Σαρλό. Δεν το ξέρω αυτό. Προσπαθώ να το ακούω. Τους Αλβανούς λέει, τους έφεραν οι Ρωμαίοι στην περιοχή. Όμως έχουμε Έλληνες εκεί χιλιάδες χρόνια. Ποιος ήταν οι Ρωμαίοι, ρε! Ρε παιδιά, οι Ρωμαίοι είναι χθεσινοί. Οι Λύριοι και τα λοιπά πήγαν εκεί 7.000 χρόνια, 8.000 χρόνια. Τι είναι αυτά που λέτε? Είναι από τους πρώτους λαούς που έχουν έρθει. Οι Πελασγοί, όλοι αυτοί. Οι Λύριοι και τα λοιπά, όπως και οι Έλληνες, είναι από τους πρώτους λαούς που έχουν κατοικήσει τα Βαλκάνια εδώ πέρα. Ποιοι οι Ρωμαίοι? Οι Ρωμαίοι εμφανίστηκαν χιλιάδες χρόνια μετά. Ποιους Ρωμαίους? Κάπου ο Αλέξανδρος μπερδευτεί. Εντάξει, και εσύ λίγο ξέρετε τους Ρωμαίους. Και αυτοί ήταν παλιοί. Ρε φίλε, παλιοί ήταν, αλλά δεν τους συγκρίνουμε με, ειδικά στην περιοχή. Τι δουλειά είχαν οι Ρωμαίοι στα Βαλκάνια 8.000 χρόνια πριν? Τι λέμε τώρα? Μην του το μεγαλώσεις. Να πάρουμε εκδίκηση που μας έδειχνε εικόνες. Μας έδειχνε εικόνες από το κινητό του, λέει, στενά από την κάμερα. Η ελληνική συνείδηση του έθνους πρέπει να υπάρχει
υπήρχε αλλιώς, δεν μπορούσε να γίνει επανάσταση. Καλά, το έχουμε πει αυτό, πας να δεις άλλα επεισόδια. Εκτός αν εννοείς ότι η ελληνική επανάσταση έγινε μόνο για θέμα θρησκείας. Όχι, καμία σχέση. Η ελληνική επανάσταση υπήρχε εντός εικών, αλλά υπήρχαν πυρήνες μέσα στην ελληνική επικράτεια, τη σημερινή ελληνική επικράτεια, εννοώ, έτσι, οι οποίες ήταν πιο ομοιογενό, πώς το λένε, πιο, το στοιχείο ήταν πιο ίδιο, πώς το λένε αυτό, ομογενοποιημένες περιοχές, όπως ήταν η Πελοπόννησος, και υπήρχαν περιοχές όπως η Αθήνα, που ήταν ό,τι να είναι, και μέχρι και σήμερα, ας πούμε, τα ονόματα είναι, πώς το λένε, σας το ξαναπεί, είναι όλα τα, όλες οι περιοχές έχουν τα τοπονύμια τους, προέρχονται από αρβανίτικη τέτοια, γιατί δεν ζούσαν πολλοί Έλληνες. Και γι' αυτό και η πρωτεύουσα της Ελλάδας ποτέ δεν ήταν η Αθήνα. Ήταν, ας πούμε, το Ναύπλιο, ήταν. Ξεκίνησαν όλα από την. Ξεκίνησε επειδή ήταν απελευθερωμένη εκείνη η περιοχή, ρε, φίλε. Ναι, αλλά. Ναι, ναι, αλλά η. Και σου ξαναπεί ότι έχω διαβάσει βιβλία όταν ήμασταν στο Πανεπιστήμιο κτλ. Από τέτοιο. Από... Ναι, αλλά ξεχνάω το όνομά του. Ναι, και πρώτη, θα κάνω το Ναύπλιο. Όχι, όχι, άλλο θα σου πω ότι υπάρχουν πηγές και τέτοια από τις εποχές τότε και η Αθήνα όντως δεν ήταν ομογενοποιημένη. Ναι. Δηλαδή είχε μέσα Τουρκούς, είχε Αλβανούς, είχε Έλληνες. Ήταν πολύ πιο, ας πούμε, στην Τριπολιτσά, ας πούμε, κτλ. Και εκεί ζούσαν Τούρκοι, εννοείται. Και τους φάξανε. Σφάξανε ακόμα και γενικόπεδα οι Έλληνες τότε. Αλλά ήταν, πιστεύω ότι ήταν στην Πελοπόννησο, ήταν πιο ομογενοποιημένη. Ενώ τώρα, άμα πάρουμε σε περιοχές που είναι στα όρια με τον άλλο λαό, όπως είναι παράδειγμα, αν πας στα όρια με Βουλγαρία, στα όρια με Σκόπια, στα όρια με Αλβανία, λογικό είναι ότι εκεί χάνεται τα διάκριτα όρια. Αυτό λέω εγώ. Δεν συζητάω ότι, ας πούμε, δεν νιώθει Έλληνας αυτός που ζει, ας πούμε, στην Πελοπόννησο. Θα ένιωθε εντός ελληνικής επικράτειας. Αλλά δεν υπήρχε αυτό που λέμε εμείς Έλληνας. Δεν υπήρχε αυτό που λέμε σημερινή Ελλάδα. Δεν υπήρχαν τα όρια. Ποτέ δεν είχαν υπήρξει. Τελευταία φορά που είχαν δει Ελλάδα ήταν αρχαία Ελλάδα, βασικά. Γιατί μετά μπήκαν οι Ρωμαίοι. Δηλαδή, όταν μπήκαν οι Ρωμαίοι, υπήρχε Σπάρτη, Αθήνα. Δεν υπήρχε καν τα όρια της Ελλάδας. Δεν υπήρχαν ποτέ. Μετά από τη Ρώμη μπήκαμε Βυζάντιο και από τη Βυζάντιο Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πότε εμφανίστηκαν ποτέ σύνορα της Ελλάδας. Να λέμε ότι είναι, ξεκινάει από την Κέρκυρα μέχρι τα Δωδεκάνησα. Αυτά όλα γίνανε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, παιδιά. Δεν υπήρχαν τέτοια σύνορα. Δεν υπήρχε. Αυτό είναι Ελλάδα, αυτό δεν είναι Ελλάδα. Το κράτος ιδρύθηκε το 1828, πόσο είναι. Από τότε ξεκίνησε. Ναι. Ναι, πού ήταν τα όρια τους. Όπου ήταν και μετά μετακινήθηκαν προφανώς. Αυτό σου λέω. Δηλαδή, άμα βάλουμε αυτά τα όρια, τότε ήταν μόνο η Πελοπόννησος. Ή να βάλουμε τα επόμενα, τα οποία ήταν και η Θεσσαλία μέσα. Ή να βάλεις. Αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, κι εγώ. Αλλά έστω, ναι, έχεις δίκιο. Ναι, ας το πάρουμε από το δεύτερο λόγο. Το πάρουμε από την Επανάσταση. Το δεχόμαστε. Τα σημερινά όρια όμως δεν ήταν ούτε καν Επανάσταση. Δηλαδή, η σημερινή Ελλάδα έχει δημιουργηθεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο. Τα σημερινά όρια που έχουμε σήμερα. Αλλά ας ξεκινήσουμε από την Ελληνική Επανάσταση. Από την Ελληνική Επανάσταση, δηλαδή πριν 200 χρόνια. Και μετά πρέπει να πας 2.000 χρόνια πίσω. Και ούτε καν. Και τότε ακόμα δεν υπήρχαν όρια. Δεν υπήρχαν όρια. Δηλαδή, να πεις ότι. Μέχρι εδώ ήταν. Δηλαδή το Δειράχιο, που είναι η σημερινή Αλβανία, πολύ βόρεια στην σημερινή Αλβανία, είναι μέση Αλβανία, ήταν ελληνική επικία. Ήταν ελληνικό λιμάνι. Η σημερινή Αλβανία είναι πολύ πιο κάτω από ό,τι ήταν τότε. Πώς θα το πάρεις, γι' αυτό και εγώ και το θέμα, ας πούμε, με τους Σκοπιανούς και τα λοιπά, με τη Μακεδονία και τα λοιπά. Για μένα, φίλε, είναι πολύ συγκεχημένο. Γιατί ο άλλος, ναι, μεν εσύ είσαι Έλληνας, δεν είναι αυτός, δεν είναι Σκοπιανός ο Έλληνας. Αλλά αυτό σου λέει ότι εδώ οι περιοχές αυτές ήταν μακεδονικές κάπως. Ήτανε. Αυτό θέλει να σου το περάσει ότι ναι, κοίτα από εδώ, όμως εμείς έχουμε και εμείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, αίμα. Σου λέει πολύ καλό παράδειγμα. Σου λέει πολύ καλό παράδειγμα. Περίμενε, πρέπει να δει ένα. Μην μου το πεις το παράδειγμα, θέλω να διαβάσω. Ήταν θέλημα Θεού να ζήσει, λέει. Ήταν θέλημα Θεού να ζήσει, να πεθάνουν οι άλλοι, μάλλον. Να πεθάνουν κάτι σαν το πίτζι. Ήταν Θεού θέλημα να ζήσει. Να ζήσει, να γίνει να ζήσει. αυτό που λες πάντως για την ελληνική, για την επανάσταση, έχω ξαναπεί ότι η επανάσταση και για το λόγο που. Ότι ξεκίνησε πριν ξεκινούσε. Το ότι αν θα πετύχει και τα λοιπά και γιατί έγινε, πάμε μετά σε πάρα πολλά άλλα θέματα. Δηλαδή το πόσο πολύ βάλαν το χέρι τους μεγάλες δυνάμεις για να ξεσηκωθεί ο λαός. Αν ακόμα και στα ελληνικά βιβλία, δηλαδή, αν καταλάβετε τότε την εποχή. Ο μέσος Έλληνας υπό την Τουρκοκρατία, μετά από 300 χρόνια,
Μιλάμε για 400 επί 4. Μιλάμε για 16 γενιές. 16 γενιές ο άλλος, και αν πριν από αυτές τις 16 γενιές ήσουν ένα Βυζαντινός, ούτε καν ήσουν Ρωμαίος. Μιλάμε δηλαδή για δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες χρόνια πίσω. Δεν έχει υπάρξει ποτέ να θες να πεις όχι ρε, θα είμαι ελεύθερος Έλληνας. Δεν την είχες αυτή την τέτοια. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ξεσηκωνώσουν. Επίσης δεν είναι αυτό που νομίζουμε ότι οι Τούρκοι τι, μας πειράζαν τις μαμάδες, μας χτυπούσανε, μας τυγώναν στις πλατείες. Δεν υπήρχε αυτό. Οι Έλληνες κάνανε κουμάντο στην Ελλάδα τότε. Οι Έλληνες κάνανε. Οι Έλληνες τοπικοί άρχοντες. Αλλά υπήρχαν πάρα πολλοί που ήταν ελληνοκρατούμενο ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Δηλαδή πολλοί τέτοιοι νομίζω και αυτοκράτορες νομίζω ήταν Έλληνες κτλ. Κάτσε. Δεν νομίζω. Υπήρχε μια γενιά που ήταν Έλληνες. Οι θεολόγοι, όχι θεολόγοι. Όπως ο Θεοδόσιος, ας πούμε. Ο Θεοδόσιος, ο Μέγας. Ναι, έχουν περάσει διάφοροι. Ναι, υπήρχαν πολλοί, αλλά ήταν ελληνόφωνοι Ρώμοι, ας πούμε, κάπως έτσι. Ναι, κατάλαβα. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο Κωνσταντίνος δεν μιλούσε ελληνικά. Οπότε δεν μπορούσε να δει το όνειρο εν τούτο Νίκα. Γιατί δεν μπορούσε να το καταλάβει. Διάβασε. Να καθαρίσουμε από ευρέως και Ρωμά, κακό αστείο. Αν ισχύει αυτό, Νίκο, γιατί να μην το ξυρίζει όλο. Γιατί ήθελε να κρατήσει μουστάκι, ρε φίλε. Απλά αυτό που σου είπα είναι ότι ήθελε να κόψει αυτό το κομμάτι, γιατί εδώ κολούσε η Μάρξ. Σκέψου σήμερα μάσκες τέτοιο. Ήταν εντολή που το κόψει. Το ίδιο λέμε, δεν ξέρω. Οι πυρήνες της Μασονίας, τι λέτε, ρε. Το τελευταίο λες, με αυτή τη λογική, οι Εβραίοι δεν ήταν Εβραίοι πριν βρουν το Ισραήλ, διότι ήταν μονάδες. Εξήγησε λίγο τι εννοεί. Νομάδες. Τι εννοείται, πες μου λίγο. Τι εννοεί. Ότι δεν υπήρχε Ισραηλινό κράτος. Πού κολλάει, ναι. Στη Μέση Ανατολή δεν είναι ξεχωριστή εθνικότητα, γιατί δεν υπάρχει Ασσύριανο κράτος. Ούτε η. Πώς λένε. Εγώ δεν είπα αυτό. Οι Κούρδοι και αυτοί. Εγώ δεν είπα ποτέ αυτό. Εγώ δεν είπα ότι δεν υπήρχαν Έλληνες. Σας είπα πριν, δεν είπαμε πριν το DNA, ότι οι Έλληνες έχουν συνεχίσει από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα να υπάρχουν. Άρα πώς μπορώ να πω αυτό και να λέω και το άλλο. Λέω ότι οι Έλληνες υπήρχαν και θα υπάρχουν και υπήρχαν πάντα σε όλες τις περιόδους. Λέω το συνέστημα του εθνικού, του έθνους, του εθνικού κράτους, του όχι ρε, εγώ είμαι εδώ, ξέρω και εσείς είστε εκεί και εδώ είναι τα ωριά μας και δεν θα μπαίνεις στη χώρα μου, δεν θα μπαίνω στη χώρα σου. Αυτά είναι το ορεινά, δεν υπήρχαν. Το παίρνεις αυτό όμως συνέστημα όχι μόνο από γεωγραφικό, αλλά και τέτοιο και γενετικό εντός εισαγωγικών. Δεν το είχανε, σου λέω αυτό. Δεν το είχανε. Ζούσαν οι Έλληνες με τους Τούρκους, με τους Αρβανίτες, με τους Αλβανούς, με τους Σέρβους. Με τους Σέρβους ζούσαν όλοι την ίδια επαρχία. Σήμερα οι Ασσύριοι πώς ξέρουν ότι είναι ξεχωριστοί από τους υπόλοιπους? Δεν έχουν κράτος. Δεν υπάρχει Ασσύριανο κράτος. Τελευταία φορά που υπήρξε κράτος Ασσύριων ήταν με τους Ασσύριους που βλέπαμε. Ναι, πριν 5.000 χρόνια. Υπάρχουν Ασσύριοι σήμερα. Υπάρχουν Ασσύριοι σήμερα. Ναι. Έχουν ορίσει Ασσύριο σήμερα, αυτό το λέω. Έχει γνωρίσει Ασσύριο. Περίμενε. Αυτός ο Ασσύριος, ρε φίλε, πού το βάζεις ότι είναι Ασσύριος? Πραγματικά δεν ξέρω. Αυτός, fun fact, αστεία ιστορία, είχαν πάει στο σπίτι του όταν είχε γίνει αυτό με το 9-11. Μυρίζει Ασσύριο. Όχι, αυτός είναι τέτοιος. Νομίζω μία-δύο γενιές είναι αμερικανικής καταγωγής. Okay. Και είχαν πάει τρελοί Αμερικάνοι στο σπίτι του και είχε σε φάση «Εσύ δεν είσαι Σύριος?» και λέει «Όχι ρε, εγώ είμαι Ασσύριος». Έλα ρε φλάκα, λέει, δεν είναι Σύριος. Ασσύριος. Έχω το άλφα το στερητικό, δεν είμαι καθόλου Σύριος. Ότι πήγαμε να πέσουν σε φάση ότι «Α, εσείς κάνετε και δεν ξέρω τι» και λέει «Εγώ είμαι Ασσύριος, δεν είμαι Σύριος». Με μπερδέψατε. Όπου κάτω στον τρίτο είναι Σύριος. Μάλιστα. Η Μασονία πήγαινε στη φιλική εταιρεία όταν λέγανε η Μασονία πήγαινε στη φιλική εταιρεία όταν πήγαμε. Δεν ξέρω, παιδιά, αυτό το κομμάτι ακόμα να σου πω. Ναι, προσπαθώ να βγάλω άκρη. Αλλά θεωρώ απλά παιχνίδι μεγάλο δυνάμεων, παιδί μου. Δεν θέλανε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό ήταν το πρόβλημά του. Δεν
Δεν ενδιαφέρονταν καθόλου η Μεγάλη Βρετανία και που έχει αποδειχτεί τόσους αιώνες μετά. Δεν ενδιαφέρονταν καθόλου οι μεγάλες δυνάμεις αν η Ελλάδα θα είναι ελεύθερη από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αν ενδιαφερόταν, θα είχαν ενδιαφερθεί 500-400 χρόνια. Το γεγονός ότι ήταν τότε ήταν για άλλους πολιτικούς λόγους. Ούτε βέβαια και έστειλε τίποτα, ξέρω εγώ. Πώς το λένε, έτσι. Δεν έστειλε, δηλαδή δεν ήταν. Δεν μπορούσαν να στείλουν πολύ περισσότερες δυνάμεις κτλ. Έστειλε, δεν είπα δεν έστειλε. Έστειλε και απόστολους στρατηγούς να κυβερνάνε τα ελληνικά στρατεύματα. Ναι. Βέβαια. Και έτσι μάθανε, όπως είπα και πριν, έτσι βγήκαν αυτοί που λέγουμε οι πρώτοι στρατηγοί στην Ελλάδα, όπως ήταν ο Μποτσάρης. Έτσι μάθανε από αυτούς, από τους στρατηγούς. Και όπως επίσης, αν δεν υπήρχαν, όταν έστειλαν οι Τούρκοι για να καταπνίξουν την Επανάσταση, πριν ακόμα καλά-καλά, ας πούμε, σταθεί στα πόδια της, βοήθησαν πάρα πολύ στην αυμαχία. Ποιανού ήτανε, του Κιουτσού Καναλτσί, δεν ξέρω. απλά είναι. Δεν θυμάμαι, αλλά δεν είναι μοναδική τέτοια, το μοναδικό όνομα που μου έχει μείνει και το θεωρώ αστείο. Δεν ξέρω αν ήταν το Ρωμανό, δεν ξέρω πού ήταν η ναυμαχία. Η οποία ήταν μοναδική, όχι μοναδική, που έστειλαν χάρη στους δυτικούς. Οι Έλληνες δεν είχαν τότε στόλους και τέτοια. Αν δεν είχαν καταφέρει και αποτρέψει το στόλο των Οθωμανών, δεν θα υπήρχε καμία επανάσταση, δεν θα μπορούσε να γίνει επανάσταση. Η μασονία πήγαινε, το είπαμε αυτό. Ναι, υπάρχουν οι Ασσύριοι και μάλιστα μας είχαν κάνει Τούρκοι γενοκτονία μαζί με τους Αρμένους. Κάτσε, μας μπέρδεψες τώρα. Υπάρχουν Ασσύριοι και μάλιστα μας είχαν κάνει Τούρκοι γενοκτονία μαζί με τους Αρμένιους. Είχαν κάνει τους Ασσύριους. Ναι, είχαν κάνει και γιατί, γιατί μας βάζει. Είσαι Ασσύριος, New Game. Μιλάει στο δεύτερο, στο πρώτο πληθυντικό μιλάει αυτό. Και μάλιστα μας είχαν κάνει. Μήπως είσαι Ασσύριος, πετύχαμε Ασσύριο στην εκπομπή. Πόντι, Αρμένοι και Ασσύριοι. Μάλιστα. Ναι, δεν διαφωνώ, ρε παιδί μου. Απλά θέλω να σου πω ότι πώς ξέρεις και λες εσύ. Πραγματικά ρωτάω, εσύ πώς θα ξέρεις, ας πούμε, ότι είσαι Πόντιος για παράδειγμα. Πώς το ξέρεις. DNA. Έκανα τεστ DNA. Ρε, πώς το ξέρεις, πώς το ξέρεις ο παππούς σου, ο πατέρας σου. Αυτό μάθαινε στο σπίτι. Ωραία, αυτό μάθαινε στο σπίτι. Σου είπε ποτέ ότι κάπου εκεί ένας από εσάς, εκεί στο σώμα σας, ο πρώτος σου ξάδερφος παντρεύτηκε με μια Τουρκάλα τότε και κάνανε τον ξάδερφό σου το Σύφη, ο οποίος είναι Πόντιος, αλλά είναι μισός Τούρκος. Σας το είπε ποτέ, ότι προφανώς θα γίνει. Επίσης σας είπε ότι το δεύτερο εγγόνι του Σύφη, του μισού Τούρκου, παντρεύτηκε με μια άλλη Τουρκάλα, οπότε έγινε 3/4 Τούρκος ο πρώτος σου ξάδερφος, αλλά είναι Πόντιος. Και πάει λέγοντας, δηλαδή θέλω να σου πω ότι αυτό σιγά σιγά μπερδεύονται αυτά τα πράγματα. Πώς μένουν, πώς μπορεί να αποδείξει κάποιος ότι έχω μείνει εγώ ατόφιος, ας πούμε, από τότε μέχρι σήμερα. Τι είναι αυτό που λέμε. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα θέματα. Μπαίνουν, βάζουν το χεράκι τους από οικονομικά, πολιτικά, άρα, τα πάντα, ξέρω εγώ. Περίμενε, άρα. Και έχει μια άποψη. Ναι. Και γιατί σου λέει ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, και κοινά χαρακτηριστικά και ένα μεγάλο ποσοστό, ξέρω εγώ, με νεοελληνικό DNA, με αρχαιολληνικό και. Αλλά θολώνει τόσο πολύ εικόνα με όλα τα συμφέροντα και όλα αυτά που υπάρχουν στη μέση, που δεν βγαίνει άκρη. Ακριβώς. Ακόμα και να πεις το αυτονόητο ότι δεν υπήρχαν Τούρκοι την εποχή του Ομήρου στην Ελλάδα, θα υπάρχει μια ιστορία που θέλει τον Όμηρο Τούρκο. Δεν γίνεται. Αυτό που λέγαμε πριν, που λέγαμε για το, που έλεγα για το γεγονός, ας πούμε, ότι και συζητούσαμε ότι αν κάνει η γλώσσα τα ήθη και τα έθιμα, δηλαδή υπάρχει ορισμός του τι είναι έθνος. Είναι η γλώσσα, είναι η θρησκεία, νομίζω ότι είναι θρησκεία, τα ήθη και τα έθιμα. Αυτά σε κάνουν. Το γεγονός ότι εσύ ή ο πατέρας σου οποιοδήποτε ξέρει, χωρίς να κάνουν καν τεστ DNA, είναι γιατί το λέγανε, τελείωνε το παιδί του Σεκικίδης, το είδης εννοώ, έτσι. Σε είδης, επειδή ζούσε στο τάδε χωριό και επειδή έσφαζε αρνί το Πάσχα και επειδή μιλούσε ελληνικά. Δηλαδή αυτά τον κάνανε. Κανείς δεν του έκανε τεστ DNA του πατέρα σου ή του παππού σου. Έτσι πήγαινε, προχωρούσε οι γενιές. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, η Άνιστον είναι Ελληνίδα. Ακριβώς. Τι με νοιάζει με να θα βγάλει το DNA του. Αυτό σου λέω κι εγώ. Αυτό λέω κι εγώ. Είναι Ελληνίδες αυτές, όχι, δεν είναι. Τι θα σε έκανε Ελληνίδα όμως. Δεν είναι όμως Έλληνας ένας που ο οποίος έχει 50 χρόνια στην Ελλάδα.
ή που έχει κάνει, ας πούμε, έχει τις έγκονες, είναι Τούρκος, αλλά δεν έφυγε, ας πούμε, όταν έγινε η ανταλλαγή πληθυσμών. Και σήμερα έχει κάνει, ας πούμε, 5 γενιές Ελλήνων. Δεν είναι Έλληνας αυτός, μας κοϊδεύετε τώρα. Το DNA του θα βγάλει Τουρκία μόνο, μηδέν Ελλάδα. Ναι, ρε φίλε, είναι Έλληνας. Έχει στείλει παιδιά στο στρατό, έχουν παλέψει για την Ελλάδα, πληρώνει φόρους. Έχει γίνει Έλληνας 100%. Πολλές φορές σκέφτομαι το άλλο. Βλέπω τον ράπερ, τον Νέγρο του Μοριά. Φίλε, τέτοια αγάπη για τον ελληνικό πολιτισμό και θρησκεία και τον ελληνικό πολιτισμό δεν υπάρχει. Δεν έχω δει φίλο μου Έλληνα που να ενδιαφέρει να μάθει τι λέγανε οι ρεμπέτες, τι κάναν, τι ράνε, να ντύνει σαν και αυτούς, να κάνει να ράνει. Φίλε, αυτό είναι πιο Έλληνες από όλους τους ξέρω. Τι σπάω, θέλω να πούμε τόσα χρόνια, τόσες χιλιάδες χρόνια, παιδιά. Δεν μπορείς να ξέρεις από πού είναι η καταγωγή σου, πραγματικά. Και ειδικά με τους Αρβανίτες που έχει γίνει, γιατί με τους Τούρκους, νομίζω λίγο τα χρώματα, λίγο το ένα το άλλο. Με τους Αρβανίτες και τα λοιπά εδώ πέρα, παιδιά, δεν έχεις ιδέα, όπως και με τους Βλάχους. Δεν έχεις ιδέα, χάνονται τα χαρακτηριστικά σου, χάνονται πάρα πολλά πράγματα. Αν πάρεις, αυτά είναι ο Μπαμπινιώτη που σας λέω τώρα. Αν πάρεις, γιατί αυτό το πράγμα το έχω ψάξει πάρα πολύ, με τους Αρβανίτες και τα επίθετά του και τις καταγωγές του κτλ. Αν πάρεις πόσα ελληνικά επίθετα δείχνουν ότι οι καταγωγοί τους έχουν έρθει από Αρβανίτες, θα τρελαθείς ότι είναι τόσο πολύ. Πάρα πολύ. Είπες με το ξαδερφάκι και ο ένας και ο άλλος, αυτά αλλάζουν, αλλά το επίθετο μπορεί αυτό να μείνει. Μπορεί να άλλαξε η καταγωγή του άλλου, αλλά το επίθετο έμεινε, δεν σημαίνει κάτι. Αυτό. Το Μπιθικότς, ας πούμε. Ένα παράδειγμα, έτσι. Ο Μπιθικότς. Που είναι... που μεταφράζονται αυτά τα επίθετα σε σημαίνει αλβανικά. Γι' αυτό σα λέμε ότι αρβανίτικα, ας πούμε, που μεταφράζονται σε σημαίνει αλβανικά. Το λικουρέζο. Το λικουρέζο στα αλβανικά σημαίνει μαύρο δέρμα. Ή σαν να σου λέμε το λικουρέζο, αν το μεταφράζαμε στα ελληνικά θα λέγονται μαυροδερμίτη. Δηλαδή υπάρχει αυτή η λέξη. Πώς το λένε, δηλαδή να ακούσει έναν Αμερικανό να παρουσιάζει ειδήσει στο BBC και να το λένε Φωτόπουλο. Και να λε από πού να είναι αυτό. Μα ξέρουμε από πού είναι. Αφού τον λένε Φωτόπουλο. Αφού τον λένε, ξέρω εγώ. Τι να σου πω, κάτι ελληνική, μια ελληνική λέξη. Γύρω. Γύρω. Ας πούμε, το Σαμαράς, ας πούμε, παράδειγμα, δεν είναι ελληνικό απαραίτητα. Σαμαρά είναι τη γυναίκα μου. Το Σαμαράς, ας πούμε, δεν είναι ελληνικό. Είναι εβραϊκό. Και το Σαμαράς, σαν καταγωγή, έτσι. Και το Σαμαράς είναι το επάγγελμα αυτό, αλλά έτσι το λέγανε σε πάρα πολλές χώρες. Δεν το λέγανε μόνο οι Έλληνες Σαμάροι. Άλλο, άλλος λέει, Σαμαράς, είναι ελληνικό. Δεν είναι όμως ελληνικό. Το λικουρέζο που σας είπα πριν, το Μπιθικότσις. Είπαμε πάρα πολλά, πάρα πολλά. Αλλά κυρίως τα δυσύλλαβα. Αυτά τα επίθετα έχουν μείνει. Αλλά ποιος θα πει σήμερα ότι ο Αλέξανδρος Λικουρέζος, ο δικηγόρος, δεν είναι Έλληνας? Τι είναι αυτά που λέτε? Ή ποιος θα πει ότι δεν ήταν ο Μπιθικότσις Έλληνας, ο Ρεμπέτης? Δεν θα αμφισβητεί κανείς ότι ο Μπιθικότσις είναι Έλληνας. Αλλά το που κατάει σκούφια του όμως δεν μπορεί να το ξέρεις. Το επίθετο του όμως, επειδή τυχαίνει αυτού να είναι φωτογραφικό, βλέπουμε ότι έχει μια καταγωγή από εκεί. Άλλα όμως επίθετα δεν τα ξέρεις. Γιατί πολλοί τα αλλάζουν. Η Άνιστον δεν τη λένε έγανε Άνιστον τον παππού της. Αλλά σήμερα χάθηκε το ελληνικό της DNA. Το ελληνικό DNA όχι. Χάθηκε όμως αυτό που την έδειχνε στην Αμερικάνικη, στο Αμερικάνικο κράτος, στο Αμερικάνικο έθνος. Χάθηκε. Δεν μπορεί να το δει ο συμπατριώτης της Αμερικανός. Δεν μπορεί να καταλάβει από πού είναι αυτή. Άλλο που ξέρουμε για την Άνιστον. Αλλά δεν μπορεί να καταλάβει. Έτσι λοιπόν και υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι στην Ελλάδα που δεν μπορεί να καταλάβει από πού είναι η καταγωγή του. Ό,τι και να λέμε. Γιατί έχουν περάσει 2000 χρόνια. Αυτό. Εδώ, στον ελληνικό χώρο. Και με αυτή την νότα αγνωστικισμού. Λέει ο Νέγρος του Μοριά κρατάει και την αφρικάνικη καταγωγή του και μάλιστα πηγαίνει και κάνει ταξίδια προς τους συγγενείς τους. Ρε φίλε, προφανώς. Γιατί δεν το κάνει. Σωστό και αυτό που λέει το πιο πάνω. Οι γονείς του Αντοκομπού είναι Νιγηριανοί. Ο Γιάννης είναι Έλληνας. Τα παιδιά του που θα ζήσουν κατά πάσα πιθανότητα στην Αμερική είναι Αμερικανοί. Ο Γιάννης όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση του Γιάννη, για το Έλληνας. Εγώ το. Ξέρετε, μισό. Γιατί... Το ακούω. Αυτό εδώ πέρα το πράγμα με έχει εκνευρίσει αφάνταστα στο YouTube, πραγματικά. Όλοι λένε το ίδιο πράγμα, αλλά διαφωνούν ως προς τους ορισμούς. Γενετικά, ο Αντοκομπού είναι Νιγηριανός. 100%. Αλλά σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα μπορεί να είναι Έλληνες. Ναι, αλλά σου πω κάτι. Το ένα το άλλο. Περίμενε, δεν σε κάνει. Το γεγονός όμως που. Το γεγονός ότι τι νιώθεις εσύ ο ίδιος και ότι θες να είσαι, δεν μετρέπει πουθενά. Μα αυτό σου λέει, σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα. Και δεν λέω στην περίπτωσή σου, ας πούμε. Που, να πεις, ας πούμε, ότι
νιώθω Τούρκος, ενώ ξέρουμε ότι είσαι Έλληνας Πόντιος. Εκεί δω ότι και να πεις δεν μας νοιάζει τι λες, ξέρουμε ότι είσαι. Στην περίπτωση όμως κάποιο παιδί που ήρθε από την Κίνα ή που γεννήθηκε στην Ελλάδα από Κινέζους γονείς και σου λέει νιώθω Κινέζος, εμείς του λέμε ότι είσαι... Περίμενε, εμείς θα του πούμε ότι είσαι Έλληνας ή θα λέμε ότι θα υποστηρίζουμε ότι είναι Έλληνας. Καταρχήν, εκεί υπάρχουν κάποια όρια. Όλος του μιλάει ελληνικά, βρίζει στα ελληνικά, δεν έχει πάει νομίζω ποτέ στην Αφρική. Έχει περισσότερα... Αφού δεν έχει χάρτη, πού να πας στην Αφρική. Μα αυτό αλήθεια, δεν μπορείς. Έχει περισσότερα tics στο κουτί που είναι ελληνικής εθνικής παρά τα υπόλοιπα. Τότε γιατί νιώθει ο Νιγηριανός. Προφανώς είναι Νιγηριανός. Τότε γιατί... Αλλά από τη στιγμή που είναι Έλληνας πολίτης, είναι και Έλληνας. Σίγουρα. Αλλά δεν έχει ρωτήσει τι λέει. Τον έχει ακούσει τι λέει, ότι νιώθει Νιγηριανός. Τι λέει? Ότι νιώθει Νιγηριανός. Είπε κανείς ότι δεν είναι. αλλά ξέρεις. Όχι, αλλά εγώ. Γιατί δεν λέει ότι νιώθω Έλληνας, θέλω να ξέρω. Εγώ, αν βγω εγώ τώρα και πω νιώθω Ιάπωνας, ενώ δεν ξέρω Ιαπωνικά, δεν έχω πάει ποτέ Ιαπωνία, δεν έχω καμία σχέση με την Ιαπωνία, ποιος θα με πάρει σε σοβαρά? Περίμενε. Για τον Γιάννη δεν λέμε ότι δεν ξέρουμε αν δεν ξέρει. Δεν ξέρω αν δεν ξέρει Νιγηριακά. Έχουν πολλές διαλέκτους. Δεν ξέρει διαλέκτους. Σίγουρα δεν ξέρει διαλέκτους. Νιγηριανής ο Γιάννης. Σίγουρα όχι, αλλά το γονιό του διάλογο δεν μπορεί να μην την ξέρει. Οι γονείς του δεν μπορεί να μην έχουν μιλήσει με τον παππού του, με ένα ξαδερφό του από την Ιγυρία. Οπότε δεν θέλω να σου πω, δεν ξέρω από σπίτια που κόβω. Όχι, χρειάζεται διαλέκτους τώρα. Αν οι γονείς του ξέρουν την Ιγυριανά, δεν μπορεί να μην του έχουν μιλήσει ποτέ. Θεωρώ. Καταρχήν στην Ιγυρία η γλώσσα είναι τα αγγλικά που ενώνει τις διάφορες τέτοιες και είναι 4-5 διαφορετικές. Φιλές, ας το πούμε, δεν ξέρω και εγώ τι είναι. Sorry, μιας και μου το θύμισες. Στο επόμενο, γράψτε το κάπου να το μην το ξεχάσουμε. Στο επόμενο θα μιλήσουμε για σκλαβιά, για σκλάβους και τα λοιπά. Για σκλαβοπάζαρα, όλα, οκ. Okay. Λοιπόν, οπότε... Οκ. Okay. Κάνε το σημείο, το σημείο. Ναι. Οπότε, είναι και τα δύο. Στο λέω για να είσαι προετοιμασμένος, εννοώ. Δεν το πάει να το σημειώσω. Αν από μόνος του πει ότι ξέρεις δεν είμαι Έλληνας, είμαι Νιγηριανός, τότε πρέπει να το απαγορευτεί να βρίζει στα ελληνικά όταν θυμώνει και το δέχομαι. Στην περίπτωση του Αντετοκούμπο, νομίζω ότι λέει ότι είναι Νιγηριανός, αλλά νιώθει και Έλληνας. Λογικό, εντάξει, παιδιά, έχει μεγαλώσει σε πολλιά, έχει φίλους Έλληνες, μιλάει ελληνικά, έχει πάει ελληνικά σχολεία. Τι θα νιώθει, είναι Νιγηριανός που δεν έχει δει μόνο φωτογραφία? Λογικό αυτό. Ο άνθρωπος προφανώς σκέφτεται, και για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό, αυτή η γλώσσα που ακούμε μέσα μας, που σκεφτόμαστε, όποια γλώσσα ακούς αυτή είσαι. Το θέμα που είχε... Ο άνθρωπος έχει την τάση να παίρνει τη μειονότητα που έχει μέσα του και να είναι αυτή το ισχυρό. Δηλαδή, ας πούμε, όσοι Έλληνες έχουν πάει στην Αμερική, θέλουν να το παίξουν Έλληνες. Όσοι Έλληνες έχουν πάει στο εξωτερικό, το παίζουν Έλληνες. Στην Ελλάδα δεν είναι Έλληνες. Θέλω να το παίξουν εξαιρετικά. Εννοείται αυτό, ρε. Εννοείται αυτό. Πάντω ο άνθρωπος θέλει να το παίξει διαφορετικό από τους υπολείπους. Δεν, εγώ πιστεύω άλλο πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι σε αναγκάζει. Δηλαδή, σε αναγκάζει η κοινωνία. Δηλαδή, για παράδειγμα, φεύγεις τώρα από την πράγματος χάρη, φεύγει η Παπαρίζου. Το ξέρω για τη συγκεκριμένη Παπαρίζου. Φεύγει η Παπαρίζου από τη Σουηδία που ζει εδώ πέρα και κατεβαίνει στην Ελλάδα ως παιδί. Όταν θα πάει σχολείο, αν θα μετακόμιζε εκεί πέρα. Και το είχα ζήσει εγώ στην Ελλάδα, ας πούμε, και να έρχονται και παιδιά από χώρες, όχι από Βαλκάνια εννοείται, αλλά και από χώρες από άλλες χώρες, ας πούμε, Έλληνες στην καταγωγή. Και να σου έρχονται στην Ελλάδα, θα αντιμετωπίσει ως ξένους. Του αντιμετωπίζει με το Αμερικανάκι, η Σουηδέζα. Ναι. Ενώ όταν θα έρθει η Σουηδία ή η Παπαρίζου, θα. Το ξέρω επίσης αυτό, επειδή εγώ είχε ένα γνωστή μου και την Πασχαλίδου, που είναι εδώ δημοσιογράφος, πολύ επιτυχημένη και τα λοιπά, που παρουσίασε και στην Ελλάδα κάποια εκπομπή και τα λοιπά. Η Πασχαλίδου λοιπόν είναι δημοσιογράφος εδώ πέρα και έχει κάνει ολόκληρη εκστρατεία εναντίον του ρατσισμού που αντιμετωπίζει στη Σουηδία. Η Πασχαλίδου, η οποία είναι επιτυχημένη εδώ, είναι πάρα πολύ επιτυχημένη στη Σουηδία. Καμία σχέση με την Παπαρίζου. Δηλαδή, η Παπαρίζου δεν είναι τίποτα στη Σουηδία σε σχέση με την Πασχαλίδου. Η Πασχαλίδου είναι από τους top δημοσιογράφους της χώρας εδώ πέρα, πολύ γνωστή, όλα αυτά. Και κάνει εκστρατεία ολόκληρη εναντίον του τέτοιου. Εδώ την αντιμετωπίζουν ως η κακιά Ελληνίδα. Στην Ελλάδα, την Πασχαλίδου, καλά, χέστηκε η Ελλάδα, την Πασχαλίδου, αλλά. Στην Ελλάδα, η Πασχαλίδου, ας πούμε, ρε παιδί μου, σε
παιδικό πάλι θα σου το πω, γιατί δεν ξέρω στην κοινωνία σήμερα πώς αντιμετωπίζετε. Θα αντιμετωπίζανε αν πήγαινε το παιδί αυτό στο σχολείο από τη Σουηδία μετά, όταν 6-7 χρόνια στην Ελλάδα, θα αντιμετωπίζανε να είναι Σουηδέζα. Οπότε δεν θυμάμαι ότι το επιλέγει το παιδάκι να το παίξει διαφορετική. Οι άλλοι τη βλέπουν ως διαφορετική. Ρε φίλε, έμενα τα πρώτα 3 χρόνια όταν είμαι στη Γερμανία, πήγαινε στην Ελλάδα και οι φίλοι μου έλεγαν «Α, ο Γερμανός». Εντάξει, σε δουλεύανε, δεν σε παίρνανε σοβαρά Γερμανό. Για πόντιο Έλληνα σε βλέπανε. Ο Γερμανός. Όχι, ρε, ναι, αλλά σε παιδί, ναι. Και σε παιδί που θα μπορούσε να μιλήσει και λίγο σπαστά ή κάτι τέτοιο, 100%. Βρίσκεις πράγματα και που σε ενώνουν και που σε χωρίζουν και αναλόγως παίρνεις. Εννοείται. Εννοείται. Όπως έλεγε ο Φρέντι, ένας YouTuber, το ξέρουμε το Φρέντι, ρε. Ότι νιώθω και Αλβανός και Έλληνας. Αυτό τι είναι, επίκληση στην διεξαρτησία. Του Φρέντι. Εγώ ξέρω το Φρέντι Γερμανό. Θα το πούμε το Φρέντι κάποια φορά να έρθει εδώ πέρα. Να πας και έτσι. Θα το πούμε. Μια και μου το θύμισες. Δεν ξέρουμε λίγο το Φρέντι. Έχω μιλήσει κάποια φορά. Υπάρχουν και οι δήλωσοι όμως. Τι θα τον κάνουμε το Φρέντι εδώ πέρα. Θα δούμε. Και στην Ελλάδα τον Αστρόνιο που μου πάτε πιο πάνω που το διάβασα σχολείο. Εννοείται θα θέλαμε να φέρουμε τον Αστρόνιο. Ο Αστρόνιο θα θέλει να έρθει να μιλήσει σε 15 άτομα. θέλω να πω επειδή ότι δεν ξέρω τον άνθρωπο. Μπορεί να σνομπάρει. Εντάξει, τελικά το βλέπετε κάπου 300 άτομα το live. Αλλά μπορεί να μην θέλει. Επίσης, παιδιά, η ώρα είναι πολύ δύσκολη. Η οποιοδήποτε και να θες να φέρεις. Και άμα ακόμα. Πόσο μάλλον φέρεις τον Αστρόνιο που μάλλον το παιδί. Καλά, εκτός και αν είναι ξύπνιος γιατί βλέπει τα αστέρια κάτι. Δουλεύει νύχτα, ξέρω. Δεν πρόκειται να πατήσει πόδι εδώ, έτσι. Και στην Ελλάδα είναι Έλληνες και τους αναγνωρίζουμε κιόλας. Ποιοι είναι Έλληνες και τους αναγνωρίζουμε όλες. Ένα παράδειγμα ήταν, δεν ήταν επίκληση. Ναι, παιδί μου, πλάκα κάνω. Λοιπόν, παιδιά, αυτά. Μπορεί να είστε 20, αλλά πρέπει να φύγουμε. Ζωή να έχετε. Like. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστούμε. Α, σας έχω ξαναπεί, Στείλτε το σε κανένα φίλο, σε κανένα γνωστό, σε κάτι. Να μπουν στην παρέα εδώ πέρα. Γιατί δεν έχω πώς να διαφημιστώ. Να διαφημίσω το κανάλι. Gamer που λες, τα έχουν μπερδέψει λίγο. Είναι τόσο μπερδεμένο όλα αυτά τα πράγματα που δεν γίνεται να ξεμπερδευτούν. Τελείως. Είναι από το τι παραμύθι τρώει ο καθένας, μέχρι το τι συμφέροντα υπάρχουν, μέχρι το τι. Συγγνώμη. Ισχύει αυτό που. Δεν βγαίνει άκρη. Συγγνώμη, ισχύει αυτό που λέτε. Όχι, ρε. Εννοείται. Όχι, δεν ισχύει αυτό το New Game. Εννοείται. Καθένας αυτό που λέει ισχύει αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά το ακούω. Νομίζω ότι στην Ελλάδα έχουμε μπερδέψει λίγο λέει, τα πράγματα λόγω διαφορετικού νομοθετικού πλαισίου. Στην Ελλάδα μέχρι πρώτη ενός τουλάχιστον χαρακτηρίζαμε Έλληνα μόνο εξαίματος. Αυτό δεν νομίζω ότι ισχύει. Εγώ ξέρω ότι είχαν πάρει μια χαρά υπηκότητες Πακιστανοί που είχαν έρθει Πασόκ το 80 κάτι και γενικά πάρα πολλοί ξένοι που ήταν στην Ελλάδα. Ξέρω ο φίλο μου Αιγύπτιο που ζει στην Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια που ήταν μια χαρά Έλληνας. Εξαίματος. Τι. Ίσως είναι από το 70 και μετά που αναγνωρίζαμε εξαίματος. Μπορεί. Τι, 70 και μετά. Και πριν. Και μετά. Δεν νομίζω. Γιατί τι είναι το 70, γιατί το λες, δεν το πιες, όχι. Αστείο. Το 70%. Δεν ξέρω. Το 1970. Γιατί τι είναι το 70. Δεν το πιάνω το αστείο σου. Λοιπόν, νομίζω ότι. Οπότε δεν ισχύει αυτό ότι πιάναμε μόνο ξέματος. Μπορεί κάποιος να είναι 15 χρόνια, αλλά να μην έπαιρνε ταυτότητα. Αυτό ισχύει με κάποιες εθνικότητες όπως την Αλβανία λόγω των βορειοπυρωτών. Αλλά αυτό είναι πολιτικό κομμάτι. Δεν έχει να κάνει με. Δηλαδή, οι ομογενείς από Αλβανία δεν παίρνανε την ποινικότητα, αλλά παίρνανε όμως χαρτί ομογενούς. Ενώ ομογενείς από την Γερμανία, ας πούμε, έπαιρνε, από τον πρώτο χρόνο που ήταν στην Ελλάδα, έπαιρνε κανονικά διαβατήριο. Ταυτότητα όλα. Ήταν θέμα τέτοιου είδους. Καλό βράδυ, παιδες. Καλό βράδυ σε όλους. Ψάξτε λίγο. Καλό βράδυ, Αλέξανδρε. Ποιος μιλάει? Yeah. Εσύ μιλάς. Τι? Εσύ μιλάς. Δεν σε ακούω. Κάτι έπαθε. Τι είπες, καληνύχτα. Καληνύχτα, λέω, χάρηκα που τα είπαμε. Α, καληνύχτα. Ψάξτε λίγο τον James G. Σταυρίδης. Πόντιος που είχε κυνηγηθεί η οικογένειά του από την Τουρκία. Ανέβηκε στην αρχή της Αμερικής και έκανε δηλώσεις υπέρ Τουρκίας και κατά Ελλάδος.
Καλά, εντάξει, τι να μας πει. Ναι, τι να μας πει μια περίπτωση τώρα. Κι άλλος που είχε προπάπου Έλληνα έπαιρνε ταυτότητα. Ναι, ισχύει. Τότε ήρθε εργατικό. Όχι, δεν ισχύει παντού. Δεν ισχύει στην περίπτωση που είπα τον τέτοιον ομογενών από Αλβανία. Δεν ισχύει. Τότε ήρθε το. Τι αν κάποιο έχει απλά ένα παππού Ελβετό, παίρνει τέτοιο και στη Σουηδία και στη Γερμανία και στην Γαλλία. Όχι στην Ελλάδα. Όχι στην Ελλάδα, όμως λέω. Okay. Στις πόλεις, στην υπόλοιπη Ευρώπη παίρνεις, αν έχεις κάποιο σκηνή παλιό τέτοιο. Βασικά, όχι στην Ελλάδα. Όχι στην Ελλάδα από κάποιες. Εξαρτώνται από ποια χώρα ήρθες, βασικά. Όχι ψέματα, γιατί και στην Ελλάδα μπορεί να ισχύει. Τότε ήρθε το εργατικό δυναμικό του 70-71, λέει. Από πού ήρθε αυτό το δυναμικό, δεν το ξέρω. Τι μην πιάνουμε. Γράψτε το μας, Αλέξανδρε, στα σχόλια να το μάθουμε. Λοιπόν, καλή νύχτα σε όλους. Στο επόμενο θα μιλήσουμε πάρα πολύ για σκλαβιά. Έχουμε πολλά να πούμε. Και όχι για τη σκλαβιά των μαύρων, για τη σκλαβιά των λευκών από τους μαύρους. Αχα, εδώ σας θέλω. Γεια σας. Πω, 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 καληνύχτα.